Καλή σας ημέρα. Ξεκινάμε τη σημερινή μας συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής μας. Καταρχάς, θα ήθελα να σας ενημερώσω για τις αναπληρώσεις συναδέλφων σύμφωνα με τις σχετικές επιστολές των κοινοβουλευτικών ομάδων. Από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας μας ενημερώνουν ότι τους βουλευτές κύριο Φάνη Παπά και Ευρυπίδη Στυλιανίδη θα αναπληρώσουν οι βουλευτές κύριοι Στήλιος και Φεσιρόπουλος αντίστοιχα. Από την κοινοβουλευτική ομάδα της Λύσης μας ενημερώνουν ότι το βουλευτή κύριο Σαράκη θα αναπληρώσει ο βουλευτής κύριος Παπαδάκης. Οι μάρτυρες που θα εξετάσουμε σήμερα. Έχουμε και μια ακόμα αναπλήρωση. Από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νίκης μας ενημερώνουν ότι το βουλευτή κύριο Οικονομόπουλο θα αναπληρώσει ο κύριος Βρετός. Οι μάρτυρες που θα εξετάσουμε σήμερα είναι οι κύριοι Χρήστος Διονέλης, πρώην αντιπρόεδρος ΕργοΣΕ, πρώην διευθύνων σύμβουλος ΕργοΣΕ και πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕργοΣΕ, ο κύριος Ντίτσας, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς και ο κύριος Παναγιώτης Παρασκευόπουλος, θέος πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς. Παρακαλώ να καλέσουμε τον κύριο Διονέλη να εισέλθει στην αίθουσα. Ναι. Ήταν σε εκκρεμότητα από την Πέμπτη. Πρόθεσή μας είναι για αύριο, καλώς εχόντων των πραγμάτων και αν ολοκληρωθεί το πρόγραμμά μας το ιδιαίτερα βαρύ σήμερα, να έχουμε τις καταθέσεις στις 10 το πρωί της κυρίας Καριστιανού, Προέδρου της Προσωρινής Διοίκησης του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών και τον κύριο Αλικανιώτη Αντρέα, επιζήσαντα του δυστυχήματος των Τεμπών. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Παρακαλώ, κυρία Αποστολάκη. Κύριε Πρόεδρε, μάλλον μη σας διακόψω, θέλετε να πείτε και την Πέμπτη και να πω κάτι που σκέφτομαι. Την Πέμπτη ξεκινάμε στις 10 το πρωί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τρένοσε από το 2021 έως σήμερα τον κύριο Μαουρίτσιο Καποτόρτο και στην αίθουσα της Γερουσίας επίσης λόγω του θέματος της μετάφρασης που πρέπει να έχουμε και στις 2 το μεσημέρι, πάντα καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα εξετάσουμε τον κύριο Παναγιώτη Θεοχάρη, πρώην πρόεδρο της Τρένοσε και πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕργοΣΕ. Αυτό είναι το πρόγραμμα για αυτή την εβδομάδα. Ωραία. Και βέβαια, όπως πηγαίνουν τα πράγματα, θα έχουμε και τη ροή βάσει των όσων αποφασίστηκαν την περασμένη Πέμπτη. Ωραία. Κύριε Πρόεδρε, παρόντων και όλων των μελών της Επιτροπής και όλων των κομμάτων, θέλω να παρακαλέσω, παρότι δεν είναι αυτό το ρήμα που θα έπρεπε να χρησιμοποιήσω. Αλλά είμαστε όλοι εδώ μέσα ευγενείς και φαντάζομαι ότι καταλαβαίνετε γιατί το χρησιμοποιώ. Σήμερα, μέχρι το τέλος της σημερινής συνεδρίασης, να γνωρίζει η Επιτροπή πότε προτίθεστε να καταθέσει στην Επιτροπή ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Σπύρτζης. Απαιτούμε να το γνωρίσουμε σήμερα. Και δεύτερον, επίσης, εντός της εβδομάδας, να μας γνωρίσετε πότε και με ποια σειρά έχετε σκοπό να καλέσετε τους μάρτυρες για τους οποίους, τουλάχιστον το ΠΑΣΟΚ, υπάρχουν και άλλοι από τα άλλα κόμματα, για τα οποία αντιλαμβάνομαι ότι έχουν την ίδια απέτηση με εμάς. Θεωρούμε ότι χωρίς την κλήτευση των οποίων δεν είναι δυνατόν να μπορέσει η Επιτροπή να ολοκληρώσει τις εργασίες της και να οδηγηθεί στη σύνταξη ενός πορίσματος. Κυρία Αποστολάκη, την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο κύριος Δουδονής εδώ, ο συζητητής. Την Πέμπτη αποφασίστηκε το πρόγραμμα σε ό,τι αφορά τις κλητεύσεις των μαρτύρων. Ο κύριος Σπύρτζης θα έρθει την Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου, στις 10 το πρωί, και ο κύριος Καραμανλής την Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου, στις 10 επίσης το πρωί. Υπάρχει ένα πλήρες πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν είναι να το φωτοτυπήσουμε αυτό το πρόγραμμα που αποφασίστηκε την Πέμπτη για να το έχουν όλες οι κοινοβουλευτικές ομάδες και όλοι οι συμμετέχοντες στην εξεταστική βουλευτές να το έχουν. Καλό είναι για να προγραμματίσουν και τις ενέργειες και την λειτουργία τους. Επομένως, πάρτε το και βγάλτε το για να το δώσουμε να μοιραστεί σε όλους. Κύριε Κόκαλη. Κύριε...
σε σχέση με συγχωρείτε πρέπει ναι. Ναι, ναι. Αν μπορείτε το αίτημά μας για την κλήτευση των μαρτύρων τους μάρτυρες που έχει προτείνει σας ενημερώνω, την Πέμπτη είναι διεξοδική συζήτηση, παρόντος και του εισηγητή σας, του κυρίου Δουδονή. Έχει οριστεί το πρόγραμμα μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου. Θα σας το δώσουμε αναλυτικά. Ωραία, ας πάρουμε το πρόγραμμα. Ναι, ναι. Κύριε Κοκαλή. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, εκκρεμεί ακόμη η απάντηση από την πλειοψηφία ουσιαστικά για το αν θα έρθουν ουσιαστικοί μάρτυρες οι οποίοι προέκυψαν από αυτή τη διαδικασία. Έχουν περάσει 2 μήνες και ακόμη το αίτημα δεν έχει απαντηθεί. Το αίτημα εάν θα προσέρθει να καταθέσει ο κύριος Γενιδούνιας, ο κύριος Τσαλίδης, ο κύριος Λακαφώσης από τους πραγματογνώμονες. Λέει ο εκπρόσωπος της πλειοψηφίας πάλι τα ίδια. Ακούσαμε ότι έχουμε ένα προγραμματισμό για τον κύριο Σπίτζη και για τον κύριο Καραμαλή. Καλό θα ήταν να γνωρίζει η Επιτροπή 2 μήνες τώρα ποιους μάρτυρες πλέον έχει να καλέσει. Και υποβάλλω ένα αίτημα, αν είναι δυνατόν ο κύριος Καραμαλής, όχι αυτή την εβδομάδα 13 Φλεβάρη, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα ή πριν ή την επόμενη εβδομάδα. Αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, παράκληση, επειδή θα απουσιάζω στις Βρυξέλλες 13, 14, 15. Γι' αυτό αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα ή την προηγούμενη εβδομάδα ή την επόμενη από τις 13. Αυτό να... Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Τσαβδαρίδη. Κύριε Πρόεδρε, εδώ τώρα παίζεται ένα θέατρο του παραλόγου. Στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση, η Επιτροπή με μια ευρεία πλειοψηφία. Να θυμίσω ότι στην αίθουσα όταν ψηφίστηκε το θέμα το συγκεκριμένο ήταν 25 άτομα, 16 ψήφισαν υπέρ της πρότασης που έκανε η πλειοψηφία, η κυβερνητική, και 9 δεν το ψήφισαν. Τι έλεγε αυτή η απόφαση της Επιτροπής? Κάναμε 2 ώρες κουβέντα εδώ. Είπαμε ποιους μάρτυρες θα καλέσουμε μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου. Τέθηκαν αυτά τα ζητήματα που λέει ο κύριος Κόκαλης πάλι σήμερα, ξανατέθηκαν και την προηγούμενη φορά. Μας είπε για τον κύριο Λακαφώση, για τον κύριο Γενιδούνια, μας είπε 3, 4, 5 μάρτυρες. Επιπλέον από αυτούς που είχαμε στον αρχικό πίνακα. Και απαντήσαμε. Κάναμε ένα πρόγραμμα. Απαντήσαμε και πήρε απόφαση η Επιτροπή. Δεν γίνεται, κύριε Κοκαλή, η Επιτροπή κάθε μέρα να παίρνει απόφαση για το ίδιο θέμα. Έτσι δεν θα τελειώσουμε καμία φορά. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή να αποφασίσουμε ξανά για ένα θέμα που αποφασίσαμε την προηγούμενη φορά. Αν δεν σας άρεσε η απόφαση, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ελάτε και πέστε ότι εδώ στην Επιτροπή, ότι κάθε φορά που παίρνει απόφαση μια Επιτροπή, παίρνει μια απόφαση η Επιτροπή και δεν μας αρέσει, εμείς θα τη βάζουμε και την άλλη μέρα σε ψηφοφορία και να παίρνουμε κάθε μέρα αποφάσεις. Η Επιτροπή είπε ότι για αυτούς τους μάρτυρες τους επιπλέον που λέτε, αποφάσισε η Επιτροπή ότι όταν θα τελειώσουν όλοι οι μάρτυρες, οι 37-38 που υπάρχουν στις 20 Φεβρουαρίου, θα αποφασίσει εάν προκύπτει ανάγκη να εξεταστούν και αυτοί που λέτε. Άρα λοιπόν σας παρακαλώ πολύ, μην επανέρχεστε. Θέλετε να δημιουργήσετε καθυστέρηση, θέλετε να δημιουργείτε εντυπώσεις, θέλετε να ρίχνετε την μπάλα στην εξέδρα, αλλά εμείς οφείλουμε να μην το επιτρέψουμε. Αποφάσισε η Επιτροπή, τι δεν καταλαβαίνετε? Τόσο δύσκολο είναι? Νομικός είστε. Σήμερα ξανά το Λακαφώση και αύριο ξανά το Λακαφώση. Και τον κάθε Λακαφώση, έτσι, σεβαστοί είναι όλοι οι μάρτυρες. Όμως η Επιτροπή όταν αποφασίζει προχωράει. Είπαμε λοιπόν πρόγραμμα με συγκεκριμένους μάρτυρες και στις 20 του μηνός, εάν προκύψει ανάγκη, αυτό αποφάσισε η Επιτροπή. Αν προκύψει ανάγκη να κληθούν και άλλοι 5, 10, 15, όχι μόνο αυτοί που λέτε εσείς και άλλοι, γιατί υπάρχουν και άλλα κόμματα που πρότειναν επιπλέον μάρτυρες, θα το δούμε. Αυτό δεν είπαμε? Και αυτό αποφασίσαμε. Να προχωρήσουμε, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε σήμερα 3 μάρτυρες. Έτσι, είναι δύσκολη η μέρα. Να προχωρήσουμε στις εργασίες της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, κυρία Πέρκα. Εγώ θέλω να κάνω μία δήλωση, κύριε Πρόεδρε. Θα κουράσω πάλι τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, γιατί θα επαναφέρω το θέμα. Γιατί έχουμε αναπάντητα ερωτήματα. Εάν θέλετε, και ο κόσμος μας βλέπει, αυτή η Επιτροπή να λειτουργεί με βάση μία πλειοψηφία, άρα με καμία συνένεση και καμία εξήγηση,
αναλαμβάνετε και αυτή την ευθύνη. Και ως Προεδρείο. Πραγματικά το λέω. Υπάρχει μία επιμονή από όλους μας, από όλη την αντιπολίτευση, για κάποιους μάρτυρες που είναι κλειδιά. Ότι αν παραστεί ανάγκη θα το φέρουμε, είναι μέσα στο πλαίσιο της προσπάθειας συγκάλυψης. Λέμε εμείς, αποδείξτε το αντίθετο. Πρώτον. Δεύτερον, ζήτησα στην προηγούμενη επιτροπή. Όντως υπάρχει μια πλειοψηφία. Όπως έχω πει, και συνολικά υπάρχει. Το 41% όμως δεν απαντάει σε όλα τα ερωτήματα. Υπάρχουν και δημοκρατικές διαδικασίες και πρέπει να υπάρχουν και συγκλήσεις. Ζήτησα λοιπόν στην προηγούμενη επιτροπή να μας δοθούν μια εξήγηση για τα κριτήρια που έχει επιλογή. Έχει γίνει αυτή η επιλογή στη σειρά των μαρτύρων. Δεν μπορεί να είναι τρεις δεκαετίες υπουργείο ένας μετά τον άλλον και ξαφνικά ο υπουργός στη θητεία του οποίου έγινε το δυστύχημα να βγαίνει τελευταίος και σε καμία περίπτωση, κύριε Κόκαλη, δεν θα δεχτούμε να πάει 20 Φλεβάρι. Από ένα σημείο και μετά αρχίζουμε να νιώθουμε ότι γινόμαστε συνένοχοι στη συγκάλυψη. Κριτήρια. Γιατί ο ένας δεν θα έπρεπε να είναι πρώτα υπουργοί και μετά οι υπόλοιποι μάρτυρες? Και μάλιστα αυτοί που επί μόνο ζητάει η αντιπολίτευση πρέπει να έρθουν. Οι συνδικαλιστές, εκπρόσωποι των εργαζομένων, οι εμπειρογνώμονες των οικογενειών. Ο κύριος Πιλιόπουλος. Θα επιμένουμε, αλλά ο κύριος Λακαφός, θα το λέμε κάθε μέρα. Με κίνδυνο να είμαστε κουραστικοί. Αλλά και εσείς να δείχνετε πολύ αλαζόνες. Ευχαριστώ. Απλά επειδή απευθυνθήκατε στο Προεδρείο, προφανώς για ό,τι είναι θέμα πλειοψηφίας θα τοποθετηθεί ο κύριος Τσαυδαρίδης. Θα σας πω το εξής. Εμείς λειτουργούμε εδώ με την αρχή της πλειοψηφίας. Είναι βάση και του κανονισμού της Βουλής, είναι η αρχή της πλειοψηφίας. Τώρα, στο επίπεδο, θα μου επιτρέψετε, της λογικής των μαρτύρων που καλούνται, υπάρχει μια συνοχή, αν θέλετε τη γνώμη μου. Με ποια έννοια? Γιατί και σε αρκετά έχουν υπάρξει συνενέσεις. Θα σας πω, υπάρχει μια συλλογιστική ότι οι υπουργοί θα έρθουν, και δεν είναι μόνο της δικής μας παράταξης, είναι και από άλλους χώρους, ότι οι υπουργοί θα έρθουν για να μιλήσουν και για θέματα που θα τεθούν και για ερωτήματα που θα προκύψουν από μια σειρά. Για παράδειγμα, να προηγηθεί ο κύριος Σπύρτζης και ο κύριος Καραμανλής. Εάν δεν μιλήσουν οι συγγενείς των θυμάτων, να θέσουν ερωτήματα, να εκφράσουν απορίες, θα πάμε σε μια αέναη διαδικασία που ενδεχομένως θα πρέπει να τους ξανακαλέσουμε κάποιους ανθρώπους. Εδώ λοιπόν, επειδή καταλαβαίνετε ότι είναι και πολιτική διαδικασία, είναι κυρίως πολιτική διαδικασία. Το να πηγαινοφέρνουμε τα πολιτικά πρόσωπα, «Α, υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις, ξαναελάτε», είναι κάτι το οποίο εκτιμώ ότι δεν είναι σωστό. Καλύτερα λοιπόν τα πολιτικά πρόσωπα να τοποθετηθούν έχοντας ακούσει, αν θέλετε κιόλας, ακόμα και καταγγελίες. Μέσα στη διαδικασία είναι αυτό. Ανοιχτή διαδικασία είναι. Από το να τους πηγαινοφέρνουμε και να μην πάρουν κάποιες απαντήσεις. Δηλαδή, θέτω ένα ερώτημα, νομίζω λογικό. Οι γονείς, οι συγγενείς, οι άνθρωποι που ήταν στο δυστύχημα, αν θέσουν ερωτήματα, θα πρέπει πρώτα να έχουν ακούσει τους υπουργούς. Οι υπουργοί δεν πρέπει να απαντήσουν κάποια ερωτήματα για κάποιες αγωνίες αυτών των ανθρώπων? Νομίζω ότι έχει λοιπόν μια λογική η κλίση με τη διάταξη των προσώπων έτσι ως είναι. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Και από εκεί και πέρα, αν θα δείτε χρονολογικά, επίσης έχει μια λογική. Ξεκινήσαμε από τις διοικήσεις και τα πολιτικά πρόσωπα, γιατί υπάρχει και μια πρόταση, την οποία κατέθεσε το ΚΚΕ και συνυπογράφει, ψήφισε μαζί και η Νέα Δημοκρατία. Από το 1997 μέχρι τώρα, γιατί υπάρχει μια λογική σε αυτό, ότι κάποια πράγματα τα οποία εξελίσσονται στους σιδηροδρόμους, εξελίσσονται από το 1997 μέχρι σήμερα και έχουν επίδραση. Επομένως, μέχρι στιγμής η χρονολογική σειρά δεν έχει σπάσει. Πέραν κάποιων εξαιρέσεων για κάποιους ανθρώπους που ενδεχομένως δεν μπορούσαν λόγω του προγράμματος και των δυσκολιών που παρουσίαζαν. Ο κύριος Βρετός, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, άκουσα το προβληματισμό σας, τους προβληματισμούς σας, και θα ήθελα και εγώ απλώς να μοιραστώ από πλευράς της Νίκης κάποιες σκέψεις. Είναι μια πολιτική διαδικασία, αλλά ουσιαστικά η Επιτροπή μας θα πρέπει να μπει στον πυρήνα της πλειοψηφίας έτσι, που μας έφερε εδώ, έτσι ώστε να εξετάσουμε τα προβλήματα. Επομένως, όροι όπως να πηγαίνουμε τους υπουργούς όταν υπάρχουν 57 νεκροί, νομίζω ότι με άλλη έννοια το είπατε, είναι το λιγότερο που μπορούν να κάνουν οι υπουργοί, να έρχονται και να ξαναέρχονται ακριβώς στο πλαίσιο το να αποδείξουν τη δική τους μη εμπλοκή. Γιατί αυτή τη στιγμή εξετάζουμε κατά πόσον οι υπουργοί έτσι, είχαν κάποια συγκεκριμένη ευθύνη και όχι μόνο ο σταθμάρχης. Επομένως, εκφράσεις που δηλώνουν ότι
να μην τους κουράζουμε πολύ. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Ναι, το λέω για να το διευκρινίσετε. Το λέω για να το διευκρινίσετε, γιατί εγώ έτσι το προσέλαβα. Δηλαδή με την έννοια ότι προηγείται. Κακός. Εντάξει, αυτό είπατε. Μίλησα για τη συνολική του τοποθέτηση. Εγώ δεν είπα να κουράζονται. Αυτό είναι δική σας ερμηνεία. Άλλο το πηγαίνω, έρχονται. Δεν είναι αυτό το οποίο είπα εγώ. Είπα ότι καλύτερο είναι να τοποθετηθούν επί των ερωτημάτων στο σύνολο που θα τεθούν. Εγώ δεν είπα να μην κουράζονται. Παρακαλώ. Και επίσης μην ξεχνάτε ότι δεν είναι κατηγορούμενοι. Έρχονται εδώ για να φωτίσουν την υπόθεση. Αυτό είπα. Δεν είναι κατηγορούμενοι. Όχι βέβαια. Δεν τα μπερδεύουμε. Διερευνούνται όμως, με συγχωρείτε, και αν κληθεί θα υπάρξει μια περαιτέρω διαδικασία. Το πηγαίνω έρχονται όμως έχει να κάνει ότι αν τεθούν θέματα και ερωτήματα τα οποία θα κληθούν όντως να αποδείξουν ή να συνδράμουν, για να χρησιμοποιήσω καλύτερα τη δική σας ορολογία, στη διερεύνηση των ευθυνών, αν υπάρχουν ευθύνες και από ποιους υπάρχουν. Αυτό λέω ότι ήταν αδόκιμος ο έρωτας, να πηγαίνουν έρθουν. Έτσι. Το λέω με την έννοια ότι θα πρέπει κάθε ένας από εμάς να υπηρετεί την ουσία της Εξεταστικής Επιτροπής και όχι απλώς να έχουμε μια τυπική διαδικασία. Δεν είναι πολιτική τυπική διαδικασία, είναι ουσιαστική διαδικασία. Με αυτή την έννοια τοποθετούμαστε και χαίρομαι που το διευκρινίσατε. Σας δόθηκε τουλάχιστον απέναντι στη δική μου έτσι, εικόνα που είχα διαμορφώσει και χαίρομαι Ακούστε. Που συμφωνούμε. Επειδή εδώ είμαστε όλοι πολιτικά πρόσωπα, κατανοούμε ότι υπάρχει και μια πολιτική διαχείριση και κατανοούμε ότι σε ό,τι αφορά πρώην υπουργούς θα πρέπει να τους δοθεί η εικόνα για να τοποθετηθούν συνολικά. Και καταλαβαίνουμε τι σημαίνει στην πολιτική νοηματοδότηση ένα διαρκές πηγενέλα. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε πλήρη εικόνα. Γι' αυτό λοιπόν το καλύτερο κρίνει η Επιτροπή δια της Πλειοψηφίας είναι τα πολιτικά πρόσωπα, ο κ. Σπίρτζης εν προκειμένου, ο κ. Καραμανλής, ο κ. Πλεύρης, οι υπουργοί οι υπόλοιποι που ήρθαν και τοποθετήθηκαν για τις εποχές τους, να τοποθετούνται στο σύνολο. Και επαναλαμβάνω, νομίζω ότι η τιμή στη μνήμη των ανθρώπων και των οικογενειών που θα έρθουν και θα τοποθετηθούν είναι να ακούσουν αυτά τα πρόσωπα, να μιλήσουν και να πάρουν απαντήσεις. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι η πρόσκληση τώρα ενδεχομένως των πρώην υπουργών δεν έχει νόημα αν δεν ακουστούν ερωτήσεις, απορίες, επισημάνσεις, ενστάσεις αν θέλετε, κυρίαρχα κατά τη γνώμη μου από τις οικογένειες των θυμάτων. Με συγχωρείτε, και οι εμπειρογνώμονες έχουν... Και οι εμπειρογνώμονες έχουν κληθεί. Και από την Επιτροπή Γεραπετρίτη έχουν κληθεί. Παρακαλώ, κύριε Τσαφταρίδη. Κύριε Πρόεδρε, όλα αυτά που λέει ξανά σήμερα η κυρία Πέρκα, όλα αυτά που λέει ξανά σήμερα ο κύριος Κόκαλης, αποτέλεσαν αντικείμενο κουβέντας και απόφασης της προηγούμενης συνεδρίασης. Όποιος δεν τα θυμάται, εγώ δεν θα τα επαναλάβω, γιατί θέλω να κερδίσουμε χρόνο για την εξέταση των μαρτύρων. Ας καταφύγουν οι εκλεκτοί συνάδελφοι στα πρακτικά. Έχω δώσει απαντήσεις διεξοδικές σε όλα αυτά που τίθενται και σήμερα. Και σας καλώ κύριε Πρόεδρε, εκ της θέσεώς σας, ως Πρόεδρου, έτσι. Όταν η Επιτροπή έχει αποφασίσει, νομίζω ότι κακώς επιτρέπεται, αυτή είναι η άποψή μου, να ξαναγίνεται κουβέντα για όλα αυτά τα θέματα. Να προχωρήσουμε, να σεβαστούμε την απόφαση της Επιτροπής και να καλέσουμε τον κύριο Διονέλη να αρχίσει την κατάθεσή του. Μα νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αλαζονία για τον κύριο από Διονέλη. Την κυβερνητική πλειοψηφία. Καμία αλαζονία. Δόθηκαν απαντήσεις διεξοδικά. Κύριε Τσαρδαρίδη, ακούστε. Συμφωνώ με το γεγονός ότι επαναλαμβάνονται τα ίδια πράγματα. Έχω μάλιστα επισημάνει και την ανάγκη στις ερωτήσεις μας, γιατί το 1 τρίτο του χρόνου που καταναλώνεται είναι ξανά και ξανά να ερωτώνται τα ίδια πράγματα. Το είδαμε και με τον κύριο Βούρδα. Λοιπόν, εγώ όμως δεν μπορώ δημοκρατικά να περιορίσω τους συναδέλφους και ιδιαίτερα τους συζητητές να θέσουν κάποια ζητήματα. Κατανοώ ότι έχει και εγώ, συμφωνώ μαζί σας, έχει πάρθει μια απόφαση από την προηγούμενη Πέμπτη. Δεν μπορώ να στερήσω το δικαίωμα να θέσουν, με συντομία βέβαια, κάποια ζητήματα. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι όλοι πρέπει να προχωρήσουμε τη διαδικασία. Στο επίπεδο τουλάχιστον των μαρτύρων, πάρθηκε και μια απόφαση την Πέμπτη δια της πλειοψηφίας, η οποία ήταν και διευρυμένη. Νομίζω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε. Λοιπόν, να εισέλθει στην αίθουσα ο κύριος Διονέλης. Το σύνορα δεν μου σηκώσα το χέρι. Παρακαλώ. Ένα λεπτό, δεν θα καθυστερήσω. Σύντομα, ναι.
Απλά θεωρώ αδιανόητο να μην καλούμε τον βασικό μάρτυρα που πρώτο κάλεσε ο εφέντης ανακριτής και να τα αφήνουμε λίγο γενικό και αόριστο. Μπορεί να τα είπαμε την προηγούμενη φορά. Και την Πέμπτη. Ναι, τα είπαμε την προηγούμενη φορά. Απόφαση δεν ελήφθη. Όχι, κάνετε λάθος. Απόφαση δεν τέθηκε για να ληφθεί κάποια απόφαση. Κάνετε λάθος. Κάποια συζήτηση έγινε και είπαμε θα δούμε, όπως λέει τώρα και ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, θα το δούμε μετά. Δια των εισηγητών και παρουσία 16 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, ναι. 9 οι οποίοι ήταν παρόντες από την αντιπολίτευση, δια των εισηγητών βέβαια. Έχει ληφθεί απόφαση. Ωραία, λοιπόν. Εγώ να πω την άποψή μου ότι. Αφήστε με λίγο, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα καθυστερήσω. Ένα λεπτό θα κάνω. Θα το κάνω, αλλά. Και εγώ καλόπιστα να πω την άποψή μου. Απλά, κύριε Παπαδάκη, σας το λέω εδώ και με πλήρη εκτίμηση στις αναπληρώσεις που υπάρχουν συναδέλφων. Ως προς τους εισηγητές, υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι είναι σε μια διαδικασία ήδη από τον Νοέμβριο. Εσείς κάνετε δεύτερη φορά αναπλήρωση του κυρίου Σαράκη. Πρέπει να εξετάσουμε τους μάρτυρες. Παρακαλώ, επειδή το λέτε και το ξαναλέτε αυτό με την αναπλήρωση, κύριε Πρόεδρε, τι θέλετε να πείτε, ότι εμείς έχουμε περιορισμένα δικαιώματα επειδή αναπληρώνουμε? Εγώ δεν λέω. Το είπατε και την προηγούμενη φορά. Εγώ δεν σας αρέσω να φύγω, να έρθει κάποιος άλλος. Εγώ, κύριε Παπαδάκη, δεν λέω τίποτα. Απλά σας ενημερώνω ότι κάποιοι συνάδελφοί σας είναι από τον Νοέμβριο εδώ κανονικά στις θέσεις, εσάς είναι η δεύτερη. Να είναι και από το καλοκαίρι, δεν με ενδιαφέρει με αυτό. Σας ενημερώνω ότι υπάρχει και ένα όριο στο πόσες φορές θα επαναλάβουμε τα ίδια πράγματα. Γιατί κάποιοι συνάδελφοί σας, ο κύριος Κοκαλής, ο κύριος Σαντάτης, κυρία Πέρκα, εν προκειμένου κυρία Αποστολάκη, ο κύριος Καραθανασόπουλος. Γιατί να μην το επαναλάβω και εγώ, λοιπόν. Είναι μια διαδικασία από τον Νοέμβριο. Εγώ επειδή αναπληρώνω, δηλαδή, δεν μπορώ να μιλήσω. Έχετε δεύτερη φορά και μιλάτε και λέτε για δέκατη φορά. Όσο είμαι εδώ και αναπληρώνω, θεωρώ ότι έχω ίδια δικαιώματα με τους υπόλοιπους και υποχρεώσεις φυσικά και θα μιλάω. Αν αφαιρεθεί ο λόγος. Απλά αν επαναλαμβάνεστε. Και εμείς έχουμε το δικαίωμα να συνεχίσουμε τις εξετάσεις. Και οι υπόλοιποι, σύμφωνα με τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, επανάληψη κάναν. Πέστε μου πάλι για τους μάρτυρες. Πέστε μου τους μάρτυρες ξανά. Θα είχα τελειώσει εδώ και ώρα. Για δέκατη φορά πέστε μου τους μάρτυρες. Παρακαλώ, ενώ έχουμε ψηφίσει. Για 20 θα τον πω, κύριε Πρόεδρε. Θα σας ενημερώσω όμως και εγώ για τη διαδικασία. Ότι η διαδικασία. Τη διαδικασία την ξέρω. Έχει ολοκληρωθεί από την Πέμπτη. Είσαστε εκτός διαδικασίας με αυτό. Μα όλοι μιλήσανε για το προηγούμενο θέμα. Μιλήστε ξανά. Εγώ επειδή αναπληρώνω, δεν μιλήσω πέστε μας δέκατη φορά την πρόταση μαρτύρων. Θα το πω 20 και ας με ειρωνεύεστε. Εγώ θα το λέω όσο είμαι εδώ, θα το λέω. Σας λέω όμως να ξέρετε ότι είσαστε εκτός διαδικασίας και μας τρώτε αυτή τη στιγμή. Και οι υπόλοιποι ήταν εκτός διαδικασίας τότε. Για το ίδιο θέμα δεν μιλούσαν. Άντε και εσείς εκτός διαδικασίας. Πάμε. Έχετε μισό λεπτό. Λοιπόν, ο κύριος Γεννηδούλιας, λοιπόν, θα έπρεπε να κληθεί πριν την εξέταση του κυρίου Σπίρτζη και του κυρίου Καραμαλή. Ο πρώτος μάρτυρας ο οποίος κλήθηκε από τον εφέτη ανακριτή δεν μπορεί να τον έχουμε στο περίμενε γενικά και αόριστα και θα δούμε. Πρώτον. Δεύτερον, δεν τίθεται θέμα πλειοψηφία στην κλίση των μαρτύρων. Αυτό είναι παράνομο που κάνει η Επιτροπή. Άρθρο 147 του κανονισμού της Βουλής. Η Επιτροπή έχει δικαίωμα να καλεί και να εξετάζει μάρτυρες. Πλειοψηφία, μειοψηφία κτλ. Υπάρχει μόνο στη συγκρότηση της Επιτροπής και σύμφωνα με 148 στο πόρισμα. Στην κλίση των μαρτύρων, γιατί με είχατε διορθώσει ότι να πάω στον κανονισμό της Βουλής. Και να παραπεμφθώ εκεί. Δεν υπάρχει το από τον κανονισμό της Βουλής θέμα πλειοψηφίας στην κλίση των μαρτύρων. Ωραία, δεν υπάρχει άρθρο και διάταξη. Ευχαριστούμε. Και κλείνω. Θεωρώ αδιανόητο ο βασικός μάρτης να μην έχει προγραμματίσει την εξέτασή του ενώπιον της Επιτροπής μας. Ο βασικός μάρτης ποιος είναι? Ο κύριος Γεννηδούνιας που κλήθηκε από τον εφέτη ανακριτή. Ουσιώδης μάρτης. Καλά, μάρτυρες μπορούν να έρθουν κι άλλοι. Για παράδειγμα, μέχρι και το σταθμάρχη μπορούμε να καλέσουμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Μια απάντηση στον κύριο συνάδελφο, μιας και αναφέρθηκε στον κανονισμό. Κύριε συνάδελφε, στο άρθρο 39, παράγραφος 3, οι επιτροπές αποφασίζουν με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 1 τρίτο του όλου αριθμού των μελών του. Να μάθουμε λίγο το κανονισμό. Αποφασίζουν ως προς το πόρισμα ή ως προς την κλίση των μαρτύρων. Είναι καθαρό αυτό που την ειδική διάταξη του 147 δεν την αναιρεί το γενικό των επιτροπών. Διαβάστε το ειδικό υπερισχύει το γενικό. Όχι, εγώ είμαι νομικός, εσύ διαβάστε καλύτερα. Δεν ξέρω τι επαγγέλλεστε. Εγώ ξέρω τα το ειδικό υπερισχύει του γενικού. Δεν τα ξέρετε καλά. Η ειδική διάταξη του 147 δεν μιλάει για πλειοψηφία. Αμάθω εγώ τον κανονισμό. Γενικές αρχές ποινικού δικαίου. Ναι, ναι. Να εισέλθουν οι φωτογράφοι.
Από την αίθουσα. Κύριε Μάρτυρα, για την τυπική διαδικασία παρακαλώ το ονοματεπώνυμό σας, όνομα πατρός, μητρός, ημερομηνία και τόπο γέννησης και επαγγελματική ιδιότητα. Καλημέρα σε όλες και όλους. Λέγομαι Χρήστος Διονέλης, του Νικολάου και της Κωνσταντίνας. Γεννήθηκα στον Πειραιά το 1957 και είμαι συνταξιούχος. Λίγο πιο κοντά, κύριε Μάρτυρα, και πιο δυνατά. Και σήμερα είμαι συνταξιούχος. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να πω δύο πράγματα. Ένα λεπτάκι. Ναι. Δηλώνω επικαλούμενο στην τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα πω όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να προσθέσω ούτε να αποκρύψω τίποτα. Το δηλώνω. Ωραία, παρακαλώ. Ναι, απλώς να πω σαν εισαγωγή ένα πράγμα για την μη παρουσία μου στην Επιτροπή την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτό είχε να κάνει επειδή κατέθεσα ένα υπόνομα. Θεώρησα ότι με το δικαίωμα της ιοπής λόγω της 717 για την οποία κατηγορούμε. Και επίσης θεώρησα ότι δεν μπορούσα να συνεισφέρω σε κάτι ουσιαστικό για το δυστύχημα, αφού όλες οι γνώσεις μου για το δυστύχημα είναι από ό,τι διαβάζω στον τύπο. Αυτό όμως, κύριε Πρόεδρε, δεν σημαίνει με τίποτα ότι δεν τρέφω βαθύτατο σεβασμό για τις εργασίες της Επιτροπής και για την Επιτροπή. Και φυσικά εκφράζω το πιο βαθύ μου σεβασμό για τους συγγενείς των θεμάτων και για τον πόνο τους. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να μας δώσετε ένα πληρέστερο, συνοπτικό, βιογραφικό των δραστηριοτήτων σας και βέβαια κυρίως της πορείας σας στην εργοσία στην οποία έχετε διατελέσει σε μια σειρά θέσεων ευθύνης, αντιπρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος, πρόεδρος και για διαστήματα από το 2015 έως το 2019. Ναι. Είμαι πτυχιούχος πολιτικός μηχανικός από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχω ένα Master of Science στην Οδοπία και τις Μεταφορές από το City University, London. Και έχω και διδακτορικό δίπλωμα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Πάντα στην καριέρα μου ήμουνα υπάλληλος του ΟΣΕ. Από το 2010 έως το 2015 ήμουν αποσπασμένος στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες. Κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας ήμουν πρόεδρος στο Συμβούλιο στις Ομάδες Εργασίας για τους σιδηροδρόμους και τα οριζόντια θέματα μεταφορών. Όταν λέμε οριζόντια θέματα μεταφορών είναι τα διευρωπαϊκά δίκτυα και είχαμε τότε και τα εναλλακτικά καύσιμα. Στην ΕργοΣΕ, παράλληλα με τον ΟΣΕ, όταν γύρισα από τις Βρυξέλλες πήρα τη θέση μου που είχα στον ΟΣΕ σαν προϊστάμενος διεθνών υποθέσεων και παράλληλα διορίστηκα με ΦΕΚ σαν αντιπρόεδρος στην ΕργοΣΕ, στο ΔΣ της ΕργοΣΕ, με αρμοδιότητα να προσπαθήσω να βγάλω την ΕργοΣΕ, να συνεισφέρω, να βγει η ΕργοΣΕ στο εξωτερικό, προσπαθώντας να βρούμε έργα στο εξωτερικό. Από τον Απρίλιο του 2017, όταν παραιτήθηκε ο κύριος Βούρδας, ανέλαβα για 4 μήνες χωρίς να έχω περάσει από τη Βουλή, χωρίς να έχει βγει το ΦΕΚ, σαν να εκτελώ καθήκοντα, κάποια από τα καθήκοντα, όχι όλα, του Διευθύνοντος Συμβούλου. Τον Αύγουστο του 2017, αφού πέρασα την Ειδική Επιτροπή της Βουλής, εξεδόθη το ΦΕΚ και διορίστηκα με πλήρη καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου στην ΕργοΣΕ. Πρόεδρος στην ΕργοΣΕ ποτέ δεν υπήρξα. Απλώς στο τέλος του 2018 ο πρόεδρος ο κύριος Δουκάκης παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους. Δεν διορίστηκε κανονικά άλλος πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο ατύπως μου έδωσε το καθήκον να προεδρεύω των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Το 2019, τον Ιούλιο μετά τις εκλογές, έδωσα την παραίτησή μου στη νέα κυβέρνηση αμέσως. Μου ζητήθηκε να κάτσω για λίγο καιρό ώστε να μην έχει πρόβλημα η εταιρεία με μισθοδοσίες και θέματα τα οποία μπορεί να έχουν πρόβλημα από την παρουσία κάποιου να υπογράφει σαν διευθύνων σύμβουλος. Τον Οκτώβριο του 2019 διορίστηκε ο κύριος Βίνης με ΦΕΚ σαν διευθύνων σύμβουλος και γύρισα στην παλιά μου θέση στον ΟΣΕ σαν προϊστάμενος διεθνών υποθέσεων. Το 2021 συνταξιοδοτήθηκα. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Το λόγο τώρα στον κύριο Τσαβδαρίδη, εκ μέρους της πλειοψηφίας. Κύριε Διονέλη, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή.
από το βιογραφικό και από το υπόμνημα που μας έχετε καταθέσει εδώ στην Επιτροπή βλέπω ότι για 36 χρόνια δουλεύατε στον ΟΣΕ και στην Εργοσέ για τη διετία που είπατε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα, άρα έχετε τεράστια εμπειρία θεωρώ σε σχέση με το σιδηρόδρομο και τα θέματα που απασχολούν το σιδηρόδρομο και την εύρυθμη λειτουργία του. Μάλιστα. Δουλεύω στο σιδηρόδρομο το 1985 και θεωρώ ότι γνωρίζω πώς δουλεύω στο σιδηρόδρομο. Ωραία. Πρώτα στον ΟΣΕ λοιπόν, προς το τέλος και στην Εργοσέ. Πέστε μου λίγο σας παρακαλώ πολύ. Αυτό το σπάσιμο του ΟΣΕ και η δημιουργία της Εργοσέ τελικά έκανε καλό ή κακό στους σιδηρόδρομους? Υπήρχε ανταγωνισμός μεταξύ των δύο εταιριών, υπήρχαν δυσλειτουργίες, υπήρχαν αρμοδιότητες οι οποίες ήταν και από εδώ και από εκεί. Πώς λειτουργήσε αυτό εδώ το πράγμα από τη στιγμή που ιδρύθηκε η θυγατρική του ΟΣΕ, η Εργοσέ? Η Εργοσέ ιδρύθηκε το 1997. Εξ όσων γνωρίζω, αλλά φυσικά το γνωρίζω δημοσιογραφικά, κατ' απέτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτό δεν μπορώ να το φυσικά να το γνωρίζω επισήμως, απλώς έτσι έχω πληροφορηθεί. Η Εργοσέ δούλεψε από το 1997 μέχρι τώρα, λειτουργεί. Είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει στην Ευρώπη τέτοιο παράδειγμα. Δηλαδή, άμα κοιτάξουμε τις άλλες χώρες της Ευρώπης, δεν θα δούμε τέτοιο παράδειγμα. Δηλαδή, ο διαχειριστής της υποδομής, που είναι ο ΟΣΕ, να έχει μία θυγατρική η οποία να κάνει τα έργα. Είναι κάτι το οποίο έχει γίνει στην Ελλάδα. Από εκεί ύστερα, όσον αφορά τη συνεργασία, στη δική μου θητεία ήταν άριστη. Δηλαδή και σε επίπεδο διοίκησης και σε επίπεδο στελεχών, η εμπειρία η δική μου, αυτό που είδα, είναι ότι υπήρξε άριστη συνεργασία και πώς θα μπορούσε να μην είναι, εφόσον η μηχανική του ΟΣΕ και της Εργοσέ ήταν μονίμως πάνω στη γραμμή. Έχουμε μία γραμμή που είναι πάνω από 2.500 χιλιόμετρα. Είναι η μηχανική και του ΟΣΕ και της Εργοσέ, συνεργάζονται. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα Εργοσέ χωρίς τον ΟΣΕ, δηλαδή δεν μπορεί να γίνει τίποτα όσον αφορά τις προδιαγραφές ενός έργου χωρίς να συμφωνήσει ο ΣΕ. Οποιαδήποτε παρέκκληση γίνεται σε οποιαδήποτε μελέτη εφαρμογής πρέπει να συμφωνήσει ο ΣΕ. Ο ΣΕ ενημερώνεται συνεχώς για οτιδήποτε, οποιαδήποτε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕργοΣΕ. Ο ΣΕ συμμετέχει στο Τεχνικό Συμβούλιο της ΕργοΣΕ. Η ΕργοΣΕ έχει ένα Τεχνικό Συμβούλιο το οποίο εξετάζει όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με σοβαρές αποφάσεις επιτεχνικών θεμάτων. Σε αυτό το Τεχνικό Συμβούλιο συμμετέχει το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, το ΤΕΕ, συμμετέχει ο ΟΣΕ, συμμετέχουν ενώσεις εργολάβων. Οπότε ο ΟΣΕ συμμετέχει, οπότε ο ΟΣΕ έχει άριστη πληροφόρηση και πιστεύω ότι, θεωρώ ότι κατά τη διάρκεια της θητείας μου υπήρξε πραγματικά καλή συνεργασία. Όσον αφορά διενέξεις και άμα με ρωτάτε για τριβές, αυτό ήταν μόνο στο τελικό στάδιο, διότι ο ΟΣΕ ήταν αυτός που παρελάμβανε το έργο. Όταν τελειώνει ένα έργο από την ΕργοΣΕ, αυτό πηγαίνει και το παραλαμβάνει ο ΟΣΕ με πρωτόκολλα παραλαβής όλα αυτά. Στα πρωτόκολλα παραλαβής πολλές φορές είχαμε όχι διένεξη ούτε διαφορά. Απλώς ο ΟΣΕ ερχόταν και έκανε κάποιες παρατηρήσεις ότι αυτό πρέπει να γίνει έτσι, πρέπει να γίνει με διαφορετικό τρόπο. Ήταν ένα ελάχιστο σημείο τριβής, το οποίο πιστεύω δεν είναι καν αξιολόγου. Ευχαριστώ. Τώρα εδώ μας μιλάτε για μια περίοδο 2 ετών που λέτε στη διάρκεια της θητείας σας ότι δεν υπήρχαν ιδιαίτερα προβλήματα, διενέξεις και διαφορές. Τα προηγούμενα χρόνια, γιατί ήρθαν πριν από εσάς και καταθέσανε μάρτυρες και τέθηκε η ίδια ερώτηση. Στην ίδια ερώτηση λοιπόν έχει υποθεί από προηγούμενους μάρτυρες ότι υπήρχαν διαφορές και διενέξεις, υπήρχε καθυστέρηση στην παραλαβή, πήγαινε ο φάκελος στον ΟΣΕ, ξαναγυρνούσε στην Εργοσέ και όλο αυτό. Όλο αυτό το πράγμα δημιουργούσε στην εκτέλεση των συμβάσεων μια καθυστέρηση. Όπως επίσης, κύριε Διονέλη, εδώ ήρθαν μάρτυρες και είπαν ότι κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων έπρεπε και εκεί να υπάρχει μια συνεργασία, γιατί η κατασκευή γινόταν ενώ η κυκλοφορία υπήρχε. Σωστά. Υπήρχαν παράθυρα κυκλοφορίας που θα έπρεπε να τα επιτρέψει ο ΣΕ στην Εργοσέ για να εκτελέσει το έργο. Αυτό πάντοτε δεν ήταν πολύ σαφές ότι συνέβαινε.
και υπήρχαν καθυστερήσεις και κατά την εκτέλεση των έργων, αλλά και μετά κατά την παράδοση. Εσάς ποια είναι η θέση σας τώρα σε αυτό? Εντάξει, το παράθυρο για να γίνουν οι εργασίες δεν ήταν αφορμή για διενέξεις με τίποτα. Ο ΟΣΕ δεν το έκανε από ιδιοτροπία που δεν έδινε παράθυρα. Ο ΟΣΕ έχει συγκεκριμένα προβλήματα. Δεν είπα ότι από ιδιοτροπία, για λόγους ασφάλειας, αλλά υπήρχαν θέματα στη συνεννόηση και καθυστέρηση τελικά στα έργα. Να επαναλάβω ότι σας το είπα και εγώ, ότι κατά την παραλαβή, ναι, υπήρχαν τριβές. Διότι προφανώς ο ΟΣΕ θα πάρει το έργο και θα το λειτουργήσει. Αν στην παραλαβή δει παρατηρήσεις, θα κάνει παρατηρήσεις. Αυτό μπορεί να κάνει καθυστερήσεις. Αλλά όχι όμως τριβές που έχουν να κάνουν με τα παράθυρα. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι στη διάρκεια της θητείας μου. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα άλλο για προηγούμενα χρόνια. Στη διάρκεια της θητείας σας, αφού δεν μπορείτε να μας πείτε για τα άλλα χρόνια, έτσι, λειτουργήσε, είπαμε, η εργοσία από το 97 μέχρι και σήμερα λειτουργεί. Πάρα πολλά χρόνια. Εσείς μας μιλάτε για τη διετία που ήσασταν εσείς από το 17 μέχρι το 19. Ωραία. Πέστε μου λίγο κατά τη διάρκεια της θητείας σας, αυτές οι καθυστερήσεις που υπήρχαν στην παραλαβή των έργων, αφήστε τα παράθυρα κυκλοφορίας που είπατε, μέχρι και πόσο διάστημα μπορούσε να φτάσει αυτό, μια σύμβαση δηλαδή, να αρνείται να την παραλάβει ως, γιατί ο φάκελος ο οποίος ήταν κατεθειμένος από την ΕργοΣΕ είχε ενδεχομένως θέματα? Όχι, κατά τη διάρκεια της θητείας μου δεν είχαμε τέτοιο θέμα. Δεν είχαμε να δώσουμε κάποιο ολοκληρωμένο έργο στην ΕργοΣΕ, στον ΟΣΕ, οπότε να έχουμε ένα τέτοιο θέμα. Είχαμε παραλαβές προσωρινές προσχρήσεων, όπως τις λέμε, ορισμένων τμήματων. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι δεν δίνουμε το έργο ολοκληρωμένο, αλλά δίνουμε κομμάτια έργου τα οποία μπορούν να τεθούν σε κυκλοφορία. Αυτό έγινε κυρίως με την εργολαβία της νέας γραμμής του τη Θωρέα Δομοκός, η κατασκευή της νέας γραμμής, η οποία δίδεται προς κυκλοφορία κατά τμήματα. Δεν υπήρξε πάνω από 1-2 μήνες, δεν υπήρξε τέτοια καθυστέρηση. Κατά τη διάρκεια της θητείας σας, συστήματα σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης με συμβάσεις τοποθετήθηκαν? Υπήρχαν σε εκτέλεση? Ναι, υπήρχαν. Και στην Πελοπόννησο και στην 635. 635 είναι η νέα γραμμή τη Θωρέα Δομοκός. Με ποιες συμβάσεις, θυμάστε τους αριθμούς των συμβάσεων? Η 635 είναι για τη νέα γραμμή τη Θωρέα Δομοκός. Στην Πελοπόννησο δεν θυμάμαι τους αριθμούς για τα έργα που εκτελούνται. Και νομίζω ότι ακόμα εκτελούνται, δεν ξέρω αν έχουν ολοκληρωθεί. Αυτές πότε υπογράφτηκαν? Η 635 είναι η νέα γραμμή, πάμε στην δεκαετία του 90, από το 1990. Η νέα γραμμή, η τη Θωρέα Δομοκός. Αυτό αφορούσε σηματοδότηση ή έργα? Όχι, είναι ολοκληρωμένη γραμμή. Είναι κατασκευή νέας γραμμής με σηματοδότηση. Όχι, με ηλεκτρονικά συστήματα. Και ηλεκτρονικά συστήματα. Όλα είναι λειτουργία. Δηλαδή η εργολαβία, η 635, είναι η νέα γραμμή τη Θωρέα Δομοκός, η οποία περιλαμβάνει νέα υποδομή, νέα επιδομή και όλα τα συστήματα. Ηλεκτροκίνηση, σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση, τα πάντα. Η οποία ξεκίνησε, είπατε, υπογράφτηκε πότε? Από το 90. Από το 90 και μετά το 2017 τι έκανε 27 χρόνια? Γιατί καθυστέρησε τόσο? Καθυστέρησε διότι είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο. Έχει μέσα πολλές, το γράφω στο υπόμνημά μου, έχει πολλές σύραγγες. Έχει η μεγαλύτερη σύραγγα των Βαλκανίων στο Καλλίδρομο. Έχει τη γέφυρα της Εκάρας, η οποία είναι ένα τεχνικό επίτευγμα. Είναι ένα δύσκολο έργο. Καθυστέρησε. Δεν το λέω ότι εμείς το κάναμε αυτό. Προφανώς είχε μία σειρά. Στη δικιά μου θητεία, βάζω και τους συνεργάτες μου, στη δικιά μου θητεία, είχα την ευτυχία να δώσω σε κυκλοφορία αυτό το μεγάλο έργο. Ολοκληρώθηκε δηλαδή και ολοκληρώθηκε λειτουργήσε... και δόθηκε στον ΟΣΕ για κυκλοφορία. Πότε? Το 2018-19. 18-19. Πέστε μου κάτι άλλο. Ο κύριος Χατζηδάκης ήρθε εδώ στην Επιτροπή μας και δήλωσε ότι ο ΟΣΕ είναι ο πιο προβληματικός σιδηροδρομικός οργανισμός στην Ευρώπη. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό? Δουλεύω στον ΟΣΕ από το 1985. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν ο πιο προβληματικός. Δεν μπορώ να κάνω τέτοια σύγκριση. Προφανώς ο κύριος Υπουργός έχει δεδομένα τα οποία εγώ δεν γνωρίζω. Από συζητήσεις και από φήμες, ναι, έχουν ακουστεί πολλά. Είχαμε διάφορα σκάνδαλα στον ΟΣΕ, τα οποία γίνανε και γνωστά, δεν έχουν μείνει κρυφά. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν ο πιο προβληματικός. Αυτό που γνωρίζω και μπορώ να καταθέσω
είναι ότι όντως το 2010 είχε φτάσει ο ΟΣΕ να έχει ένα χρέος της τάξης των 11 δισεκατομμυρίων ευρώ και κάθε χρόνο να έχει έλλειμμα της τάξης του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Αυτό φυσικά για μία επιχείρηση δεν μπορεί να σταθεί, δεν μπορεί να λεχθεί ότι μία επιχείρηση είναι υγιής με ένα τέτοιο συσσωρευμένο χρέος και με ένα τέτοιο έλλειμμα. Τώρα, γιατί έγινε αυτό το έλλειμμα, νομίζω κάποιος μάρτυρας το εξήγησε, είναι ότι δανειζόταν ο ΣΕ επειδή του εζητήτο. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Ούτε μπορώ να πω ποτέ, ούτε θα πω ποτέ ότι ο ΣΕ ήταν διεφθαρμένος οργανισμός. Ποτέ δεν θα το πω. Ξέρετε να μας πείτε γιατί καθυστέρησε την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 και μετά η κατάθεση νομοσχεδίου που αφορούσε την εναρμόνιση με το 4ο σιδηροδρομικό πακέτο? Όχι, δεν μπορώ να ξέρω γιατί καθυστέρησε η κατάθεση. Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν το γνωρίζω. Το 4ο σιδηροδρομικό πακέτο το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Το έχω. Όσο ήμουν στις Βρυξέλλες, ήταν το κύριο θέμα που είχαμε στο Συμβούλιο. Το 4ο σιδηροδρομικό πακέτο ολοκληρώθηκε επί ελληνικής προεδρίας. Δηλαδή το 4ο σιδηροδρομικό πακέτο έκλεισε με ελληνική προεδρία. Είναι απλώς να. Εξηγήστε λίγο στην Επιτροπή τι αφορούσε το 4ο σιδηροδρομικό πακέτο. Ήταν θέματα ασφαλείας. Να εξηγήσω τι είναι το 4ο σιδηροδρομικό πακέτο. Είναι το πιο προχωρημένο νομικό πακέτο που έχει περάσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τους σιδηροδρόμους. Είναι ένα πακέτο από 6 νομοθετήματα. Είναι κανονισμοί και οδηγίες. Αν δεν κάνω λάθος, είναι 3 οδηγίες, 3 κανονισμοί. Και αφορά την ίδρυση του ΕΡΑ και τις αρμοδιότητες που παίρνει πλέον ο ΕΡΑ. Ο ΕΡΑ είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διατηρητικότητας και Ασφάλειας. Ο άλλος κανονισμός είναι αφορά την ασφάλεια, ο άλλος τη διαλειτουργικότητα και υπάρχει και ο πολύ δύσκολος όσον αφορά όχι την Ελλάδα αλλά όσον αφορά την εφαρμογή στην Ευρώπη, είναι το άνοιγμα της αγοράς, είναι η πλήρης φιλελευθερωποίηση, το πλήρες άνοιγμα της αγοράς στους σιδηροδρόμους. Αυτό ολοκληρώθηκε στη δικιά μας προεδρία το 2015. Τυπικά μου φαίνεται πήρε τις τελευταίες υπογραφές από το Ευρωκοινοβούλιο το 2016, αν δεν απατώμε. Νομίζω ότι στην Ελλάδα ήρθε, ενσωματώθηκε στο δίκαιό μας, αλλά νομίζω ότι ήταν στο χρόνο του, το 2019, πότε ήταν, δεν είμαι σίγουρος. Αλλά ενδιαμέσως είχε παρουσιαστεί, ενδιαμέσως ο κύριος Χατζηδάκης, το λέω γιατί ήμουν μαζί του, παρουσίασε στη Βουλή των Ελλήνων το 4ο νομικό πακέτο. Εξήγησε στη Βουλή των Ελλήνων ακριβώς τι σημαίνει το 4ο νομικό πακέτο κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας. Κύριε Διονέλη, υποχρέωση εναρμόνισης, όπως είπατε πολύ καλά και πολύ σωστά, είχαμε από το 2015 και εντεύθεν όταν ολοκληρώθηκε και ψηφίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 4ο σιδηροδρομικό πακέτο, που όπως πολύ σωστά είπατε αφορούσε κυρίως θέματα ασφαλείας και κανονισμούς οι οποίοι ενίσχυαν αυτή την ασφάλεια στους σιδηροδρόμους. Από το 2015 μέχρι και το 2019 δεν εναρμονίσαμε την νομοθεσία μας, όπως πολύ σωστά είπατε, και το 2019 με τον νόμο του κυρίου Καραμαλή εναρμονίσαμε τη δική μας νομοθεσία στο 4ο σιδηροδρομικό πακέτο, το οποίο υπήρχε από το 2015. Σας ρωτάω, αυτή καθυστέρησε από το 2015 μέχρι το 2019 για να εναρμονίσουμε την νομοθεσία μας και να βάλουμε πράγματα ασφαλείας, συστήματα, κανονισμούς να τους υιοθετήσουμε, οι οποίοι βοηθούσαν στην ασφάλεια του σιδηροδρόμου. Γιατί έγινε και αν είναι δικαιολογημένη? Συγγνώμη, πρώτα να ξεκαθαρίσω ότι το 4ο σιδηροδρομικό πακέτο δεν έχει καμία σχέση με τα συστήματα. Καμία σχέση με εφαρμογή των συστημάτων. Κανονισμούς είπα. Δεν είπα συστήματα. Ο κανονισμός. Καμία σχέση με τα συστήματα ασφαλείας, το ERTMS που λέμε. Αυτό είναι αλλού. Είναι σε άλλο νομοθέτημα. Αφορά τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Τα διευρωπαϊκά δίκτυα είναι ένα νομοθέτημα, είναι ξεχωριστό, δεν ανήκει στο 4ο σιδηροδρομικό πακέτο, το οποίο βάζει σαν όριο να εφαρμόσει στα συστήματα τα ERTMS ασφαλείας του σιδηροδρόμου το 2030 για το κεντρικό δίκτυο και το 2050 για το εκτεταμένο. Το κεντρικό είναι το 1/3. Τα θέματα ασφάλειας, διαλειτουργικότητας, του ΕΡΑ και όλα αυτά που κάνει το 4ο σιδηροδρομικό πακέτο εξετάζουν άλλα πράγματα. Τώρα, γιατί δεν αρμονίσαμε σαν Ελλάδα πιο γρήγορα? Πρώτον, δεν είμαι σίγουρος ότι είχαμε την υποχρέωση να το κάνουμε πιο γρήγορα. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι όρια είχε
το πακέτο, τι όρια έβαζε σε κάθε κράτος μέλος και δεν μπορώ να ξέρω γιατί. Αυτό το πακέτο, το τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο, δεν αφορούσε και τις αρμοδιότητες της ΡΑΣ? Ναι, ναι. Έδινε όντως με το τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο και για την διαλειτουργικότητα, για την ασφάλεια, έδινε πραγματικά πάρα πολλές αρμοδιότητες στη ΡΑΣ. Έχετε δίκιο. Αυτό λοιπόν, έτσι, η ΡΑΣ με τις αρμοδιότητες που είχε μέχρι να ψηφιστεί ο νόμος Καραμαλή το 2019 ήταν αρκετές μέχρι το 2015 οι αρμοδιότητες, ή τι απαιτούνταν βάσει του σιδηροδρομικού πακέτου αυτές οι αρμοδιότητες να γίνουν περισσότερες, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι η Εθνική Αρχή Σιδηροδρόμων θα κάνει καλύτερα τη δουλειά της? Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Μα κύριε Μάρτυρα, ενισχύονταν οι αρμοδιότητες, όπως είπατε ότι ενισχύονταν. Και ενισχύθηκαν τελικά με τον νόμο Καραμαλή. Δεν έκανε καλύτερη τη λειτουργία της ΡΑΣ? Και στο κομμάτι της ασφάλειας του σιδηροδρόμου, που ήταν ένα κομμάτι από τις αρμοδιότητές της. Κοιτάξτε, σαν εργοσέ, εμείς δεν είχαμε σχέση με τη ΡΑΣ. Η ΡΑΣ είχε καθημερινή σχέση με τον ΟΣΕ και την Τρενοσέ. Εμείς σαν εργοσέ δεν είχαμε να κάνουμε με τη ΡΑΣ. Ό,τι είχατε να κάνετε. Προηγουμένως όμως, κοιτάξτε να δείτε, προηγουμένως είπατε ότι οι αρμοδιότητες αυτές της ΡΑΣ μετά την ψήφιση του τέταρτου σιδηροδρόμου ενισχύθηκαν. Και σας ρωτάω εγώ, ήταν αρκετές μέχρι το 2015 ή έπρεπε πιο γρήγορα να ενισχυθούν οι αρμοδιότητες για να έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα στην ασφάλεια των σιδηροδρόμων? Αυτό που είπα είναι ότι δεν ξέρω αν οι αρμοδιότητες που είχε η ΡΑΣ μέχρι το 2019 ήταν ελλειπείς. Δεν το λέω. Ότι ενισχύθηκαν, ενισχύθηκαν. Αλλά επειδή ακριβώς δεν είχαμε καθημερινή σχέση με τη ΡΑΣ, δεν είχαμε ελέγχους από τη ΡΑΣ, η ΡΑΣ δεν είχε σχέση με την ΕΡΓΟΣΕ, δεν μπορώ να ξέρω αν αν υπήρχαν ελλείψεις στην αρμοδιότητα της ΡΑΣ, οι οποίες δυσχεραίναν το έργο της. Όντως, από το 2019, αλλά από τότε που ισχύει το πακέτο, εγώ γνωρίζω ότι αν ένας κανονισμός ισχύει ούτως ή άλλως, είτε ενσωματωθεί είτε όχι στο ευρωπαϊκό, στο εθνικό δίκαιο. Για την ιδιωτικοποίηση Τρενοσέ έχετε άποψη? Γνωρίζω καλά ότι ήταν απέτηση του πρώτου μνημονίου. Αυτό το γνωρίζω. Ήταν απέτηση και γνωρίζω ότι υπήρξαν μεγάλες πιέσεις από τους θεσμούς. Πώς κρίνετε? Τρόικα τη λέγαμε τότε. Ναι, ναι, εντάξει. Πώς κρίνετε το τίμημα των 45 εκατομμυρίων ευρώ με το οποίο αυτή πουλήθηκε? Δηλαδή 5 εκατομμύρια λιγότερο από την ετήσια κρατική επιδότηση για τις άγονες γραμμές. Δεν μπορώ να έχω άποψη γι' αυτό. Δεν μπορείτε να έχετε άποψη? Όχι. Γιατί? Διότι δεν γνωρίζω ακριβώς τι περιλαμβάνει και δεν γνωρίζω ακριβώς τη σύμβαση που έχει γίνει, τι ακριβώς προβλέπει για τις άγονες γραμμές. Δεν έχω τέτοια γνώση και δεν μπορώ να πω για το τίμημα. Ο κύριος Πίρτζης, όταν ξεκίνησε η διαδικασία αυτή της ιδιωτικοποίησης από την τότε κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, είχε δηλώσει και όσο ήταν στην αντιπολίτευση ότι επειδή είχε ακουστεί και τίθετο ένα τίμημα 300 εκατομμυρίων ευρώ για την πώληση της Τρενοσέ. Και είχε δηλώσει τότε ο κύριος Πίρτζης ότι τα 300 εκατομμύρια είναι ελάχιστα, είναι τίποτα, είναι ψίχουλα. Ένα χρόνο μετά, δύο χρόνια μετά, ο ίδιος ο υπουργός που έλεγε ότι τα 300 εκατομμύρια είναι ψίχουλα, το πούλησε για 45 εκατομμύρια. Αυτό πώς το κρίνετε? Κοιτάξτε, όταν λέμε υπάρχει μια ιδιωτικοποίηση, αυτή συνοδεύεται από ένα συμβόλαιο. Υπογράφουν τα δύο μέρη ένα συμβόλαιο. Αν το ένα συμβόλαιο περιλαμβάνει ότι μεταβιβάζεται στον ιδιώτη και κομμάτια της υποδομής, διαφέρει από ένα συμβόλαιο στο οποίο μεταβιβάζονται στον ιδιώτη μόνο να κάνει τις λειτουργίες και να παρέχει υπηρεσίες στις άγονες γραμμές. Δεν ξέρω τα δύο συμβόλαια, δεν ξέρω τις διαπραγματεύσεις, δεν μπορώ να πω κάτι γι' αυτό. Δεν μπορείτε να πείτε κάτι. Και δύο ερωτήσεις ακόμη. Την Μπομπαρδιέ τη γνωρίζετε? Μπομπαρδιέ τη γνωρίζω και ξέρω ότι έχει απορροφηθεί τώρα από την Armstrong. Αλλά ήταν η εταιρεία που είχε βάλει τα συστήματα του ΟΣΕ τη δεκαετία του 2000. Αυτά τα ηλεκτρονικά συστήματα που σηματοδότησε τηλεδιοίκηση, ηλεκτροκίνηση και όλα αυτά, αναλάβαναν την κατασκευή τους και την τοποθέτηση πολλές εταιρείες ή λίγες? Για τα ηλεκτρονικά συστήματα, επαναλαμβάνω.
Εντάξει, στην Εργοσέ, όσο ήμουν εγώ, είχαμε σαν εταιρείες που βάζαν συστήματα, ήτανε, να σας πω, ήτανε η Armstrong κυρίως, ήτανε η Thales, η Thales Αυστρία και άλλη εταιρεία, η Thales Ισπανίας, ήτανε η Ansaldo που έβαλε το ETCS και ήταν και η Siemens που ολοκλήρωσε το GSMR. Αυτές ήταν οι εταιρείες που δουλεύαν με τα συστήματα. Τον κύριο Κατσιούλη και τον κύριο Παναγιώτου τους γνωρίζετε? Ο κύριος Παναγιώτου ήταν υπάλληλος του ΟΣΕ, τον γνωρίζω. Δεν έχω συζητήσει με τον κύριο Παναγιώτου γιατί ήταν σε τελείως άλλο αντικείμενο από το δικό μου. Τον κύριο Κατσιούλη φυσικά, ήταν στην ΕργοΣΕ και συνεργάστηκα μαζί του. Ο κύριος Παναγιώτου πότε δούλευε στον ΟΣΕ, ποια περίοδο? Νομίζω ότι ο κύριος Παναγιώτου είχε έρθει γύρω στο 1980-82 και συνταξιοδοτήθηκε, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στο 2005, κάπου εκεί. Οπότε είχαμε συμπέσει στον ΟΣΕ. Για τον κύριο Κατσιούλη υπάρχει μπαμπάς και γιος Κατσιούλης. Χρήστος και Γιάννης. Όχι, εγώ ξέρω τον Χρήστο τον Κατσιούλη, ο οποίος είναι ο γιος. Αυτός, με αυτόν έχω συνεργαστεί στην Εργοσέ. Αυτός που δουλεύει στην Εργοσέ πόσα χρόνια, από πότε μέχρι πότε? Σήμερα εξακολουθεί να δουλεύει? Σήμερα εξακολουθεί, από ό,τι ξέρω εξακολουθεί να δουλεύει. Δεν έχω άλλη πληροφόρηση. Από πότε, νομίζω γύρω στο 2000, τη δεκαετία του 2000 είχε έρθει, δεν το γνωρίζω πάλι ακριβώς. Εγώ τον βρήκα στην Εργοσέ και συνεργάστηκα μαζί του στην Εργοσέ. Ο μπαμπάς, ο Ιωάννης Κατσιούλης, δούλευε στον ΟΣΕ? Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα, δεν τον ξέρω. Δεν το ξέρω το όνομα Γιάννης Κατσιούλης καθόλου. Ο κύριος Κατσιούλης και ο κύριος Παναγιώτου είχαν κάποια σχέση με την Bombardier, ξέρετε? Όχι, δεν μπορώ να πω τίποτα γι' αυτό. Δεν ξέρω. Δεν το ξέρετε? Όχι. Δεν έχω άλλη ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, κύριε Τσαυδαρίδη. Τώρα το λόγο έχει από τον ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Κόκαλης. Ναι, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μάρτης, διάβασα το υπόμνημά σας. Διάβασα το υπόμνημά σας, το οποίο το καταθέσατε στην Επιτροπή. Η ηλεκτροκίνηση στη χώρα μας πότε εγκαταστάθηκε? Η ηλεκτροκίνηση ξεκίνησε από το κομμάτι Θεσσαλονίκη-Λάρισα. Ήτανε γύρω στο 2010 είχε ολοκληρωθεί. Στη δικιά μου θητεία ολοκληρώσαμε την ηλεκτροκίνηση στο κομμάτι Πειραιάς-Αθήνα, Αθήνα-Τηθωρέα και ολοκληρώσαμε και όλο το κομμάτι ηλεκτροκίνηση στο Τηθωρέα-Δομοκός. Οπότε ενώσαμε το σύστημα ηλεκτροκίνησης και είχαμε πλέον τη δυνατότητα από το 2019 να έχουμε δρομολόγια που ξεκινάνε από τον Πειραιά με ηλεκτροκινούμενες μηχανές και να φτάνουν στην Θεσσαλονίκη. Το σύστημα ETCS αποτρέπει ένα δυστύχημα? Κοιτάξτε, κανένα σύστημα δεν μπορεί να αποτρέψει σίγουρα ένα δυστύχημα. Όχι, είναι η απάντησή μου. Σίγουρα όχι. Μπορεί να βοηθάει, αλλά όχι. Μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, να σας δώσω ένα παράδειγμα, είχαμε μετά από μία εβδομάδα ένα δυστύχημα στην Ολλανδία με ένα νεκρό και 30 τραυματίες, όπου μία αμαξοστοιχεία επιβατική τράκαρε με κάποια μηχανήματα που ήταν ξεχασμένα στη γραμμή, μηχανήματα συντήρησης γραμμής, και είχαμε το δυστύχημα με ένα νεκρό και 30 τραυματίες. Η γραμμή αυτή είχε ETCS. Δεν υπάρχει κανένα σύστημα που να λέει το βάζω και είμαι 100% σίγουρος, άμα δεν το χειριστεί κάποιος καλά. Αυτό το λέτε, το καταθέτετε λόγω της γνώσης σας ή λόγω της ιδιότητάς σας? Γιατί το λέτε στο υπόμνημα, ως κατηγορούμενος. Η γνώση μου και η ιδιότητά μου είναι, νομίζω ότι αυτό γνωρίζω, αυτό καταθέτω. Γνωρίζετε ότι η Επιτροπή Γεραπετρίτη το πόρισμα αναφέρει ότι με τα βεβαιότητα το ETCS αποτρέπει? Όχι. Έχω διαβάσει το πόρισμα της Επιτροπής Γεραπετρίτη. Δεν το έχω διαβάσει να πω γραμμή-γραμμή. Αλλά
νομίζω ότι θα επιμείνω στην άποψή μου ότι κανένα σύστημα δεν μπορεί να αποτρέψει ανθρώπινα λάθη. Τότε για ποιο λόγο πληρώνονται λεφτά για τα συστήματα? Εντάξτε, όταν λέμε συστήματα εννοούμε το RTMS. Το ETCS δεν είναι μόνο του. Σωστά. Μιλάμε το RTMS. Το RTMS που είναι το βασικό σύστημα που προωθεί η Ευρώπη και το οποίο, όπως σας είπα, θα είναι υποχρεωτικό από το 2030, έχει τρεις συνιστώσεις. Είναι το GSMR, το οποίο είναι η επικοινωνία μεταξύ σταθμών και μεταξύ αμαξοστοιχειών, και είναι και το ETCS. Το ETCS χωρίζεται σε δύο πράγματα. Είναι το ETCS on board, δηλαδή οι συσκευές που βάζουμε πάνω στις αμαξοστοιχίες, και είναι και το παρατρόχιο το ETCS, δηλαδή οι ραδιοφάροι που μπαίνουν στη γραμμή, οι οποίοι επικοινωνούν με τις συσκευές που έχουμε πάνω στα τρένα για να δώσουν το σήμα σε περίπτωση κινδύνου. Αυτό το σύστημα όλο, σας είπα, το ERTMS, είναι European Rail Traffic Management System, αυτό είναι το πιο ολοκληρωμένο σύστημα που έχουμε, που δεν είναι μόνο για την ασφάλεια, είναι για τη διαλειτουργικότητα και είναι και για τη χωρητικότητα της γραμμής. Είναι για να αυξάνουμε τη χωρητικότητα, το οποίο είναι κάτι επίσης πολύ σπουδαίο, ιδιαίτερα για την Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό το σύστημα σήμερα στην Ευρώπη λειτουργεί σε λιγότερο από 20% των γραμμών. Δεν μπορώ να δεχτώ ποτέ ότι το άλλο 80% δεν έχουν ασφάλεια. Δηλαδή, κάθε μέρα σήμερα που μιλάμε, χιλιάδες τρένα ξεκινάνε πάνω στο ευρωπαϊκό δίκτυο και διασχίζουν γραμμές οι οποίες δεν έχουν ERTMS. Να πω και ένα ελληνικό παράδειγμα. Έχουμε κανονική επικοινωνία σιδηροδρομική από τη Θεσσαλονίκη, Έδεσα, Φλόρινα, η οποία γίνεται σε μονή γραμμή, η οποία όχι μόνο δεν έχει ERTMS σήμερα, αλλά δεν έχει προγραμματιστεί, δεν υπάρχει έργο το οποίο να έχει προγραμματίσει να μπει ERTMS σε αυτή τη γραμμή. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ασφάλεια? Όχι. Υπάρχει ασφάλεια 100%. Συνεπώς, είστε υποστηρικτής της θεωρίας ότι τα συστήματα ασφαλείας όπως το ETCS δεν αποτρέπουν ένα δυστύχημα? Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι μια θεωρία. Αναφέρεται στο υπόμνημά σας ότι ο Εργοσέ δεν έχει καμιά σχέση με το τραγικό δυστύχημα των Ντεμπών. Γιατί έχετε αυτή την ανάγκη να πείτε ότι δεν υπάρχει ευθύνη της Εργοσέ? Αυτό που έκανα εγώ δεν έγραψα αν έχει ευθύνη ή όχι. Εγώ κατέθεσα ένα υπόμνημα στο οποίο προσπάθησα να μαζέψω. Το λέτε, ναι, ότι δεν έχει, ναι, καμιά ευθύνη. Ναι, αλλά σας κατηγόρησε κάποιος? Είμαι κατηγορούμενος για την 17. Μάλιστα. Εντάξει, απλώς θεώρησα χρήσιμο για την... Να λάβουμε κι εμείς υπόψη την κατάθεσή σας γι' αυτό. Ναι, όχι, απλώς θεώρησα... Είναι λογικό να θεωρείτε ότι τα συστήματα ασφαλείας δεν αποτρέπουν? Κοιτάξτε, δεν είπα αυτό. Είπα ότι η ασφάλεια είναι 100%, η κίνηση των τρένων είναι 100% ασφαλής. Τα συστήματα αυτά προφανώς προσθέτουν κάτι. Κάτι προσθέτουν. Πώς τυχαίνει όμως, κύριε Μάρτης, αυτοί που είναι ήδη κατηγορούμενοι από τον ΟΣΕ να υποστηρίζουν ακριβώς τα ίδια? Αυτό δεν το γνωρίζω. Ότι τα συστήματα ασφαλείας μεταβεβαιότητος δεν μπορούν να αποτρέψουν, ειδικά για το ETCS. Κοιτάξτε, σας είπα πάλι ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι ξεκινάει ένα τρένο σήμερα χωρίς να έχει 100% ασφάλεια. Εφόσον υπάρχει ο κανονισμός κυκλοφορίας, ο γενικός κανονισμός κυκλοφορίας, το τρένο ξεκινάει με ασφάλεια. Ο γενικός κανονισμός κυκλοφορίας προβλέπει κάθε περίπτωση. Ο γενικός κανονισμός κυκλοφορίας, συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν προϋποθέτει ότι στα τρένα είναι εγκατεστημένη η τηλεδιοίκηση και η φωτοσήμανση? Όχι. 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 Ο γενικός κανονισμός κυκλοφορίας έχει κάθε συνθήκη κυκλοφορίας του τρένου. Με συνθήκες σιδηροδρομικής γραμμής χωρίς τηλεδιοίκηση, χωρίς φωτοσήμανση? Βεβαίως. Πάντα μπορεί να κυκλοφορήσει ένα τρένο χωρίς τα συστήματα. Ο γενικός κανονισμός κυκλοφορίας σου λέει πώς θα κυκλοφορήσει το τρένο με τα συστήματα, πώς θα κυκλοφορήσει χωρίς τα συστήματα. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι ο γενικός κανονισμός κυκλοφορίας προβλέπει την εξαίρεση? Δηλαδή όταν δεν λειτουργούν τα συστήματα ασφαλείας? Προβλέπει την κίνηση των τρένων με συστήματα και χωρίς συστήματα.
με συστήματα και χωρίς συστήματα. Για το δυστύχημα στα Τέμπη έχετε κάποια γνώση, αν υπήρχε τηλεδιοίκηση, αν υπήρχε φωτοσήμανση, αν υπήρχε ETCS, αυτά τα συστήματα ασφαλείας, τα οποία εσείς δεν τα θεωρείτε και τόσο αναγκαία? Δεν είπα ότι δεν τα θεωρώ αναγκαία. Είπα ότι η κυκλοφορία των τρένων είναι ασφαλής και χωρίς τα συστήματα. Από εκεί ύστερα, για το δυστύχημα των Τεμπών, η μόνη μου πληροφόρηση είναι από τις εφημερίδες, από τα sites. Ωραία. Εφόσον είναι ασφαλής και χωρίς τα συστήματα, γιατί υπογράφονταν συμβάσεις, πληρώνοντα τόσα λεφτά για να εγκαταστήσουμε η ETCS? Ποιος είναι ο λόγος? Κοιτάξτε, ο λόγος που μπαίνουν τα συστήματα, όλο το ERTMS, και σας είπα πάλι ότι θα είναι υποχρεωτικό από το 2030, είναι λόγοι διαλειτουργικότητας, λόγοι χωρητικότητας και λόγοι ασφάλειας. Αφού είπατε ότι δεν υπάρχει, μπορούν να κυκλοφορήσουν και χωρίς τα συστήματα. Μα είπα όμως ότι κάτι προσθέτουν. Η γραμμή είναι απολύτως ασφαλής, άμα έχει φυσικά καλή υποδομή και καλή επιδομή, αυτό δεν το συζητάμε. Δηλαδή, όταν η υποδομή του τρένου και η επιδομή λειτουργούν καλά, το τρένο μπορεί να κυκλοφορήσει. Υπάρχει ο κανονισμός λειτουργίας. Από εκεί και ύστερα, τα συστήματα αυτά σίγουρα κάτι προσθέτουν. Η 717 προέβλεπε την εγκατάσταση της ΕΣ. Δεν ήταν θέμα της 717, δεν θέλω να απαντήσω, κύριε Πρόεδρε, την 717. Δεκτό, απλώς... δεκτό. Ναι. Δεκτό. Δεν έχω άλλη ερώτηση. Ευχαριστώ τον κύριο Κόκαλη. Τώρα το λόγο έχει η κυρία Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ. Κύριε Μάρτης, από πότε εσείς αρχίζετε και ασχολείστε με την 717? Από τον Απρίλιο του 2017, αλλά έχει σχέση με την 717, δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο. Δεν σας άκουσα. Από... και το δικαίωμά του λόγω της διώξεως ως προς την 717. Μάλιστα. Συγγνώμη, ήμουν στην Ολομέλεια και δεν... Μάλιστα. Τώρα, αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ περιορισμένο το εύρος των στοιχείων που μπορείτε να δώσετε. Θέλω να μείνω λίγο σε αυτό που ρώτησε πριν και ο συνάδελφος από το ΣΥΡΙΖΑ. Αναφερθήκατε σχεδόν έτσι με τρομερή έτσι απαξίωση στην συμβολή αυτών των συστημάτων στην διασφάλιση ενός πλαισίου ασφάλειας, σχετικής ασφάλειας φυσικά. Τόσα χρήματα, ας πούμε, κύριε Μάρτης, τόσα χρήματα, δεν σας κάνει εντύπωση ότι καταβάλλονται? Τι είναι όλα αυτά, είναι μια διεθνή συνωμοσία, ας πούμε, κυκλοφορίας κεφαλαίων? Όχι, δεν είναι διεθνή συνωμοσία. Είναι μία προσπάθεια, ναι, τη μηδενική πιθανότητα ατυχήματος να την κάνουμε ακόμα πιο μηδενική. Να το εξηγήσω συγγνώμη, όταν εμπλέκεται ανθρώπινο σπαράγοντας, υπάρχει περίπτωση να μιλάμε για μηδενική πιθανότητα, κύριε Μάρτης? Μα δεν μπορώ να δεχτώ ότι ξεκινάει ένα τρένο. Όχι. Σας παρακαλώ, κάντε μια χάρη. Είστε κι εσείς κουρασμένος, είμαστε κι εμείς. Καταλαβαίνω ότι είστε σε έναν κικαιώνα και σέβομαι την περιπέτειά σας. Αλλά αν θέλετε, απαντήστε σε αυτά που σας ρωτάω. Μπορούμε να μιλάμε για μηδενική πιθανότητα όταν εμπλέκεται ο ανθρώπινος παράγοντας? Πείτε μου ένα ναι και ένα όχι. Τίποτα άλλο. Μην κουράζεστε. Όχι, όταν εμπλέκεται ο ανθρώπινος παράγοντας, όχι. Ωραία. Ευχαριστώ. Άρα αυτά τα συστήματα έρχονται να αθρηστούν στο να μπορέσει κάποια στιγμή ο ανθρώπινος παράγοντας να εξασφαλίσει τη μηδενική πιθανότητα. Σωστά? Αυτό δεν θα γίνει ποτέ όμως. Διότι τα συστήματα πάντα θα τα λειτουργεί άνθρωπος. Ναι. Θα περιορίζονται όμως πάρα πολύ. Θα κάνουμε την πιθανότητα ακόμα πιο απίθανη. Τέλεια. Τέλεια. Ωραία. Τα ενδιάμεσα στάδια, δηλαδή το κέντρο της Καρόλου, ο προϊστάμενος αμαξοστοιχίας, όλα αυτά έρχονται και αυτά να αθρηστούν στον περιορισμό του μηδενικού αθροίσματος, το οποίο επιδιώκουμε?
Σε αυτό έχει να κάνει με, με το τμήμα κυκλοφορίας του ΟΣΕ. Δεν είχα ποτέ σχέσεις με το τμήμα κυκλοφορίας του ΟΣΕ, οπότε... Όχι, αλλά έχετε εμπειρία μεγάλη στους σιδηροδρόμους. Υπ' αυτή την έννοια σας ρωτώ. Ναι, αλλά δεν γνωρίζω ακριβώς πώς δούλευε αυτό το κέντρο κυκλοφορίας στην Καρόλου. Ας πούμε, δεν το έχω επισκεφτεί ποτέ, δεν ξέρω πώς δούλευε. Ότι υπήρχαν... Το έμαθα εδώ από την Επιτροπή. Έμαθα ότι υπήρχε αυτό το κέντρο λειτουργίας και τι ρόλο θα μπορούσε να παίξει. Είμαι σίγουρος ότι ο ΣΕ σε κάθε περίπτωση είχε διασφαλίσει την ασφάλιση της κυκλοφορίας του. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι υπήρξε καμία περίοδο στον ΟΣΕ όπου κυκλοφορούσαν τρένα χωρίς 100% ασφάλεια. Όπως για όλη την Ευρώπη. Παραλήψεις δεν υπάρχουν, κύριε Μάρτης, στην διαχείριση των πραγμάτων, στην καθημερινή λειτουργία. Αφήστε τον ΟΣΕ. Γενικά, παραλήψεις δεν υπάρχουν στο πώς λειτουργεί ένας οργανισμός. Θέλετε να μας πείτε ότι στον ΟΣΕ ήταν όλα τέλεια? Όχι. Δεν θέλω να πω αυτό. Μα είπατε ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι στον ΟΣΕ έγιναν σαν αυτά. Ναι, όσον αφορούν την κυκλοφορία, δεν μπορώ να το διανοηθώ. Τώρα, άμα δεν όλα... μπορείτε να διανοηθείτε ότι δεν γινόντουσαν όλα τέλεια όταν έχουμε το ατύχημα των Τεμπών. Μα είναι de facto η απάντηση σε αυτό που λέτε, ότι δεν μπορείτε να διανοηθείτε. Έχει έρθει de facto η απάντηση, δυστυχώς. Το δυστύχημα των Τεμπών ήταν μια περίπτωση πρωτάκουστη. Δηλαδή, όταν έχουμε μια διπλή γραμμή σε λειτουργία και έχουμε σύγκρουση με τοπική δύο τρένων, αυτό είναι ένα πρωτάκουστο γεγονός. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με μικρά λάθη, με μικροπαραλήψεις, με προβλήματα στο προσωπικό, διότι ξέρουμε, το είπα προηγουμένως, ότι γνωρίζουμε όλοι, δεν είναι μυστικό, ότι ο ΣΕ έχει τρομερή έλλειψη προσωπικού και μάλιστα προσωπικού κίνησης, σταθμάρχες. Το γνωρίζουμε αυτό. Ότι λοιπόν αυτή η έλλειψη δημιουργεί προβλήματα, ναι, φυσικά δημιουργεί προβλήματα, αλλά δεν λειτουργεί με τρόπο απολύτως εύρυθμο οργανισμός, το ξέρουμε αυτό. Αλλά στο σημείο να φτάσουμε σε διπλή γραμμή σε λειτουργία, να έχουμε με τοπική σύγκρουση, αυτό είναι κάτι πρωτάκουστο. Αυτό φεύγει από τα όρια. Αυτό δεν παραπέμπει σε άθροισμα συνεχιζόμενων και κλιμακούμενων αστοχιών, παραλήψεων, ελλείψεων και οτιδήποτε άλλο? Η λογική σας, η λογική ενός μέσου συνετού συναλλασσόμενου ανθρώπου. Κάπως έτσι δεν θα μετέφραζε αυτό το πρωτάκουστο? Αν δεν κάνω λάθος, με ρωτάτε δηλαδή άμα συνεχώς τα προβλήματα που είχε ο ΣΕ θα φτάσουν σε ένα σημείο νομοτελειακά να φέρουν αυτό το δυστύχημα. Δεν θα το έλεγα αυτό. Όχι, σας λέω ότι δεν έχουμε μόνο συνέχεια. Έχουμε αθρηστικά συνέχεια και κλιμάκωση. Αυτό νομοτελειακά δεν οδηγεί, και πάλι ξεχάστε τον ΟΣΕ. Εάν έχουμε μια κατάσταση, μια διαχείριση, στην οποία αθροίζονται καθημερινά μικρά ή μεγάλα προβλήματα, μικρές ή μεγάλες ελλείψεις, μικρές ή μεγάλες παραλήψεις, η νομοτέλεια δεν θα μας πει ότι κάποια στιγμή αυτό θα σκάσει σε κάτι πρωτάκουστο, ανίκουστο, ανίποτο? Κάτι δικιά μου άποψη, αυτό, οι πολλές ελλείψεις, τα διάφορα προβλήματα μπορούν νομοτελειακά να οδηγήσουν ότι θα ακυρώνονται δρομολόγια, δηλαδή δρομολόγια δεν θα γίνονται για τον α ή β λόγο. Νομοτελειακά μπορεί να οδηγήσει σε μια περίπτωση όπου μπορεί να διακοπεί και η κυκλοφορία για μία, δύο, τρεις μέρες μέχρι να αποκατασταθεί η κυκλοφορία για κάποιους λόγους. Πέφτει η γραμμή, η υποδομή έχει πρόβλημα. Αλλά ποτέ νομοτελειακά δεν θα οδηγήσουν σε διπλή γραμμή σε σύγκρουση με τοπική δύο τρένων. Ποτέ. Ναι. Η ζωή δυστυχώς σας διέψευσε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, κύριε Αποστολάκη, και ο κύριος Καραθανασόπουλος. Καλημέρα, κύριε Διονέλη. Όταν αναλάβατε εσείς το 2015 διευθύνων σύμβουλος της ΕργοΣΕ, μπορείτε να μας πείτε ποια συστήματα λειτουργούσαν και σε τι τμήματα του δικτύου που αφορούν την φωτοσήμανση, τις τηλεπικοινωνίες και τα υπόλοιπα συστήματα ασφαλείας, τι λειτουργούσε μέχρι τότε? Καταρχάς, ανέλαβα διευθύνων σύμβουλος το 2017, όχι το 2015. Τέλος πάντων, το 2017, ναι. Το 2017 λειτουργούσαν στον προεωστιακό τα συστήματα.
στον προεστιακό της Αθήνας. Ας αφήσουμε τον προεστιακό. Μιλάμε τώρα για το σιδηροδρομικό δίκτυο χωρίς τον προεστιακό. Φτιάχναμε την 635, δηλαδή το Τιθωρέα Δομοκός. Φτιάχναμε με όλα τα συστήματα την Τιθωρέα Δομοκός. Και ήξερα ότι από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Θεσσαλονίκη είχαμε τηλεδιοίκηση. Από τη Θεσσαλονίκη από μέχρι. Τη Λάρισα, από τη Λάρισα μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Υπήρχε τηλεδιοίκηση, ολοκληρωμένο σύστημα όπου λειτουργούσε φωτοσήμανση. Δεν ήταν η τηλεδιοίκηση την οποία σχεδιάζαμε στην εργοσία, η πλήρης τηλεδιοίκηση με τρία κέντρα που θα πιάνε όλο το δίκτυο, αλλά υπήρχε τηλεδιοίκηση εν λειτουργία στη Λάρισα. Δηλαδή, τι περιέλαμβανε η συγκεκριμένη τηλεδιοίκηση που υπήρχε λειτουργία, ποια συστήματα περιέλαμβανε, τηλεδιοίκηση και φωτοσήματα. Λειτουργούσαν δηλαδή. Ναι. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω τώρα, το 2000. Συγγνώμη να συμβουλευτώ για να είμαι ακριβής. Το 2006 και το 2007 υπογράφηκαν μια σειρά συμβάσεις από την ΕργοΣΕ. Οι συμβάσεις αυτές ήταν οι 10.012 του 2006 για την προμήθεια συστημάτων GSMR. Οι 10.004 του 2007 ήταν για τα συστήματα ATCS του σειρμούς. Και οι 10.005 πάλι του 7 για το ATCS στις γραμμές. Αυτά τα έργα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί εντός 2 ή 3 ετών. Δηλαδή από το 7 μέχρι το 10 χοντρικά. Όταν αναλάβατε, εσείς είχαν ολοκληρωθεί τα συγκεκριμένα συστήματα? Όχι. Όχι, το λέτε εμείς, και στο υπόμνημά σας. Όχι, εμείς ολοκληρώσαμε, δηλαδή το 2018 ολοκληρώσαμε το GSMR και το παραδώσαμε στον ΟΣΕ. Ολοκληρώσαμε το ETCS on board, δηλαδή δώσαμε στοιχεία ΟΣΕ 88 αμαξοστοιχίες, επιβατικές αμαξοστοιχίες, όπου είχαν πάνω το ETCS και φτάσαμε σε ένα σημείο το ETCS το παρατρόχιο, μέχρι το 75%. Εδώ λέτε, συγγνώμη, στο υπόμνημά σας, αν δεν κάνω λάθος. Το διαβάζω όπως είναι για να μην κάνω κάποιο λάθος. Λέτε ότι το 2018 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του συστήματος ATCS επί των σειρμών και στην αμαξοστοιχείες 88 επιβατικές αμαξοστοιχείες. Άρα δηλαδή είχε ολοκληρωθεί. Εσείς μας είπατε το 75% τώρα. Όχι, είχε ολοκληρωθεί. Είπατε τρεις συμβάσεις. Αναφέρατε τρεις συμβάσεις. Λέτε στο υπόμνημά σας. Η σύμβαση του, για το GSMR ολοκληρώθηκε το 2017. Η σύμβαση ATCS για τους σειρμούς και για την υποδομή ολοκληρώθηκε, είπατε, το 2018. Τώρα μαζεύεται το 75% μόνο. Όχι, το onboard. Το ATCS χωρίζεται σε δύο πράγματα. Ναι, λέτε και στα δύο ότι ολοκληρώθηκε. Το ένα ολοκληρώθηκε στους σειρμούς. Λέτε, ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2018 η εγκατάσταση συστήματος ATCS προστασία σειρμών, το υποσύστημα αφορά το ATCS επί σειρμών, παραδόθηκαν στην ΓΕΟΣΕ 88 επιβατικές αμαξοστοιχίες με εγκατεστημένο ATCS. Έτσι ακριβώς. Πού δεν είχε ολοκληρωθεί? Στο παρατρόχιο. Στο παρατρόχιο υλικό έχει φτάσει στο 75%. Μάλιστα. Τότε γιατί χρειάστηκε, με βάση αυτά τα οποία λέτε εσείς, να δημιουργηθεί η σύμβαση 717, που είχε σκοπό να ανατάξει τέτοιου συστήματα, δεν είχε? Όχι. Η 717 δεν είχε τέτοια συστήματα. Αφορούσε. Μπορείτε να μας πείτε τι αφορούσε? Γιατί σύστημα τηλεπικοινωνίας. Η 717 δεν είχε ούτε ETCS ούτε GSMR. Η 717 ήταν σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση. Αλλά να μην μιλήσουμε. Ναι, να μην μιλήσετε, όχι, να μην μιλήσετε. Δεν ήθελα απλώς τι αφορούσε. Φορούσε αλλαγές τροχιάς, δηλαδή έργο επιδομής, και αφορούσε σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση. Δεν αφορούσε ούτε GSMR ούτε ETCS. Το GSMR και το ETCS δεν είναι προαπαιτούμενο για την τηλεδιοίκηση? Όχι. 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 Δηλαδή μπορεί να υπάρχει τηλεδιοίκηση χωρίς ETCS και GSMR? Σας το είπα, υπήρχε στη Λάρισα. Λάρισα Θεσσαλονίκη υπήρχε τηλεδιοίκηση. Ή θα απαντήσετε συνολικά στα ερωτήματα των συναδέλφων, γιατί προς Θεού δεν το συλλέγω τον κύριο Καράθανασο, ή θα μπούμε στην 717? Δεν μπήκα στην 717. Δεν μπήκα στην 717. Μπήκα αν αφορά συνολικά η λογική. Αποτελεί επιμέρους αν αποτελεί. Δεν ρώτησα λεπτομέρειες, αλλά αν είναι συμπληρωματικές αυτές οι
συμβάσεις. Γιατί αν μια σύμβαση είναι συμπληρωματική μια άλλη και δεν έχει ολοκληρωθεί, πώς υπογράφουν κάτι το συμπληρωματικό? Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Μας λέει ο κύριος Διονέλης ότι δεν ήταν συμπληρωματικές, αφορούσαν άλλα αντικείμενα. Και ξεκαθαρίστε ότι δεν μπήκα στη συζήτηση αναλυτικά της 7-17 και δεν ήθελα να το φέρω σε τέτοιο ζήτημα. Η σύμβαση στην οποία αναφερθήκατε κι εσείς, η 635, είναι σύμβαση του 2013. Όχι το δεκαετία του 90 που μας είπατε. Αλλά έρχεται σαν συνέχεια. Άλλο, σαν συνέχεια, βεβαίως. Είναι σύμβαση του 2013. Αξίας 374 εκατομμυρίων. Ναι, αλλά έρχεται που αφορά το τμήμα αυτό που είπατε. Ναι, αλλά έρχεται να ολοκληρώσει προηγούμενες συμβάσεις οι οποίες είχαν σταματήσει, είχαν διακοπεί. Ήταν όλη η προσπάθεια του ΟΣΕ να φτιάξει τη νέα γραμμή από το Θεωρία μέχρι το Δομοκός. Γιατί η προηγούμενη σύμβαση είχε τέτοιους προβλήματα για το κομμάτι της Θωρέας Δομοκό που χρειάστηκε να κάνουμε άλλη μια σύμβαση 374 εκατομμύρια? Ποια προβλήματα υπήρχαν δηλαδή? Ανέκυψε ζητήματα λειτουργικότητας? Υπήρξαν ζητήματα αστοχίας? Τι ζητήματα υπήρξαν? Όχι, δεν υπήρξαν καμία σχέση με συστήματα ούτε αστοχίες. Ήταν δύσκολη η υποδομή. Ήταν δύσκολη η κατασκευή της υποδομής. Σας είπα, υπήρχαν σειρά σειράγκων, δύσκολες σύραγγες. Υπήρξε το καλύδρομο, το οποίο παρουσίασε μεγάλα προβλήματα στα σύραγγα, και υπήρξε η γέφυρα της Εκάρας. Ήταν θέματα υποδομής, όχι συστημάτων. Το ότι υπογράφονται συμβάσεις που έχουν μια συγκεκριμένη διάρκεια και ολοκληρώνονται μετά από τριπλάσια ή τετραπλάσια χρονική περίοδο, θεωρείτε ότι είναι λειτουργικές ως λογικές και ότι η ΕΡΓΟΣΕ επιτέλεσε ουσιαστικό ρόλο συνολικά με βάση αυτή την εικόνα που καταγράφουν οι ίδιες συμβάσεις? Υπογράφει το 7, ολοκληρώθηκε το 18, ενώ πρέπει να ολοκληρωθεί το 10. Οι καθυστερήσεις σε συμβάσεις έργων νομίζω ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν αφορά μόνο την ΕΡΓΟΣΕ. Σε όλες τις κατασκευές έργων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη έχουμε τρομερές καθυστερήσεις. Σε έργα ευρωπαϊκά έχουμε καθυστερήσεις δεκαετιών πάλι. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο πραγματικά πρέπει να λυθεί, αλλά δεν αφορά μόνο την κατασκευή. Πολλές φορές αφορά προβλήματα κακών μελετών, διότι ένα έργο για να αρχίσει να κατασκευάζεται πρέπει να έχει μια ολοκληρωμένη και καλή μελέτη. Πολλές φορές, άμα οι διαδικασίες από την ώρα που έγινε η μελέτη μέχρι την ώρα που ξεκίνησε το έργο έχουν αλλάξει τα δεδομένα, οπότε πρέπει να ξαναγίνουν οι μελέτες, πρέπει να γίνουν άλλες μελέτες εφαρμογής. Υπάρχουν πολλά προβλήματα απαλωτριώσεων, δηλαδή ξεπηδούν προβλήματα καθυστερήσεων. Δεν ξέρω, κύριε Πρόεδρε, αν μπορώ να πω και ένα παράδειγμα, δηλαδή, που είναι ίσως χαρακτηριστικό. Εμείς είχαμε καθυστέρηση τουλάχιστον 3-4 μηνών, επειδή σε μία σύραγγα στην Πελοπόννησο είδαμε ένα ζευγάρι νυχτερίδες, σπάνιες, και μας σταμάτησε το έργο μέχρι να κάνουμε ειδική μελέτη περιβαλλοντική να προστατεύσουμε το ζευγάρι των νυχτερίδων. Και σταμάτησε ένα έργο μια σύραγγα για 3-4 μήνες. Δηλαδή, αλλά τα προβλήματα τα περισσότερα, μην μείνουμε στις νυχτερίδες, είναι οι μελέτες οι οποίες μπορεί να μην είναι πλήρεις, είναι οι απαλωτριώσεις και είναι οι διαδικασίες. Δηλαδή, από τη στιγμή που γίνεται μια δημοπράτηση και έχουμε στα δικαστήρια να τρέχουν οι κοινοπραξίες που συμμετέχουν με συνεχείς ενστάσεις για τη διαδικασία του διαγωνισμού, αυτά όλα προκαλούν καθυστερήσεις. Να συνεχίσω σε αυτά που είπατε, κύριε Διονέλη. Είπατε λόγω κακών μελετών και λόγω αλλαγής δεδομένων. Να ολοκληρώσω την απάντηση, την ερώτηση, και να μου απαντάτε. Γιατί το λέω αυτό? Μιλάμε τώρα για τεχνολογίες που σχετίζονται με την τηλεδιοίκηση, το ολοκληρωμένο σύστημα δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι τεχνολογίες βεβαίως έχουν μια διάρκεια ζωής, αλλά μπορεί αυτή η διάρκεια ζωής 2, 3 ή 4 χρόνων και μετά να τα αντικαθιστούμε. Δεν μιλάμε για κινητό τηλέφωνο. Μιλάμε για συστήματα αξίας εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία δεν είχαν ολοκληρωθεί τα πρώτα που θέλαμε να εγκαταστήσουμε και ήρθαμε να τα αντικαταστήσουμε με νέα μέσα ένα διάστημα 5 χρόνων. Είναι λογικό αυτό το πράγμα να συμβαίνει? Το πρόβλημα με τις μελέτες χαρακτηρίζει κυρίως τα έργα υποδομής και επιδομής, όχι τα συστήματα.
Μίλησα περισσότερο για τα έργα. Μα δεν είχε κατασταθεί το αρχικό σύστημα τηλεδίκηση όλο το δίκτυο που μεταπολάρισε μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Και ερχόμαστε τώρα να καταστήσουμε νέα συστήματα, ξυλώνοντας τα παλιά, για να ολοκληρώσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, το ERTMS της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2030. Πώς δικαιολογείται αυτό το πράγμα? Δυστυχώς μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να απαξιώνουμε τεχνολογίες που τις πληρώσαμε αρκετά δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, να μην πω εκατοντάδες. Δυστυχώς δεν είναι απόφαση ούτε του ΟΣΕ ούτε της ΕΡΓΟΣΕ να ξυλώσει συστήματα. Απλώς βανδαλίζονται. Ποιανού απόφαση ήταν? Κανενός. Βανδαλίζονται. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα φύλαξης του δικτύου. Έχουμε ένα δίκτυο το οποίο είναι πάνω από 2.500 χιλιόμετρα, το οποίο έχει βανδαλιστεί ιδίως σε ό,τι αφορά τα συστήματα πάρα πολλές φορές. Υπάρχει το στοιχείο του βανδαλισμού που θα μπορούσε να έχει αποτραπεί μια άλλη συζήτηση. Αυτή δεν αφορά. Ποιος θα έπρεπε να κάνει τη δουλειά για να αποτραπεί ο βανδαλισμός ή να περιοριστεί? Αλλά εδώ μιλάμε για άλλες τεχνολογίες. Μέσα σε μια δεκαετία αλλάζουμε τεχνολογίες ριζικά. Και με τη βούλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρώτης και με τη βούλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεύτερης. Δηλαδή, γιατί γίνεται αυτό? Αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Είναι αλήθεια? Αλήθεια είναι. Εσείς πώς μπορείτε να το εξηγήσετε αυτό το πράγμα? Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι... να πετιώνται εκατομμύρια, διότι... εγώ λέω χωρίς τους βανδαλισμούς. Θα ερχόμαστε μετά από 10 χρόνια να ξαναξυλώσουμε ένα δίκτυο και συστήματα τα οποία τα θεωρούμε ξεπερασμένα μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς να έχουν προλάβει να λειτουργήσουν τα προηγούμενα? Καταρχάς δεν αποξυλώνουμε το δίκτυο. Το δίκτυο απλώς βανδαλίζεται και προσπαθούμε να το ανατάξουμε. Να το ανατάξουμε λοιπόν, όταν πας να κάνεις μία ανάταξη δικτύου, προφανώς θα κοιτάξεις να κάνεις κάτι λειτουργικό. Όσον αφορά τώρα την τεχνολογία και τις νομικές υποχρεώσεις που έχει, νομίζω το είπε και ένας άλλος μάρτυρας, δεν θυμάμαι αν ήταν ο κύριος Βούρδας που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Εμείς εγκαθιστούμε ETCS Level 1. Άλλες χώρες έχουν περάσει το ETCS Level 3, το οποίο σημαίνει αυτοί που βάζουν το ETCS Level 3 μπορούν να λένε ότι το ETCS Level 1 έχει προβλήματα. Η διαφορά τους είναι ότι το ETCS Level 1 έχει το παρατρόχιο σύστημα πάνω στις γραμμές, το ETCS Level 3 έχει δορυφόρους, το οποίο δεν κινδυνεύει ούτε από ξύλωμα, ούτε να έρθουν να το ξυλώσουν για να πάρουν τα καλώδια. Άρα λοιπόν μου λέτε η συχνή εναλλαγή των τεχνολογιών σχετίζεται με το κέρδος επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται. Έτσι είναι, άμα κάθε 5 χρόνια αλλάζουμε τα συστήματα, 10, για ποιο σκοπό? Δεν ξεπεράστηκε τόσο γρήγορα ή δεν τα θεωρούνται μια ασφαλή? Δεν μπορώ να το πω αυτό. Δεν μπορώ να το πείτε, εντάξει. Μπορώ να το βγάλω εγώ συμπέρασμα, ενδεχόμενα. Ένα δεύτερον, είπατε σωστά ότι ο Γενικός Κανονισμός προβλέπει κυκλοφορία με συστήματα και χωρίς συστήματα, για διάφορους λόγους. Έτσι. Εσείς πώς εξηγείτε το γεγονός ότι τη στιγμή που δεν λειτουργούσαν ή δεν υπήρχαν ολοκληρωμένα τα συστήματα, ταυτόχρονα την ίδια στιγμή να έχουμε και μια δραματική μείωση του ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο θα μπορούσε να παρέμβει για να αντιμετωπίσει τέτοιες περιπτώσεις μη ύπαρξης συστημάτων? Πώς βλέπετε το γεγονός ότι υπάρχουν σταθμάρχες με ελλιπέστατη εκπαίδευση, προϋπηρεσία και να είναι ο μοναδικός στη βάρδια τη νυχτερινή? Το θεωρείτε φυσιολογικό ή το να καταργηθεί ο προϊστάμενος αμαξοστοιχίας? Δηλαδή και το ανθρώπινο δυναμικό αποδυναμώνουμε, το υπονομεύουμε, και από την άλλη μεριά και τα συστήματα δεν λειτουργούν. Αυτά που μπορεί να οδηγήσουνε ο συνδυασμός και το δι' αυτών παραγόντων? Όσον αφορά τις ελλείψεις προσωπικού, είναι ένα γεγονός το οποίο είναι γνωστό. Οι ελλείψεις προσωπικού στον ΟΣΕ έχουν οδηγήσει πολλές φορές, και το ζήσαμε αυτό στην ΕΡΓΟΣΕ, κατασκευάζαμε μία νέα γραμμή, ένα νέο έργο, και ολοκληρωμένοι σταθμοί υπερμοντέρνοι, δεν ανοίγανε για το κοινό, γιατί ο ΟΣΕ δεν είχε πραγματικά σταθμάρχες να τους επανδρώσει. Αυτό το ζήσαμε. Αλλά ποτέ, σας είπα πάλι, επαναλαμβάνω, δεν μπορώ να πω ότι αυτή η έλλειψη μάλλον θα οδηγούσε σε μείωση της ασφάλειας. Θέλω να επαναλάβω ότι η ασφάλεια για έναν διαχειριστή υποδομής
ένα διαχειριστή ο οποίος δίνει την άδεια σε ένα τρένο να κινηθεί, δεν το κάνει με ασφάλεια 100%. Τώρα για το που είπατε για τον κανονισμό, ο κανονισμός κίνησης άλλαξε το 2019, από ό,τι ξέρω. Τι δικαιώμα, τι ήταν, τι προέβλεπε για τον Συνοδό και ποια καθήκοντα έδωσε στον προϊστάμενο, δεν τα γνωρίζω αυτά τα θέματα. Συγγνώμη. Εντάξει, δεν είπα ότι τα γνωρίζετε, αλλά λέω το γεγονός ότι καταργήθηκαν ή περιορίστηκε η εκπαίδευσή τους ή ήταν με δελτία παροχής υπηρεσιών οι σταθμάρχες τη στιγμή που δεν λειτουργούν τα συστήματα, δεν υπονομεύεται η ασφάλεια. Από τη στιγμή που δεν λειτουργούν τα συστήματα, δεν έχουν το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, δεν το υπονομεύουμε την ασφάλεια. Σας είπα ότι εγώ αυτό που έζησα πραγματικά όσον αφορά τις ελλείψεις του ΟΣΕ ήταν ότι οι ελλείψεις οδηγούσαν να μην ανοίξουν κάποιοι σταθμοί. Φτιάχναμε και παραδίδαμε ένα έργο, μια νέα γραμμή. Μπορώ να σας πω και παραδείγματα και δεν άνοιγε ο δηλαδή, σταθμός. Δηλαδή, εντάξει, δεν χρειάζεται για το μη λειτουργία. Τότε, γιατί η Ελλάδα καταγράφεται συνέχεια ως η χώρα με τους περισσότερους θανάτους ανακατοίκους και ανά χιλιόμετρο σιδηροδρομικού δικτύου από τη στιγμή που υπήρχαν όλα αυτά που λέτε. Και δεν λέω μόνο το 12, λέω και τα προηγούμενα χρόνια. Το 13 λέω και τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν πρώτοι σε θανάτους. Δεν θυμάμαι τα στατιστικά στοιχεία. Αυτό που ξέρω ότι εμείς έχουμε πάντα αυξημένους θανάτους στο δίκτυό μας επειδή έχουμε πολλές ισόπεδες διαβάσεις. Αυτό δεν είναι ζήτημα ασφάλειας. 100%. Δηλαδή, 100%. Άρα λοιπόν τι μου δηλαδή, λέτε. Το θέμα, άρα όμως υπήρχαν ζητήματα. Όταν υπάρχουν εκτροχιασμοί συνεχόμενοι χωρίς θανάτους. Υπήρχαν συνεχόμενοι εκτροχιασμούς χωρίς θανάτους. Γιατί δεν συντηρείωταν οι γραμμές, γιατί υπήρχαν δέντρα που πέφτανε, γιατί περάγαν ζώα. Για 100.000 λόγους. Δεν είναι ζητήματα αυτά έλλειψη προσωπικού, έλλειψη συντήρησης, έλλειψη ασφάλειας. Δεν θα έλεγα ότι μπορώ να αντιστοιχίσω 100% την έλλειψη προσωπικού με το θέμα της φύλαξης γραμμής. Δηλαδή το να περνάνε ζώα, το να έχουμε. Εμείς το φτιάχναμε νέα γραμμή, πάντα είχαμε ειδικές διόδους να περνάνε τα ζώα. Αλλά στο παλιό δίκτυο δεν μπορείς να το προφυλάξεις για να μην περνάνε ζώα από το παλιό το δίκτυο. Μα μιλάμε για το καινούριο δίκτυο. Το καινούριο δίκτυο έχει ειδικές διόδους όπου τα ζώα περνάνε από κάτω και δεν υπάρχει πουθενά. Πέφτουν δέντρα στις γραμμές. Πουθενά ισόπεδη διάβαση. Υπάρχουν χόρτα, δεν καθαρίζονται. Στις νέες γραμμές, να το ξεκαθαρίσω, μάλιστα, δεν υπάρχει ούτε μία ισόπεδη διάβαση. Ωραία. Σύμφωνοι. Να πάμε παρακάτω λοιπόν. Σε ένα-δύο ακόμη ζητήματα που θα ήθελα. Μας είπατε για τις σχέσεις ΟΣΕ-ΕΡΓΟΣΕ και το διευκρινίζετε και μέσα, αν και προσπαθείτε, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ότι μόνο ΟΣΕ ως υπεύθυνος λειτουργίας της υποδομής. Αλλά θέλω να μου πείτε, σε ένα σημείο, το γράφετε κιόλας. Λέτε στη σελίδα 11 του υπομνήματός σας, στο πρώτο bullet που λέει, η ΕΡΓΟΣΕ δεν έχει την εποπτεία και το χειρισμό θεμάτων του υφιστάμενου δικτύου όπως της επιδομής γραμμής, των γεφυρών, των μεταλλικών νερών, των υπογείων, για το ίδιο λοιπόν, τη σύνταξη κανόνων, τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την παρακολούθηση τεχνολογικών εξελίξεων στα θέματα επιδομής, υποδομής και κυκλοφορίας και τις ποιοτικές παρακολούθηση και αξιολόγηση της δρομικής γραμμής. Δηλαδή υπάρχει μια εταιρεία που ασχολείται με ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει για τα ζητήματα υποδομής και επιδομής και δεν τα παρακολουθεί. Δεν μεταφέρει την τεχνογνωσία προς τη μητρική της εταιρεία. Δεν της λέει συμβουλές και προτάσεις για θέματα ποιοτικής παρακολούθησης και αξιολόγησης της σιδηροδρομικής γραμμής. Δεν είναι παραλογισμός αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι το είπα και στην αρχή. Οτιδήποτε έχει να κάνει με προδιαγραφές έργων πρέπει να περάσει από τον ΟΣΕ. Ο ΟΣΕ είναι ο οργανισμός ο οποίος παρακολουθεί και κάνει τις προδιαγραφές και λέει. Τις τεχνικές όμως προδιαγραφές τις καθορίζει η ΕΡΓΟΣΕ. Τις τεχνικές προδιαγραφές τις καθορίζει η Ευρώπη πλέον. Υπάρχουν οι ΤΑΦ ΠΙΔΕΛΤΑ οι οποίες καθορίζονται από την Ευρώπη. Και τότε η ΕΡΓΟΣΕ ποιο ρόλο είχε? Η ΕΡΓΟΣΕ είναι ο εργολάβος. Η ΕΡΓΟΣΕ κάνει. Δεν συνέτασε τις μελέτες. Από τη στιγμή που συντάσσει τις μελέτες έχει τεχνικές προδιαγραφές. Όχι, όταν πάντα. Εσείς λέτε ότι δεν παρακολουθεί τα θέματα των τεχνολογικών εξελίξεων, είναι σαν να μου λέτε ότι τι τεχνολογικές προδιαγραφές.
εγγραφές βιάζεται τότε. Όχι, για να καταρχάς δεν συντάσσει όλες τις μελέτες. Πολλές μελέτες τις βρίσκουμε από τον ΟΣΕ. Αλλά και τις μελέτες που κάνει, που εκπονεί η ΕργοΣΕ, δεν τις κάνει στον αέρα, τις κάνει με προδιαγραφές οι οποίες συμφωνούνται με τον ΟΣΕ. Και χωρίς να παρακολουθείτε εξελίξεις, τότε τι παρακολουθείτε? Τέλος πάντων, πάω και παρακάτω. Και άλλη μία ερώτηση με βάση το υπόμνημά σας. Ήτι δηλαδή την τόνωση της παρουσίας του ΕργοΣΕ σε έργα στο εξωτερικό. Όταν έχει τόσα προβλήματα η ΕργοΣΕ στη χώρα, τι τεχνογνωσία να εξάγουμε στο εξωτερικό? Να τους κατασκευάσουμε δικτύα? Όταν εδώ μπορούμε να φτιάξουμε το ελληνικό? Με εμένα μου κάνει, μου δημιουργεί μεγάλα ερωτηματικά αυτό που το βάλατε μέσα. Δηλαδή, τι εξαγωγή? Έχετε αναλάβει έργα στο εξωτερικό ως ΕργοΣΕ? Ναι, εδώ μπορώ να πω 5 πράγματα, κύριε Πρόεδρε, αν με επιτρέπετε. Ναι, μπορούμε. Η δικιά μου πεποίθηση, γι' αυτό τοποθετήθηκα στην ΕργοΣΕ. Όταν τοποθετήθηκα στην ΕργοΣΕ το 2015, εμένα ο ρόλος μου ήταν να προσπαθήσω να βγάλω με τις δυνάμεις μου, μαζί με τους μηχανικούς της ΕργοΣΕ, να βγάλουμε την εταιρεία στο εξωτερικό. Γιατί το λέω αυτό? Διότι υπάρχει τεχνογνωσία. Καταρχάς υπάρχουν, γνωρίζω προσωπικά, πάνω από 15 μηχανικούς και του ΟΣΕ και της ΕργοΣΕ, οι οποίοι σήμερα είναι περιζήτητοι σε όλο τον κόσμο. Από την Κίνα, την Ινδία, τα Εμιράτα, την Ευρώπη, στην Νορβηγία. Είναι μηχανικοί του ΟΣΕ και της ΕργοΣΕ, οι οποίοι είναι περιζήτητοι. Οι οποίοι, συγγνώμη. Τεχνολογικές εξελίξεις. Συγγνώμη. Οι οποίοι δουλεύανε, ήταν υπάλληλοι του ΟΣΕ και της ΕργοΣΕ και οι οποίοι παραιτηθήκαν. Η ιδέα λοιπόν είναι, γιατί να μην το κάνει η ΕργοΣΕ. Με ρωτήσατε τι κάναμε. Καταρχάς, φτιάξαμε, όντως πήραμε ένα έργο σαν ΕργοΣΕ στο Μαυροβούνιο και φτιάξαμε τη σηματοδότηση στην Ποντγκόριτσα. Την έχει φτιάξει η ΕργοΣΕ. Λάβαμε μέρος σε ένα μεγάλο έργο της Ευρωπαϊκής, του SIF του REL. SIF του REL είναι ο οργανισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει να κάνει με την έρευνα, σαν μέλος μιας μεγάλης κοινοπραξίας η ΕργοΣΕ, με κέρδη για την εταιρεία. Έτσι, αυτά όλα είναι κέρδη για την εταιρεία. Η οποία ήταν η ανάπτυξη ενός υπερσύγχρονου προτύπου παρακολούθησης της γραμμής και του τροχαίου υλικού. Αυτό ήταν πάλι, το κατορθώσαμε στην ΕργοΣΕ. Επίσης, πήραμε το έργο στο Ιντερεγ να ηγηθούμε. Ήταν η ΟΣΕ, η Leading Company, η πρώτη εταιρεία, η εταιρεία που θα διευθύνει το έργο των μελετών όσον αφορά τη σύνδεση του ελληνικού δικτύου με το αλβανικό. Και φυσικά η ΕργοΣΕ είχε πάλι τον πρωτεύοντα ρόλο στις διαδικασίες που είχαμε ξεκινήσει με τη Βουλγαρία για να κάνουμε το C2C. Και πέραν αυτών είχαμε λάβει μέρος σε διαγωνισμούς στην Αίγυπτο, στην Τουρκία, στην Αλβανία. Δηλαδή έχουμε τεχνογνωσία, έχουμε καλούς μηχανικούς και μπορούμε να την εξάγουμε. Με βάση αυτά που λέτε τώρα στην απάντησή σας, μου γεννείται ένα δευτερεύον ερώτημα. Ενώ έχετε όλα αυτά και εγώ δεν τα αμφισβητώ, τότε πώς είναι δυνατόν η μητρική σας εταιρεία, γιατί ο ΣΕ είναι μητρική εταιρεία, να μην δέχεται ή να μην λέει στην ΕργοΣΕ, και λέει ότι η ΕργοΣΕ δεν είχε ευθύνη, στα ζητήματα ποιοτικής παρακολούθησης και αξιολόγησης της γραμμής, της υποδομής, της κυκλοφορίας? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Δεν είναι μια αντίφαση αυτό? Να μην αξιοποιεί αυτή την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει η ΕργοΣΕ, ο ΟΣΕ, και να μην της δίνει και τέτοιες αρμοδιότητες? Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα? Δεν είναι παράλογο? Δεν θα πω ότι είναι παράλογο. Τι είναι? Θα πω ότι αυτό είναι πώς συνεργάζονται οι δύο εταιρείες. Μάλιστα. Και να ολοκληρώσουμε την τελευταία ερώτηση. Από την συνολικά την εμπειρία σας, κάνοντας μια ανασκόπηση προς το παρελθόν, θεωρείτε ότι ήταν χρήσιμη η επιταγή, γιατί όντως η επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν, μας το είπαν οι υπουργοί εκείνης της περίοδου, να δημιουργηθεί η ΕργοΣΕ? Με όπως δημιουργήθηκε. Ως θυγατρική μη ελεγχόμενη από τον ΟΣΕ. Δεν μπορώ να ξέρω τι θα γινόταν αν δεν γινόταν η ΕργοΣΕ. Δηλαδή, θα είχαμε την Διεύθυνση Νέων Έργων, τη λέγαμε τότε, στον ΟΣΕ, η οποία όμως Διεύθυνση Νέων Έργων είχε ένα οικονομικό αντικείμενο, ας πούμε, α. Είχαμε 100 ευρώ οικονομικό αντικείμενο και ξαφνικά, επειδή
όλη η Ευρώπη είχε στραφεί στους σιδηροδρόμους. Είχαμε τότε τις μεγάλες χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την Ελλάδα για να κάνει σιδηροδρόμους. Αυτά τα 100 ευρώ θα γινόντουσαν 1.000 ευρώ και 10.000 ευρώ. Δηλαδή, το αντικείμενο αυτής της υπηρεσίας του ΟΣΕ πήγαινε από το Α στο 100Α. Οπότε, σύμφωνοι ήταν διαφορετικά τα μεγέθη, τα οικονομικά. Αλλά υπάρχει, ξέρουμε, μια υποδομή στον ΟΣΕ, τη διεύθυνση αυτή που είπατε, και ξαφνικά βγαίνει μια εταιρεία χωρίς να έχει μια εμπειρία. Βεβαίως πήρε το προσωπικό από τον ΟΣΕ που είχε την εμπειρία. Γιατί λοιπόν θα πρέπει να δημιουργηθεί μια νέα εταιρεία από τη στιγμή που μπορούσε να αναβαθμιστεί η ίδια υπάρχουσα υπηρεσία του ΟΣΕ και να μπορεί να γίνεται πιο ολοκληρωμένος ο σχεδιασμός, ο έλεγχος, πιο ορθολογικός, να μην υπάρχουν αντικρουόμενες αποφάσεις αναμεταξύ τους, συγκρούσεις επιμέρους. Αυτό είναι μια υποθετική ερώτηση, δεν μπορώ να την απαντήσω. Δεν είναι υποθετική, είναι πραγματική ερώτηση. Με ρωτάτε τι θα γινόταν αν θα μπορούσε να γίνει. Δεν σωστά. Μπορώ να απαντήσω. Επί της ουσίας, και ενώ βλέπουμε, τελειώνω με αυτό, και ενώ βλέπουμε μια εργοσέ που έχει δυσκολίες στην ολοκλήρωση συμβάσεων, αλλαγές επί αλλαγών, παρατάσεις επί παρατάσεων που χρηματοδοτείται, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση επιμένει στην ύπαρξη της ΕΡΓΟΣΕ, στη λειτουργία της με αυτόν τον τρόπο της ΕΡΓΟΣΕ, και δεν βάζει ζητήματα πώς υλοποιούνται οι συμβάσεις και τα χρήματα τα οποία σας δίνω? Είχε κάποιο λόγο, εξυπηρετούσε κάποιο σκοπό η Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρεί αυτή την κατάσταση, η οποία δεν ήταν και η καλύτερη, στην ΕΡΓΟΣΕ και να μην παρεμβαίνει? Νομίζω ότι δεν είναι στη δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μα η Ευρωπαϊκή Ένωση τη δημιούργησε. Τη χρηματοδοτεί και δεν είναι στη δικαιοσύνη της να παρέμβει και να πει ότι δεν το κάνετε καλά. Αλλάξτε τη μορφή οργάνωσης της συγκεκριμένης εταιρείας ή μεταφέρετε πάλι πίσω στον ΟΣΕ. Πάλι το ίδιο. Δεν νομίζω ότι είναι στη δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πει καταργήστε την ΕΡΓΟΣΕ. Και γιατί είπε να τη δημιουργήσει? Σας είπα ότι δημιουργήθηκε. Άκουσα ότι πίεσε. Το ότι πίεσε δεν νομίζω. Μα είναι γεγονός αυτό. Το είπαν οι ίδιοι υπουργοί που ήταν τότε κάνει διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νομίζω να υπήρχε. Μετά από απέτηση Ευρωπαϊκής Ένωσης είπαν δημιουργήθηκε ΕΡΓΟΣΕ. Αυτό είπανε. Απέτηση δεν ξέρω πώς εκφράστηκε. Δεν ξέρω αν εκφράστηκε με επίσημα. Με πίεση εκφράστηκε και υπογράφηκε από δύο υπουργούς. Αυτή την πίεση εγώ τώρα με τουλάχιστον όσο την έζησα δεν έζησα πίεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μαρτίνα. Και εγώ ευχαριστώ κατά ευγενική παραχώρηση των κυρίων. Ο κύριος Παπαδάκης τότε και η κυρία Πέρκα, πάντα gentleman ο κύριος Δημητριάδης, ο κύριος Παπαδάκης τότε. Καταρχάς, κύριε Αντιπρόεδρε, πρέπει να σας πω ότι το άρθρο 39 που μου αναφέρατε αναφέρεται στις διαρκείς επιτροπές και όχι στην Εξεταστική Επιτροπή. Παρακάτω, στον κύριο Μάρτης. Σας σταματά το χρόνο, γιατί η Αντιπρόεδρος θέλει να σας απαντήσει. Λοιπόν, κύριε συνάδελφε, μάλιστα. Στο άρθρο 144, το οποίο αφορά τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία των επιτροπών και συγκεκριμένα των εξεταστικών επιτροπών, λέει στο άρθρο 8. Η συγκρότηση και η λειτουργία των εξεταστικών επιτροπών διέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις που ρυθμίζουν τη συγκρότηση και τη λειτουργία των διαρκών επιτροπών. Διαρκής. Αυτό λοιπόν, σαφώς και είναι διαρκής επιτροπή, γι' αυτό και σας παρέπεψα στο άρθρο 39. Λοιπόν, νομίζω ότι τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Το να ερχόμαστε και να επανερχόμαστε για θέματα τα οποία έχουμε συζητήσει τουλάχιστον πολλοί από εμάς και έχουμε ψηφίσει επ' αυτών πλήστες φορές, ενώ όσοι έχουμε συμμετέχει σε προηγούμενες εξεταστικές ή προανακριτικές επιτροπές, νομίζω ότι είναι άτομο και άκερο. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα πω μόνο για το κλείνω ότι στο άρθρο 145 που αναφέρει ειδικά για την Εξεταστική Επιτροπή δεν έχει αναλογική εφαρμογή το άρθρο 39. Τα άρθρα 145 επόμενα είναι ειδικές διατάξεις για την Εξεταστική Επιτροπή και δεν παραπέμπουν. Είναι λυμένο σε όλες τις εξεταστικές. Εντάξει, κύριε Πρόεδρε, εγώ την άποψή μου καταθέτω. Δεν είναι άποψη, εδώ είναι ο κανονισμός. Δεν μπορώ να πω την άποψή μου. Η άποψή σας δεν συνάδει με τον. Αυτή είναι η δικιά σας άποψη. Εγώ από το 145 και επόμενα. Ακούστε, εδώ δεν μιλάμε. Βλέπω παραπομπή στο άρθρο 39. Κύριε Παπαδάκη, δεν μιλάμε με απόψεις, δεν είναι η γνώμη μας, είναι ο κανονισμός της Βουλής. Και σας λέμε ότι καθαρά οι εξεταστικές επιτροπές λειτουργούν εντός του πλαισίου
των διαρκών επιτροπών. Οι διαρκείς επιτροπές είναι ξεκάθαρες ως προς τη λειτουργία. Η κλίση των μαρτύρων κατά τον κανονισμό 145 και επόμενα λέει η Εξεταστική Επιτροπή καλή. Αν ήθελε αυτό που λέτε εσείς η διάταξη, θα το έλεγε στις ειδικές διατάξεις της Εξεταστικής Επιτροπής. Και η Γενική Αρχή του Ποινικού Δικαίου είναι το ειδικό υπερισχύ. Το ειδικό υπερισχύει του γενικού. Αυτό λέω εγώ. Ναι, τώρα από εκεί και πέρα. Το ακριβώς λέμε και εμείς λοιπόν ότι το ειδικό υπερισχύει του γενικού και σας λέμε λοιπόν ότι σύμφωνα με το άρθρο 144, παράγραφος 8, που είναι η ειδική διάταξη του κανονισμού της Βουλής και αφορά συγκεκριμένα τις εξεταστικές επιτροπές, παραπέμπει στο άρθρο 39, όπου εκεί ορίζεται το πλαίσιο. Για τις αποφάσεις. Επίσης, για τις αποφάσεις. Επειδή μιλήσατε για την ποινική δικονομία και για τον ποινικό κώδικα, επειδή είστε νομικός λοιπόν και μπορούμε να συνεννοηθούμε σε ένα άλλο επίπεδο, θεωρώ. Λοιπόν, πέστε μου σε ποιο άρθρο λέει κάτι διαφορετικό. Εμείς κύριε συνάδελφε, είμαστε εδώ μία επιτροπή η οποία ασκεί προανακριτικά καθήκοντα στα πλαίσια μιας προκαταρκτικής κατάστασης διαδικασίας, όταν ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι στην ποινική διαδικασία ο ανακριτής συνήθως είναι μόνο ένα πρόσωπο. Άρα λοιπόν η αρχή της πλειοψηφίας που ορίζεται ξεκάθαρα από τον κανονισμό της Βουλής θα πρέπει να μπορέσει να εφαρμοστεί, διότι διαφορετικά δεν θα οδηγούσε πουθενά αυτή η διαδικασία. Συμφωνώ με την αρχή της πλειοψηφίας, όπως και στις επιτροπές της διαρκής μιλάει για τις αποφάσεις, όπως και στην Εξεταστική Επιτροπή μιλάει για το πόρισμα. Δεν μιλάει για την κλίση των μαρτύρων που το άρθρο 144 αναφέρει ότι η Εξεταστική Επιτροπή καλή. Για τις αποφάσεις, ναι. Για το πόρισμα της εξεταστικής που θα βγάλουμε, ναι. Όχι για την κλίση των μαρτύρων. Θα ήθελα να σας πω το εξής. Οι διατάξεις του κώδικα ποινικής δικονομίας δεν αναφέρουν ποτέ ότι θα καλέσουμε μάρτυρες με πλειοψηφία ή ακόμα και στο δικαστήριο οι δικαστές με τριμελή σύνδεση ή πενταμελή σύνδεση. Με πλειοψηφία θα πούν ποιους θα καλέσουν και ποιους θα καλέσουν. Ακριβώς. Το δικαστήριο καλεί με απόφαση Προέδρου. Το δικαστήριο καλεί και οι διαρκείς επιτροπές καλούν. Απλά υπάρχει, εξηγώ, μια τελείως διαφορετική σύνθεση από ό,τι τα μονοπρόσωπα ανακριτικά έγγραφα όργανα. Ήθελα επίσης να πω, επειδή δεν ολοκλήρωσα το άρθρο 8, δέστε σας παρακαλώ με προσοχή, τι λέει στο τέλος. Αν δεν τροποποιούνται από τις διατάξεις των επόμενων άρθρων, δεν υπάρχει απολύτως καμία τροποποίηση. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο να πούμε επ' αυτό. Λοιπόν, να το κλείσουμε. Είναι σαφής η λειτουργία της Επιτροπής. Αυτή είναι η διαδικασία και αυτή η διαδικασία δεν έχει ακολουθηθεί μόνο στη συγκεκριμένη Εξεταστική Επιτροπή. Έχει ακολουθηθεί σε όλες, μα σε όλες, τις εξεταστικές και προανακριτικές επιτροπές της Βουλής όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, παρακαλώ να συνεχίσουμε με την εξέταση του μάρτυρα. Κύριε Μάρτης, είπατε ότι ο σιδηρόδρομος θα μπορούσε να λειτουργήσει και λειτουργούσε χωρίς τα αυτοματοποιημένα μέσα ασφαλείας. Έτσι. Η απάντηση είναι με ασφάλεια. Ότι θα μπορούσε. Είναι αυτονόητο. Με ασφάλεια. Με 100% ασφάλεια. Με 100% ασφάλεια. Πάμε παρακάτω. Ο εξυγχρονισμός του συστήματος τηλεδιοίκησης, σηματοδότησης και ασφάλειας τρένων με τις συμβάσεις που έγιναν από το 2007-2008, φτάσαμε την 7-17 του 2014, επαφίοντος την κρίση της Ελλάδος, ήταν υποχρέωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα από την 2018-88 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την 2017 κάθετος 6 της Επιτροπής. Θέλω να πω, αν ήμασταν καλοί και ωραίοι και θέλαμε την περισσότερη ασφάλεια και είχαμε τα λεφτά, αν θέλαμε το κάναμε, αν θέλαμε δεν το κάναμε. Ή ήμασταν υποχρεωμένοι να το κάνουμε, να βάλουμε όλα αυτά τα συστήματα στο σιδηρόδρομο. Το είπα και πριν, όταν λέμε συστήματα, εγώ στο μυαλό μου έχω το ERTMS. Εγώ έχω το GSMR, έχω το ETCS, τηλεδιοίκηση, έχω τη σηματοδότηση. Το ίδιο πράγμα είναι. Μιλάμε το ERTMS, είναι το GSMR και το ETCS. Ωραία. Και δεις αυτό. Αυτό σας είπα ότι είναι υποχρεωτικό βάσει των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει της νομοθεσίας των κανόνων, από το 2030 στο κεντρικό δίκτυο και μέχρι το 2050 στο εκτεταμένο δίκτυο. Την ημέρα του ατυχήματος, του εγκλήματος, θα έπρεπε
να υφίσταντο αυτά τα συστήματα ασφαλείας σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Θα έπρεπε να υπάρχουν και με τις συμβάσεις και τα χρονοδιαγράμματα. Θα έπρεπε ή δεν θα έπρεπε? Είχαμε και άλλο χρόνο δηλαδή να το υλοποιήσουμε για τα γενέστερα. Άλλη μιλάμε για το ERTMS. Για αυτά εδώ τα συστήματα ασφαλείας, ναι. Σας είπα και προηγουμένως ότι το ERTMS είναι υποχρεωτικό από το 2030. Και σας είπα ότι η λειτουργία του σιδηροδρόμου, η ασφαλής λειτουργία του σιδηροδρόμου, η 100% ασφαλής λειτουργία του σιδηροδρόμου δεν βασίζεται στα συστήματα. Άρα δεν ήταν υποχρεωτικό την ημέρα του εγκλήματος να έχουμε τοποθετήσει αυτά τα συστήματα. Αυτό λέτε σήμερα, αυτό καταθέτετε? Ναι. Αυτό λέτε? Ναι. Τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί μας πάει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια? Γιατί δεν είμαστε καλοί? Μιλάτε για το τώρα αυτό που έχει γίνει το 2023. Νομίζω ότι είναι τελείως άλλο το θέμα που πάμε στο... Αν πάμε στο δικαστήριο, υπάρχει αυτή η διένεξη με την Επιτροπή. Είναι για θέματα... Ξέρετε για ποιο λόγο μας πάνε? Από τις εφημερίδες νομίζω ότι είναι θέμα το πώς κάποιες υποχρεώσεις που έχει ο διαχειριστής της υποδομής μαζί με το ελληνικό δημόσιο, με το Υπουργείο. Από ό,τι διάβασα στις εφημερίδες, δεν ξέρω άλλη πληροφορία. Κατά την θητεία σας έγινε έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την ψήφιση του νόμου 4632-2016 και ποιο το πόρισμα αυτού? Καθημερινά είχαμε έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τι βγάζαν τα πορίσματα? Ότι δεν υπήρξε πρόβλημα. Ότι προβλήματα υπήρχαν, αλλά δεν υπήρχαν κάποια συγκεκριμένα. Δηλαδή, τι να σας πω. Δεν υπήρχαν κάποια. Η εργοσία πάντως όταν δουλεύει με καθημερινό έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελέγχει τη διαχειριστική αρχή, η οποία είναι ακριβώς η έκφραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα συγχρηματοδοτούμενα έργα, διότι η ΕΡΓΟΣΕ κυρίως εκτελεί συγχρηματοδοτούμενα και έχουμε καθημερινούς ελέγχους, όχι μόνο. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έβγαλε συμπεράσματα, έβγαλε υπολόγους, έβγαλε πειθαρχικές ευθύνες στον έλεγχο που έκανε. Πάλι μιλάτε για την 717, δεν θα απαντήσω. Δεν θα απαντήσετε. Άρα να μην σας ρωτήσω τίποτα για την 717. Αν είχε τελειώσει. Μόνο αυτό, αν είχε τελειώσει 717, θα είχε τελεστεί το έγκλημα. Δεν θέλετε να απαντήσετε. Πάμε παρακάτω. Γιατί λέτε τώρα ότι δεν ήταν υποχρεωμένη η Ελλάδα να τηρήσει όλα αυτά, ενώ παρόλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας παραπέμπει, παρόλα αυτά η Εθνική Αρχή Διαφάνειας βρίσκει προβλήματα. Ο κύριος Κατσιούλης, τον γνωρίζετε, τον είπατε πριν, ήταν πρόεδρος της Επιτροπής για το σύστημα ETCS. Ναι. Γιατί παραιτήθηκε? Από ό,τι γνωρίζω από τις εφημερίδες πάλι, παραιτήθηκε το 2022, δεν γνωρίζω γιατί. Δεν γνωρίζετε γιατί? Όσο ήμουν εγώ, δούλευε κανονικά. Δούλευε κανονικά. Όσο ήσασταν εσείς από τις ομοσπονδίες των εργαζομένων, είχατε κάποια πληροφόρηση? Εσείς δηλαδή, όταν ήσασταν στη θητεία σας, ήταν όλα καλά? Δηλαδή, δεν ερχόταν κάποιος να σας πει, κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε, δεν πάει καλά εκεί το πράγμα, το έργο αυτό δεν ολοκληρώνεται, έχουμε θέμα ασφαλείας, κάποιο έγγραφο, προφορικά? Ή έστω προφορικά, είχατε στα χέρια σας ή ζούσατε σε έναν κόσμο ότι όλα πάνε καλά? Έγγραφο δεν είχαμε ποτέ, αλλά είχαμε πολλές συναντήσεις και με τους συνδικαλιστές. Αλλά τότε πάντα το κύριο θέμα ήταν πότε θα λειτουργήσει η νέα γραμμή τη Θωρία Δομκός. Αυτό ήταν το θέμα, πώς θα λειτουργήσουν οι σύραγγες. Θέματα επικοινωνιών οι συνδικαλιστές μας ρωτάγανε συνέχεια να εξασφαλίσουμε, επειδή είχε ολοκληρωθεί η υποδομή και η επιδομή στις σύραγγες, δεν είχε ολοκληρωθεί το GSMR. Οπότε είχαμε πολλές συζητήσεις και με τους μηχανοδηγούς ότι πολύ ευλόγως μας θέταν το ζήτημα πώς θα κυκλοφορούμε στις σύραγγες χωρίς το GSMR, χωρίς τηλεπικοινωνίες. Και φυσικά πήραμε τα μέτρα μας, βάλαμε νέες κεραίες, εγκαταστήσαμε στις σύραγγες νέες κεραίες. Οπότε με την πρώτη μέρα λειτουργίας που λειτουργήσαν οι σύραγγες, είχε αποκατασταθεί φυσικά η επικοινωνία με τους μηχανοδηγούς. Αυτά τα θέματα ήταν καθημερινά προβλήματα. Τότε όμως ήταν εκεί επικεντρωμένα. Το GSMR, τώρα που το αναφέρετε, κατά την ημέρα του εγκλήματος, 28 Φεβρουαρίου, στο συγκεκριμένο σημείο υπήρχε ραδιοεπικοινωνία μεταξύ μηχανοδηγών και μεταξύ μηχανοδηγού και σταθμάρχη? Γνωρίζω ότι το είχαμε παραδώσει λειτουργικά. Τώρα από εκεί και πέρα εγώ διαβάζω και στην έκθεση των εμπειρογνωμόνων ότι όντως θα μπορούσε να είναι σε λειτουργία. Δεν ήταν σε λειτουργία.
Κατά την δικιά σας θητεία ήταν σε λειτουργία. Το GSMR. Ναι. Το ολοκληρώσαμε και εμείς δεν λειτουργούσαμε GSMR. Εμείς τελειώσαμε το έργο και το δώσαμε στον ΟΣΕ. Μάλιστα. Λέει το πόρισμα των πραγματογνωμόνων που όρισε το Υπουργείο Υποδομών μετά τις 28 Φλεβάρι. Το σύστημα GSMR είχε εγκατασταθεί το 2018 για το τμήμα Κιάτο Αθήνα Θεσσαλονίκη Προμαχώνα στις γραμμές του ΟΣΕ και στο τροχαίο υλικό που ήταν πάντοτε στην ιδιοκτησία της Τρενοσέ. Εκκρεμεί όμως η εγκατάστασή του σε μέρος του τροχαίου υλικού της Hellenic Train. Αν η τελευταία αυτή εκκρεμότητα είχε ολοκληρωθεί, τότε είναι πολύ πιθανό ο μηχανοδηγός να έχει επικοινωνήσει με τον σταθμάρχη Λάρισας αλλά και με τον μηχανοδηγό του αντιθέτως κινούμενου εμπορικού σειρμού 63503, κάτι που θα μπορούσε να συμβάλει στην αποτροπή του δυστυχήματος. Συμφωνείτε? Δεν μπορώ να απαντήσω, δεν ξέρω. Είναι, εγώ σας είπα, σε ένα έργο σε, είχαμε δώσει το σύστημα, από εκεί ύστερα πώς το. Γιατί σύστημα... είπατε ότι ήταν περιττά όλα αυτά. Δηλαδή μπορούσε με ασφάλεια 100% να λειτουργήσει το τρένο, αλλά παρόλα αυτά σκοτώθηκαν 57 άνθρωποι. Εδώ η Επιτροπή λέει άλλα, σας διαψεύδει. Ρωτάω λοιπόν, εάν υπήρχε το GSMR τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που τελέστη το δυστύχημα, συμφωνείτε με την άποψη των εμπειρογνωμόνων ότι θα υπήρχε επικοινωνία μεταξύ τους, γιατί με τηλεγραφήματα, 2023 με τηλεγραφήματα συνεννοούνταν. Αν υπήρχε αυτό το σύστημα, θα είχε αποφευθεί πιθανόν, θα είχαν μιλήσει, αδερφέ, εδώ πέραν τηλέφωνο, θα λέγανε, δεν πάω καλά, κάτι βλέπω δεξιά, έπρεπε να το βλέπω αριστερά. Θα μπορούσαν να είχαν συνεννοηθεί, απλά. Να σας απαντήσω, φυσικά και επικοινωνούσαν, δηλαδή το ότι δεν υπήρχε το... Ραδιοτηλέφωνα. Με ραδιοτηλέφωνα επικοινωνούσαν. Με τηλεγραφήματα. Όχι μόνο. Έτσι λέει η Επιτροπή Εμπειρογνώμων, δεν το λέω εγώ. Με τηλεγραφήματα μιλούσαν. Εγώ ξέρω ότι κατά τη διάρκεια της κίνησης επικοινωνούν οι σταθμάρχες μεταξύ τους και με τους μηχανοδηγούς και με τηλεγραφήματα φυσικά σταθμάρχες του σταθμάρχη, αλλά και με κινητά τηλέφωνα και με ραδιοτηλέφωνα και με. Το κινητό, ξέρετε, καμιά φορά. Εκεί που είναι, εκεί που μέσα στα βουνά. Πάντως, δεν θέλετε να απαντήσετε αν λειτουργούσε κανονικά αυτή η ραδιοεπικοινωνία, γιατί αυταπόδεικτα δεν λειτουργούσε. Δεν θέλετε να απαντήσετε αν θα έχει αποφευθεί το δυστύχημα ή όχι. Αυτό. Εντάξει, καταλαβαίνω. Όχι. Δεν λέω αυτό. Λέω ότι το GSMR, όντως, αν λειτουργούσε και επικοινωνούσαν, όντως θα είχαμε μεγάλες πιθανότητες να αποφύγουμε το δυστύχημα. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν είχαμε GSMR. Που το είχαμε, αλλά δεν σημαίνει ότι αν δεν είχαμε GSMR πάλι δεν υπήρχε. Δεν λέω για τη δικιά σας θητεία, μπορεί να υπήρχε. Ναι, αφού. Εγώ μιλάω για εκείνη τη χρονική στιγμή που εσείς δεν ήσασταν διευθύνων σύμβουλος, δεν υπήρχε. Θα μπορούσαν να επικοινωνήσουν όμως. Ανάμπραβο. Ναι. GSMR. Σωστά. Θα μπορούσαν να επικοινωνήσουν. Σωστά. Συμφωνούμε. Το ETCS αποτελεί τη βασική συνιστόσα απόλυτης διασφάλισης κυκλοφορίας για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Συνδρομικής Κυκλοφορίας. Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κτλ., υπάρχουν τρεις δυνατότητες υλοποίησης του συστήματος επίπεδο 1, 2, 3. Η Ελλάδα επέλεξε να υλοποιήσει το σύστημα ETCS επίπεδου 1. Αν λειτουργούσε, λέει η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, το ETCS και χαραζόταν το δρομολόγιο 62 από τη γραμμή καθόδου, είτε από τον σταθμάρχη Λάρισας, είτε από τον κεντρικό χειριστή τηλεδιοίκησης, ο επόμενος από τη Λάρισα σταθμός Νέοι Πόροι δεν θα έδινε ελεύθερη τη γραμμή καθόδου για τον εμπορικό 63503 και το φωτόσημα στην έξοδο από νέους πόρους προς Λάρισα θα ήταν κόκκινο. Αν ο μηχανοδηγός του 63503 δεν συμμορφωνόταν και παραβίαζε το κόκκινο φωτόσημο εξόδου από νέο πόρους, θα ενεργοποιείται το σύστημα ETCS, η αυτόματη πέδηση και για τους δύο αντιθέτους κινούμενους σειρμούς, οι οποίοι θα κινητοποιούνταν επί τόπου. Πολύ απλά με το σύστημα ETCS σε λειτουργία και με δεδομένο ότι θα γινόταν η χάραξη δρομολογίου από το χειριστή του σταθμού, η περίπτωση να γίνει μια μετοπική ή οπισθομετοπική σύγκρουση θα είχε αποφευθεί. Το ETCS δηλαδή είχε αυτή τη δυνατότητα, όταν, αν λειτουργεί φυσικά και η σηματοδότηση, παραβιάσει το κόκκινο σηματοδότη, αντιλαμβάνεται ότι είναι στην ίδια γραμμή δύο αμαξοστοιχίες και ακινητοποιεί και το ένα και το άλλο τρένο. Καλά το αντιλαμβάνομαι. Συμφωνείτε πρώτα απ' όλα με αυτή την άποψη των εμπειρογνωμόνων? Όχι. Το ETCS θα σταματούσε το επιβατικό μόνο. Το εμπορευματικό δεν είχε ETCS. Το εμπορευματικό δεν είχαν οι επιβατικές αμαξοστοιχίες ή οι εμπορευματικές αμαξοστοιχίες ETCS. Αυτό είναι μία παρατήρηση. Το σύστημα δηλαδή λέτε, συγγνώμη, το σύστημα δηλαδή λέτε το συγκεκριμένο ότι ακινητοποιεί το ένα τρένο, όχι και τα δύο μαζί, γιατί εδώ άλλα μου λένε αυτοί. Όχι. Αυτό που λέω είναι ότι εμείς
βάσει της σύμβασης που υλοποιήσαμε, παραδώσαμε 88 επιβατικές αμαξοστοιχίες στη ΓΕΟΣΕ. Η σύμβαση που υλοποιήσαμε δεν είχε εμπορευματικές. Μία παρατήρηση. Από το κυριότερο που θέλω να πω όμως είναι ότι, όπως είπα και πριν, το ETCS, μιλάω για το σύστημα της αυτόματης παίδησης, υπάρχει σήμερα σε λιγότερο από 20% σε ευρωπαϊκές γραμμές. Δηλαδή, το 80% στην Ευρώπη των γραμμών που δεν έχει ETCS και τα τρένα κινούνται σε γραμμές χωρίς ETCS ή δεν έχουν ETCS on board. Σημαίνει ότι μπορεί να σκεφτεί κάποιος ότι δεν κινούνται με ασφάλεια. Θα έχουν σηματοδότηση, θα έχουν GSMR, θα έχουν άλλα συστήματα. Εμείς δεν είχαμε τίποτα. Γι' αυτό σκοτώθηκαν 57 άνθρωποι. Γιατί δεν είχαμε τίποτα. Δυστυχώς, κύριε Μάρτης. ETCS είχαμε τελικά εκείνη την περίοδο, 28 Φλεβάρι. Όχι. Έπρεπε να έχουμε. ETCS είχαμε μόνο on board. Έπρεπε να έχουμε ETCS. Με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Έπρεπε να έχουμε. Δεν είναι υποχρεωτικό, σας το εξήγησα. Δεν ήταν υποχρεωτικό. Όχι. Εντάξει. Αυτό απαντάτε. Φωτεινή σηματοδότηση. Όπως αναφέρθηκε, η φωτεινή σηματοδότηση μεταξύ Λάρισας νέων πόρων ήταν εκτός λειτουργίας από το 2019. Η διαδικασία εξασφάλισης ελεύθερης γραμμής γινόταν με ανταλλαγή τηλεγραφημάτων μεταξύ σταθμαρχών Λάρισας νέων πόρων. Συνεπώς, η φωτεινή σηματοδότηση βελτιώνει την ασφάλεια κυκλοφορίας με την προϋπόθεση όμως ότι ο μηχανοδηγός συμμορφώνεται και δεν παραβιάζει κάποιο κόκκινο φωτόσημα. Αυτό, αν το παραβιάσει, λειτουργεί το ETCS. Αν λειτουργούσε η φωτεινή αμφίδρομη σηματοδότηση μεταξύ Λάρισας νέων πόρων, το τμήμα αποκλεισμού, στο οποίο όταν εισέλθει σειρμός, δεν δίνει τη δυνατότητα να εισέλθει με πράσινη ένδειξη άλλος σειρμός, τόσο στην ίδια όσο και στην αντίθετη κατεύθυνση. Θα ήταν από τη Λάρισα έως νέο πόρους, εκτός αν για λόγους αύξησης χωρητικότητας προβλεπόταν ενδιάμεσο φωτόσημα. Αυτό σημαίνει ότι με την αναχώρηση του επιβατικού σειρμού 62 την ώρα 11 και 4 από Λάρισα προς νέους πόρους, το φωτόσημα κατά την έξοδο από νέους πόρους προς Λάρισα θα είχε μεταπέσει αμέσως στην ένδειξη κόκκινο. Αρκεί ένας εκ των δύο μηχανοδηγών του εμπορικού 63-503 που αναχώρησε τις 11 και 5 να εντόπιζε το κόκκινο φωτόσημα, οπότε θα κινητοποιούσε τον εμπορικό 63-503 και δεν θα εισερχόταν στη γραμμή καθόδου. Φανάρια δηλαδή, με λίγα λόγια, να το λέμε λαϊκά. Είναι σαν να κυκλοφορούμε τώρα εδώ σε λεωφόρους ή μέσα στην Αθήνα και να μην έχουμε φανάρια και να λέμε ότι πάμε με ασφάλεια. Εάν υπήρχε το φανάρι και λειτουργούσε σύμφωνα με την Επιτροπή Πυρογνωμόνων, θα έχει αποφευθεί το έγκλημα. Θα απαντήσω πάλι το ίδιο. Μέχρι το 2019, μιλάτε τον Ιούλιο του 2019 που έγινε η πυρκαγιά και σταμάτησε. Ναι. Ναι. Μέχρι τότε λειτουργούσε. Εφόσον ο ΟΣΕ γνωρίζει ότι η κυκλοφορία γίνεται από τη Λάρισα προς Θεσσαλονίκη χωρίς τα φωτοσήματα, ο κανονισμός λειτουργίας προβλέπει την ασφαλή κυκλοφορία. Και να πω άλλη μια φορά να το τονίσω, ότι δεν μιλάμε για μονή γραμμή. Μιλάμε για μια διπλή γραμμή σε λειτουργία. Άρα έχουμε ένα κανονισμό ο οποίος καλύπτει αυτή την περίπτωση. Ο κανονισμός, βλέπετε, ότι δεν την κάλυψε αυτή την περίπτωση, κύριε Μάρτης, γι' αυτό ρωτάω. Δεν καλύφθηκε τελικά. Να μιλάμε λίγο, να λέμε και τα λογικά εδώ μέσα. Δεν καλύφθηκε. Και λέω, αν υπήρχε τηλεδιοίκηση, πάλι δεν σας κατηγορώ. Αυτό είναι από το 19 και μετά που εσείς φύγατε. Εντάξει, για να φύγουμε από εκεί. Έπρεπε να φτιαχτεί να υπάρχει η τηλεδιοίκηση, να υπάρχει η φωτοσήμανση. Που δεν υπήρχε. Αν υπήρχε το φανάρι κόκκινο, θα σταματούσε ένας και θα γινόταν το δυστύχημα. Αυτό λέω. Δεν σας κατηγορώ από το 19 και πριν. Ξέρω ότι δεν λειτουργεί από το 19 και μετά. Και έπρεπε να γίνει. Αυτό που... Αν υπήρχε, θα γινόταν. Απλή ερώτηση. Αυτό που είπα και θα πω πάλι είναι ότι δεν έπρεπε να γίνει. Ο ΟΣΕ γνώριζε. Δεν ήταν κάτι που ξαφνικά σταμάτησε η σηματοδότηση. Δηλαδή εκείνη τη νύχτα είχαμε και ξαφνικά σταμάτησε. Το γνώριζε ο ΟΣΕ. 4 χρόνια δεν λειτουργούσε. Το γνώριζε. Και προφανώς ο κανονισμός κυκλοφορίας κάλυπτε και αυτή την περίπτωση. Δεν την κάλυπτε. Δεν την κάλυπτε. Δεν την κάλυπτε. Πέστε μου λίγο κάτι άλλο. Η τηλεδιοίκηση είναι, για να το αντιληφθώ, γιατί αυτό που είχε ο σταθμάρχης Λάρισας ήταν μια τοπική εικόνα που είχε εκεί, που έπρεπε να βλέπει 3 χιλιόμετρα και έβλεπε 1,7 που έμπαινε στο σταθμό και 1,7 χιλιόμετρα που έβγαινε από το σταθμό. Αυτή ήταν η εικόνα που είχε. Η τηλεδιοίκηση, σαν τηλεδιοίκηση, εάν λειτουργούσε, θα ήταν ένας κεντρικός χειριστής, ο οποίος θα είχε μεγαλύτερη οπτική επαφή
με το ένα και το άλλο τρένο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ο ένας ο τοπικός έβλεπε 1,7. Ο κεντρικός χειριστής θα μπορούσε, αν υπήρχε τηλεδιοίκηση, να βλέπει κατά μήκος μεγαλύτερο τα δύο τρένα στον ίδιο, στην ίδια γραμμή και να ενημερώσει τον τοπικό σταθμάρχη να κάνει τις ανάλογες κινήσεις. Η τηλεδιοίκηση που υπήρχε μέχρι το 2019 έβλεπε, ναι, έβλεπε όλο το τμήμα Λάρισα Νέα Πόλη. Το έβλεπε. Θα μπορούσε να το δει. Από ό,τι τώρα διαβάζω στις εφημερίδες, δεν το έχω δει. Τον ένα αυτό, την τηλεδιοίκηση, το είχα δει με τα μάτια μου. Ότι υπήρχε και έβλεπε όλη τη γραμμή από τη Λάρισα. Τώρα, το τοπικό σύστημα δεν το έχω δει. Διάβασα στις εφημερίδες, διάβασα τα έγγραφα του ΟΣΕ στις εφημερίδες. Από ό,τι διάβασα και στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, λέει ότι ο σταθμάρχης για 3-4 λεπτά έβλεπε ότι είχε πάει το τρένο στην κάθοδο. Άρα μπορούσε να το δει. Τώρα, στην υποθετική ερώτηση, αν υπήρχε όλο το σύστημα. Όχι, δεν είναι υποθετική ερώτηση, είναι ρεαλιστική ερώτηση. Ναι, δεν το είδε 4 λεπτά. Αν θα το έβλεπε στα επόμενα 6, γιατί στα 10 λεπτά έγινε το ατύχημα, δηλαδή δεν το είδε 4. Θα το έβλεπε στα επόμενα 6. Αν εσεί, κατά τη θητεία, να το πάω πιο όμορφα, που υπήρχε τηλεδιοίκηση μέχρι το 2019, θα είχε συμβεί το ατύχημα. Δηλαδή, ο κεντρικός δεν θα είχε μεγαλύτερη επαφή οπτική με τους δύο σειρμούς και θα ενημέρωνε τον κεντρικό. Η Εργοσέ δεν είχε καμία σχέση με κυκλοφορία. Καμία σχέση με κυκλοφορία. Ναι, λέω αν υπήρχε το σύστημα όμως αυτό. Για το έργο έχει, είναι υπεύθυνη. Δεν είχε σχέση με την κυκλοφορία. Δηλαδή, για το έργο, λέω, για την τηλεδιοίκηση του, για το έργο. Το έργο της τηλεδιοίκησης. Για το έργο. Αν υπήρχε τηλεδιοίκηση, θα γινόταν. Αυτή που υπήρχε μέχρι το 2019 ήταν από παλιές συμβάσεις στο ΣΕ. Γιατί δεν μου απαντάτε με ένα ναι ή ένα όχι. Δηλαδή, σας κάνω μια ευθεία ερώτηση και με πάτε γύρω-γύρω από τη Βουλή. Συγκεκριμένη, εάν υπήρχαν αυτά τα συστήματα ασφαλείας που είπαμε, που λέει και η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων ότι αν υπήρχαν δεν θα γινόταν, εσείς λέτε ότι ναι, πάλι θα γινόταν. Μα σας απάντησα. Το έβλεπε. Μα δεν απαντάει όμως αυτό, γι' αυτό ξαναρωτάω. Μα σας είπα. Ο σταθμάρχης έβλεπε ότι το τρένο μπήκε στη λάθος γραμμή για 4 λεπτά. Ποιος μου λέει εμένα ότι αν έβλεπε. Φταίει μόνο ο σταθμάρχης δηλαδή κατά την άποψή σας. Δεν είμαι εδώ για να αποδώσω ευθύνες. Δεν ξέρω ποιος θέει. Το τελευταίο που θα κάνω εδώ είναι να αποδώσω ευθύνες. Ιδίως για το δυστύχημα που δεν έχω την πληροφόρηση. Ό,τι διαβάζω στις εφημερίδες. Δεν ξέρετε να πείτε δηλαδή με τέτοια εμπειρία ποιος θέει, ποιος δεν φταίει. Και καλά κάνετε. Θα το πείτε. Θέλω να πω ποιος είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να εξετάσει αν υλοποιούνται τα έργα της Εργοσέ. Δηλαδή, βλέπετε, και δεν μιλάω για την 717, μιλάω γενικά για όλες τις συμβάσεις, για να μην μου πείτε ότι μιλάω για την 717. Βλέπανε ότι δεν υλοποιούνται κάποια πράγματα. Είχαμε υποχρέωση από την Ευρώπη να κάνουμε κάποια πράγματα. Πληρωθήκαμε, πήραμε λεφτά από κοινοτικούς πόρους, δεν τα κάναμε αυτά που έπρεπε να κάνουμε. Ποιος είχε την ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να εποπτεύσει και να εξετάσει αν αυτά τα έργα υλοποιούνται ή όχι? Ο Εργοσέ, ο Υπουργός, ως εποπτεύον όργανο, ποιος? Για όλα τα έργα της Εργοσέ, σας είπα ότι είχαμε καθημερινούς ελέγχους, οι οποίοι ήταν από τον ΟΣΕ, ήταν από την Διαχειριστική Αρχή, η οποία εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είχαμε από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών και είχαμε και το Υπουργείο Οικονομικών. Και φυσικά είχαμε την Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία μια φορά το χρόνο δίναμε λογαριασμό για κάθε ευρώ που σπαταλάμε και για κάθε ευρώ που καθυστερούμε. Είχαμε καθημερινούς ελέγχους και έχει ακόμα η Εργοσέ. Ο Υπουργός κατά την θητεία σας ήταν ενήμερος για όλες αυτές τις συμβάσεις που δεν υλοποιούνται και δεν εγκαθίσταται τα θέματα, τα συστήματα καθοματοποιημένα? Μα δεν είχαμε μόνο συμβάσεις που δεν υλοποιούνται, είχαμε και συμβάσεις που υλοποιούνται. Φυσικά. Εμείς μιλάμε για αυτά που δεν γίνανε, όχι για αυτά που γίνανε. Μιλάμε για τις συμβάσεις που δεν υλοποιήθηκαν τελικά. Γι' αυτά μιλάω. Ήταν ενήμερος ο Υπουργός κατά τη δική σας θητεία? Μα φυσικά υπήρχε. Υπήρχε ενημέρωση. Υπήρχε ενημέρωση, αλίμονο. Τι έκανε, κήρυξε έκτοτο κάποιον ανάδοχο? Το αν μιλάτε πάλι για την 717, στην οποία δεν θα απαντήσω. Όχι, μιλάω και για τις προηγούμενες συμβάσεις. Αν γνωρίζετε, λέω. Μα δεν είχαμε κανένα πρόβλημα με άλλες συμβάσεις. Δεν είχατε. Για να βγάλουμε έκτοτο κάποιον εργολάβο. Δηλαδή, πριν από την 717 του 2014, όλες οι συμβάσεις προηγούμενες υλοποιήθηκαν? Ναι. Είχαν υλοποιηθεί? Φυσικά. Μάλιστα. Και η 717 γιατί έγινε? Δεν θα απαντήσω για την 717. Είναι τζιζ. Είναι, όταν ακούτε 717, δεν θέλω να απαντήσω. Εντάξει. Κύριε Πρόεδρε, τα τρένα, μια τελευταία ερώτηση.
Τα τρένα που προμηθευτήκαμε τότε από την Hellenic Train, τα γνωρίζετε? Τον τύπο? Όχι. Όχι. Γνωρίζετε αν ήταν ασφαλή ως προς τα θέματα πυρασφάλειας? Όχι. Δεν έχω άλλη ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Μάρτης. Εγώ ευχαριστώ. Η κυρία Πέρκα τώρα έχει το λόγο κατά ευγενική παραχώρηση του κυρίου Δημητριάδη. Τον ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα. Λοιπόν, εδώ κύριε Μάρτη, δεν έχουν εκτεθεί όλα τα ερωτήματα σε όλους τους μάρτυρες. Λίγο πολύ βγαίνουν τα συμπεράσματα. Επειδή όμως επιμένουμε σε μερικά, νομίζω ότι πρέπει να τα ξαναθέσω κι εγώ. Ξεκινώ από την ιδιωτικοποίηση της Τρενοσέ και το τίμημα. Είπατε ότι δεν ξέρετε. Εάν υπήρχε από το πρώτο μνημόνιο, αυτό είναι γνωστό, ότι ήταν υποχρέωση της χώρας, εάν πουλήθηκε μεταφορικό έργο μόνο ή και πάγια, όπως ήταν η πρώτη βερσιόν, να το πω έτσι, και επίσης, εάν γνωρίζετε, γιατί τα άλλα νομίζω είναι φανερά ότι πώς έγινε, εάν γνωρίζετε τη δεύτερη σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ του Υπουργείου, επί κυβέρνηση κύριου Καραμαλή, Νέας Δημοκρατίας, με την Hellenic Train, όπου λείπουν 600 εκατομμύρια από την πρόταση. Όχι, δεν γνωρίζω. Ωραία. Τώρα, πάμε λίγο στα παλιά και ερχόμαστε στα πιο πρόχειρα. Υπάρχει ένας κατάλογος έργων, τα οποία, τη Θωρέα Δομοκός, το έχετε πει, ξεκίνησε το 90, υλοποιήθηκε το 18, Καλλίδρομο, ξεκίνησε το 90, υλοποιήθηκε το 18. Και ένα σωρό, είναι ολόκληρος κατάλογος έργων. Οπότε νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον να μας πείτε επί της θητείας σας ποια έργα ολοκληρώθηκαν σε γενικές γραμμές. Τα έχω αναφέρει στο υπόμνημά μου. Φυσικά δεν θέλω να πω ότι εγώ τα έκανα αυτά. Απλώς είχα την ευτυχία να τα δω ολοκληρωμένα κατά τη διάρκεια της θητείας μου. Είναι η κατασκευή της νέας νομικής γραμμής στο τμήμα Κιάτο Αίγιο, μήκους 72 χιλιόμετρων. Αναβαθμίσαμε την διπλή ηλεκτροκινούμενη νομική γραμμή στο τμήμα Πειραιά Αθηνών. Τα γράφω στο υπόμνημα. Ηλεκτροκίνηση στο Αθήνα τη Θωρέα. Κατασκευή της νέας διπλής γραμμής με όλες τις σύραγγες και τις γέφυρες. Δώσαμε την κάτω διάβαση της νομικών γραμμών της αρχής Παρασκευής Μενεμένης. Ολοκληρώσαμε, αυτό θέλω να σταθώ εδώ. Το εμπορευματικό κέντρο Θριασίου ήταν όντως κάτι πολύ σημαντικό που είχα πάλι την ευτυχή συγκυρία να το δω να ολοκληρώνεται επί των ημερών μου. Είναι το μεγαλύτερο εμπορευματικό κέντρο των Βαλκανίων. Είναι κρίμα που δεν λειτουργεί ακόμα. Είχε ξεκινήσει πάρα πολλά χρόνια πριν. Το ολοκληρώσαμε το 2018 με όλα τα συστήματα και με GSMR και με ETCS και με ηλεκτροκίνηση και το παραδώσαμε στον ΟΣΕ το 2018. Να επαναλάβω πάλι να μην φανώ ότι περιαυτολογώ, ότι αυτά απλώς είχα την τύχη, την ευτυχή συγκυρία να τα δω να ολοκληρώνονται επί της θητείας μου. Δεν σημαίνει ότι εγώ έκανα κάτι. Εγώ συνέχισα απλώς το έργο της ΕΡΓΟΣΕ και τα είδα να ολοκληρώνονται. Ναι, φυσικά αυτά είναι ορισμένα από τα έργα που ολοκληρώθηκαν. Υπάρχουν ακόμα 50 έργα τα οποία τρέχουν, υπάρχουν συμβάσεις που βγαίνουν, υπάρχουν μελέτες που τρέχουν. Δηλαδή στην ΕΡΓΟΣΕ κάθε χρόνο απορροφούσαμε γύρω στα 200 με 300 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Υπήρχε απορρόφηση. Αυτά σημαίνει φυσικό αντικείμενο έργων. Σημαίνουν έργα και μελέτες που εκτελούνται. Άρα υπήρχε πραγματικά μία εργοσία η οποία απέδιδε σιδηροδρομικά έργα. Πάνω σε αυτό το θέμα, εγώ ξέρω ότι από το 19 και μετά, η απορρόφηση στα έργα ήταν ελάχιστη, η ελαχιστότατη που υπήρξε στην ιστορία της ΕΡΓΟΣΕ. Το επιβεβαιώνετε? Μετά το 19 δεν ξέρω, κύριε Βουλευτά. Ωραία, έχω στοιχεία γι' αυτό. Ήταν μια περίοδος που πραγματικά είχαν βαλτώσει τα πάντα. Λοιπόν, πάμε λίγο όμως. Και να ρωτήσω λίγο και για το τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο, το οποίο πράγματι ήμουν και συγγήτρια στην προηγούμενη θητεία. Ήταν ο κύριος Κεφαλογιάννης. Ήταν μια δουλειά που ήταν, μάλιστα μας είχε πει ότι ήταν μια δουλειά της προηγούμενης κυβέρνησης που βρήκε έτοιμη. Το ερώτημα εδώ είναι εάν από αυτό το πακέτο, από το 2019 που ψηφίστηκε στην Ελληνική Βουλή μέχρι σήμερα, έχει γίνει κάτι. Έχει εφαρμοστεί κάτι. Δεν γνωρίζουμε στοιχεία, φαντάζομαι πως ναι, ότι έχει εφαρμοστεί πλήρως. Δεν έχω διαβάσει κάτι
όπου κάπου υστερούμε. Νομίζω ότι το έχουμε εφαρμόσει. Τώρα, κάποια προβλήματα πρέπει να υπάρχουν όντως μεταξύ της σχέσης διαχειριστή, υποδομής και κράτους. Εκεί υπάρχουν θέματα εκεί. Δηλαδή υπάρχουν θέματα συνεργασίας ΟΣΕ με το κράτος. Μάλιστα. Πάμε λίγο στο τραγικό δυστύχημα, τα συστήματα ασφαλείας. Η πρώτη ερώτησή μου είναι σε ποιο βαθμό, τι παραδώσατε και αν αυτά έχουν προχωρήσει μέχρι σήμερα. Και αναφέρομαι και στο ECTS, τα είπατε, αλλά εγώ βλέπω ότι από την παράδοση και του GSMR του 18 και του ECTS δεν έχει προχωρήσει τίποτα, μέχρι τουλάχιστον την ώρα του τραγικού δυστυχήματος. Ο ρόλος της ΕΡΓΟΣΕ ήταν να ολοκληρώσει τις συμβάσεις, να κλείσει τις συμβάσεις και να παραδώσει με πρωτόκολλα παραλαβής αυτά τα έργα στην ΓΕΑ ΟΣΕ και στον ΟΣΕ. Ωραία. Για το GSMR έχω δει, υπάρχει έγγραφο του ΟΣΕ που καλεί τη Hellenic Train να το χρησιμοποιήσει. Γιατί δεν το χρησιμοποίησε? Έχει γίνει πιστοποίηση, δεν έχει γίνει παραλαβή? Τι ακριβώς συμβαίνει? Δεν μπορώ να ξέρω. Ωραία. Εντάξει, τώρα για τις δικλείδες ασφαλείας το λέμε κάθε φορά. Καλό είναι να ακούγεται ότι πράγματι ένα τόσο τραγικό δυστύχημα, απαράδεκτο, συμφωνώ, σε διπλή γραμμή με τοπική σύγκρουση τρένων. Ξεκινάμε από τον σταθμάρχη και την παράτυπη, ας το πω έτσι, τοποθέτησή του εκεί, την έλλειψη του δεύτερου. Η τηλεδιοίκηση της Λάρισας που είχε καεί τον Ιούλιο του 19 και δεν αποκαταστάθηκε ποτέ. Η έλλειψη του δευτεροβάθμιου κέντρου ελέγχου. Και βεβαίως και και το GSMR. Νομίζω ότι πιστεύετε ότι αν υπήρχε κάτι από αυτά ή δύο από αυτά, είναι κάποιες δικλείδες ασφαλείας, είχε λειτουργήσει σωστά, θα μπορούσε να αποφευχθεί το δυστύχημα? Έχω απαντήσει πάλι. Δεν μπορώ να ξέρω. Πάντα βασιζόμαστε στην υπόθεση ότι θα μπορούσαν να λειτουργούσαν αν ο ανθρώπινος παράγων δεν ήταν σημαντικός. Δεν μπορώ να ξέρω. Ξέρω ότι και χωρίς αυτά δεν δικαιολογείται το δυστύχημα. Δηλαδή, ναι, αλλά ο κατάλληλος σταθμάρχης... Δεν μπορώ να ξέρω. Ωραία. Συνεχίζω τώρα λίγο με την... βλέπουμε ότι είχε σπάσει σε πάρα πολλές εταιρείες. Γενικώς η ιστορία του σιδηρόδρομου στη χώρα, εγώ σε προηγούμενη επιτροπή την παραλύλησα με την ιστορία της χώρας, πώς φτάσαμε στην πτώχευση και στην να καταρρεύσουμε. Με όλα αυτά τα δις και τα λοιπά... Μετά γίνανε κάποιες επιτροπές για να χωριστούν οι εταιρείες. Ήταν πολλές, ήταν μετά πιο λίγες, όλη αυτή η ιστορία. Τώρα βλέπουμε ότι ετοιμάζεται νομοσχέδιο, το οποίο... Και η ερώτησή μου είναι κυρίως σε αυτό έχει να κάνει το δυστύχημα, όπου έχουμε ένα νέο ΟΣΕ που ξαναενώνονται οι εταιρείες σε άλλη κατεύθυνση από έναν πρόσφατο νόμο. Ποια είναι η γνώμη σας, σε θετική κατεύθυνση αυτή... Εδώ θα μπορώ να κάνω κάποιες παρατηρήσεις με βάση την εμπειρία μου. Το πρώτο που θέλω να παρατηρήσω είναι ότι αυτό θέλει μελέτη. Δηλαδή οποιαδήποτε τέτοια νομική πρωτοβουλία πρέπει να μελετηθεί καλά. Δεν είναι απλό θέμα. Όταν σχεδιάζουμε νέα αναδιάταξη του συστήματος πρέπει να το μελετήσουμε πολύ καλά. Θα πω πάλι ότι όντως η ύπαρξη της ΕΡΓΟΣΕ ήταν ένα παράδοξο στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει τέτοιο παράδειγμα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Από την άλλη, και θέλω να το... Είναι ευκαιρία να το πω εδώ κύριε Πρόεδρε, σε αυτήν την Επιτροπή, μια και θα νομοθετήσετε. Είναι κρίμα να καταργήσουμε σε μία νύχτα ένα brand name σαν την ΕΡΓΟΣΕ. Θα είναι πισωγύρισμα. Η ΕΡΓΟΣΕ λειτουργεί για 23 χρόνια, έχει ολοκληρώσει έργα περίπου 7 δισεκατομμύρια και έχει αποκτήσει μία εμπειρία, ένα brand name στην αγορά. Σας το λέω τώρα επειδή προσπάθησα και προσπαθούσα να βγάλω την εταιρεία στο εξωτερικό, η οποία είναι δυσέβρετη. Δεν βρίσκεις παντού εταιρείες οι οποίες να έχουν αυτό το 7 δισεκατομμύρια εκτέλεση έργων. Είναι κρίμα να καταργήσουμε τον brand name ΕΡΓΟΣΕ σε μία νύχτα. Ας ενισχύσουμε τον ΟΣΕ. Πάνω απ' όλα ο ΟΣΕ θέλει ενίσχυση. Αλλά ας σκεφτούμε
μην καταργήσουμε μια τέτοια εταιρεία κρατώντας τη κάπως πιο ευέλικτη με άλλες δομές, ώστε να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε την τεχνογνωσία που έχουμε σαν χώρα. Έχουμε μηχανικούς καλούς, να πάρουμε έργα στο εξωτερικό εποφελία της χώρας μας. Είναι κάτι δηλαδή, θα με λυπούσε πάρα πολύ να δω την Εργοσέ ξαφνικά σε μία νύχτα να καταργείται, έστω και σαν brand name. Είναι κάτι που πρέπει να μελετηθεί πολύ καλά. Ευχαριστώ. Αν είχα... Ας κάνω άλλη μία πάλι για το... Δεν θα μπω στην 717, θα πω μόνο το εξής. Το 2007 υπογράφτηκε η σύμβαση για το ETCS, πριν, ενώ δεν υπήρχε ακόμα σηματοδότηση. Αυτό πώς το πώς δικαιολογείται? Δεν μπορώ να το δικαιολογήσω. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Πέρκα. Ο λόγος τώρα στον κύριο Δημητριάδη από τους Σπαρτιάτες. Κύριε Μάντση, καλησπέρα. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Άκουσα, μου έκανε κάτι εντύπωση. Είπατε τα πρώτους 4 μήνες δεν είχατε φέκ διορισμού όταν τεπέδιδε στη θέση. Δεν υπήρχε φέκ διορισμού δικού σας. Σωστά, κατάλαβα. Ναι, από τον Απρίλιο μέχρι τον Αύγουστο. Για ποιο λόγο έγινε αυτό εδώ? Δεν έπρεπε να υπάρχει κάποιο φέκ που να σας εξασφαλίζει? Υποθέτω ότι είναι θέμα διαδικασιών, αλλά δεν είναι πρωτοφανές, έχει ξαναγίνει αυτό. Ναι, εγώ όμως θέλω να ρωτήσω, εάν πρέπει κάτι την περίοδο εκείνη βασικά, που δεν υπήρχε το ΦΕΚ, τι θα λέγατε, ότι ας πούμε περιμένω το ΦΕΚ να διοριστώ, να με διορίσουνε, πώς θα γινόταν αυτό εδώ? Όχι, μου είχαν το ΔΣ της Εργοσέ, σαν αντιπρόεδρος που ήμουν, μου είχε δώσει τις αρμοδιότητες, πολλές από τις αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου. Όχι όλες, αλλά αρκετές. Αυτές πώς είχαν γίνει, με απόφαση, υπήρχε κάποια απόφαση, κάποια γραπτή απόφαση, κάτι τέτοιο? Με απόφαση ΔΣ. Με απόφαση ΔΣ. Να το ξεκαθαρίσω αυτό εδώ, γιατί μου έκανε μεγάλη λίπος αυτό άξονα. Με απόφαση ΔΣ. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω κάτι. Λοιπόν, θα πάμε λίγο στην ιδιωτικοποίηση της λειτουργίας του ΟΣΕ βασικά. Λοιπόν, η ιταλική εταιρεία που ανέλαβε τη λειτουργία, γνωρίζετε αν έχει ποσοστό σε αυτήν την ιταλική εταιρεία το ιταλικό δημόσιο? Το γνωρίζετε? Νομίζω ότι ανήκει στο ιταλικό δημόσιο. Άρα ανήκει στο ιταλικό δημόσιο. Αυτό το γνωρίζω από τις εφημερίδες. Άρα λοιπόν, εμείς μιλάμε τώρα για ιδιωτικοποίηση ή για παραχώρηση στο ιταλικό κράτος λειτουργίας του ΟΣΕ? Τι έγινε τελικά? Δεν μπορώ να πω κάτι σε αυτό. Δεν μπορείτε να πείτε λοιπόν. Καταρχάς να πω, θα σας ρωτήσω ότι τίποτα γίνεται 17, να ξέρετε. Για σεβόμενο στο δικαίωμα σιωπής, να ξέρετε λοιπόν. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Είπατε πως θεωρείτε ότι ο σιδηρόδρομος εξ αρχής είναι 100% ασφαλής, έτσι? Κάνω λάθος? Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω. Είπατε όμως ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού, ότι υπάρχουν συστήματα. Είπατε κάποια στιγμή, ρωτώντας από τον συνάδελφο της Ελληνικής Λύσης, ότι το GSMR, το ETCS, η τηλεδιοίκηση έπρεπε να λειτουργούν. Μήπως όλα αυτά ο συνδυασμός όλων αυτών εδώ δημιουργεί κάποιο έλλειμμα ασφαλείας και δεν είναι 100% ασφαλές στο δίκτυο? Τι εννοώ, τι λέτε γι' αυτό? Όχι. Ο διαχειριστής υποδομής γνωρίζει πολύ καλά τι συστήματα έχει στην διάθεσή του κάθε μέρα. Εξάλλου αυτά μπορεί να τα είχε και να χαλάνε. Διάβαζα πάλι στις εφημερίδες πριν από 5 μέρες ότι είχε σταματήσει η κυκλοφορία στον προαστιακό με όλα αυτά τα συστήματα. Δηλαδή, δεν ήταν κάτι που έγινε τυχαία. Το ήξερε ο διαχειριστής υποδομής. Από τη στιγμή, είπα, που ο διαχειριστής υποδομής δρομολογεί το τρένο, σημαίνει ότι έχουμε ασφάλεια 100%. Οι ελλείψεις σε προσωπικό μπορεί να οδηγήσουν σε άλλα πράγματα. Θα το επαναλάβω πάλι. Να κλείσουν σταθμοί, να μην στελεχωθούν σταθμοί, να διακοπεί η κυκλοφορία ακόμα για μερικές ώρες ή για μερικές μέρες. Όχι να έχουμε σε διπλή γραμμή αυτό το πράγμα. Θεωρείτε θα έπρεπε να υπάρξει με αυτές τις ελλείψεις κάποια προσωρινή αναστολή του δικτύου διακοπή δρομολογίων σε εκείνο το σημείο, βασικά στον Ευαγγελισμό, σε εκείνο το σημείο που έλαβε το δυστύχημα? Δεν μπορώ να το γνωρίζω. Δεν μπορώ να κάνω τέτοιες σκέψεις. Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω και κάτι. Λοιπόν, έχετε υπόψη σας ότι υπήρξαν συνδικαλιστικοί φορείς που είχαν προειδοποιήσει επανειλημμένως από το 2022 και το 2023 το διαχειριστή της υποδομής και το Υπουργείο και γενικότερα τους αρμοδίους ότι πρόκειται να γίνει δυστύχημα? Το έχετε υπόψη σας? Υπήρξε μια ανακοίνωση με τις Πανελλήνιες Ομοσπονδίες Σιδηροδρομικών 7 Φεβρουαρίου του 2023 που προειδοποίησε για δυστύχημα βασικά. Τι γνωρίζαν αυτοί οι άνθρωποι, τι είδανε βασικά και το προειδοποίησαν? Διότι όταν κάποιος λέει όπως εσείς ότι είναι 100% ασφαλής και το γνωρίζει ο ΣΕ και οι άνθρωποι αυτοί προειδοποιούν, σημαίνει ότι κάτι είδανε. Τι είδαν αυτοί οι άνθρωποι? Η πληροφόρηση ήμουν από τις εφημερίδες, δεν μπορώ να ξέρω. Το λέω διότι αυτοί οι άνθρωποι δυστυχώς επαληθεύθηκαν και μάλιστα με τραγικό τρόπο. Γι' αυτό το τονίζω βασικά. Επομένως, το λέω γιατί
Όταν κάποιος δηλώνει ο διαχείρισης υποδομής ή εσείς ή οποιοδήποτε ότι το δίκτυο είναι 100% ασφαλής και έχουμε αυτό το τραγικό δυστύχημα, σημαίνει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Δεν είναι λοιπόν ασφαλή τα πράγματα. Αυτό θέλω, γι' αυτό το ρωτάω βασικά. Δεν έχω διαβάσει το εξώδικο. Ήταν εξώδικο. Ήταν εξώδικο ακριβώς, ναι. Δεν το έχω διαβάσει, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να ξέρω. Λοιπόν. Είπατε ότι. Καταρχάς θέλω να πω και κάτι ακόμα. Είπατε για την Ευρώπη, έτσι, ότι το 20%. 20% λοιπόν. Για όλη την Ευρώπη, ανεξαρτήτως χώρας. Ανεξαρτήτως χώρας, βασικά. Είναι γενικός κανόνας, είπε κάποιος. Όχι, όχι, στοιχεία Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ίδια στοιχεία τι σας λένε. Εκεί που δεν υπάρχουν αυτά τα συστήματα. Υπάρχουν πως άλλα συστήματα, άλλες διεκτικές ασφαλείας. Φωτοσήμανση. Μήπως υπάρχουν κάποια άλλα στοιχεία, κάποιες διεκτικές ασφαλείας. Μήπως υπάρχει και επαρκές προσωπικό. Το γνωρίζουμε αυτό εδώ. Τι γνωρίζετε γι' αυτό εδώ. Μα προφανώς υπάρχει παντού ένας κανονισμός κίνησης, ο οποίος εξασφαλίζει σε όλη την Ευρώπη 100% ασφαλή λειτουργία. Προφανώς. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Δικαιολογείται να έχουμε εξοδέψει τόσα δισεκατομμύρια ως χώρα και σε ένα τόσο νευραλγικό σημείο όπως ο Ευαγγελισμός εκείνη τη μοιραία βραδιά να μην υπάρχει τίποτα? Είναι δικαιολογημένο? Ο κύριος Στεφανόπουλος, ένας άλλος μάρτυρας που το ρώτησα πριν από μερικές εβδομάδες, μου είχε πει να δικαιολόγητο. Εσείς τι πιστεύετε βασικά? Εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι ο ΟΣΕ ήξερε την κατάσταση του δικτύου του. Την έχει δηλώσει κιόλας. Έχουμε δήλωση δικτύου του ΟΣΕ από τον Ιανουάριο του 2023. Άρα ήξερε την κατάσταση του δικτύου του πολύ καλά, ήξερε τι έχει και τι δεν έχει και από τη στιγμή που δρομολογεί τρένο, το δρομολογεί με ασφάλεια. Αυτό ξέρω. Θέλω να πω κάτι άλλο. Όταν είσαι μόνος γνωρίζεις ότι έχεις θέματα σοβαρά, δεν θα πρέπει να πάρεις κάποια μέτρα, να πάρεις κάποια μέτρα βελτίωση του δικτύου βασικά. Κάτι να τη βελτιώσεις. Το πόσο σοβαρά είναι αυτά τα θέματα δεν τα γνωρίζω. Τα γνωρίζει η διοίκηση του ΟΣΕ. Αν ήταν τα θέματα τόσο σοβαρά πραγματικά και να υπήρχε πλέον τέτοιο πρόβλημα, τέτοιες ελλείψεις, θα μπορούσε να πάρει μέτρα. Αλλά αυτό δεν το γνωρίζω εγώ. Όπως όμως απαιτήθηκε, κύριε Μάτζη, δυστυχώς είμαστε εδώ που βρισκόμαστε και δυσκολεύτηκαμε 7 άτομα. Οπότε μάλλον τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά. Έτσι το βλέπω εγώ. Και προφανώς αυτοί που είχαν προειδοποιήσει είχαν κάποιο δίκιο. Κάτι είχαν δει. Δυστυχώς. Και λυπάμαι που το λέω, αλλά βρεθήκαμε εδώ πέρα. Και τελειώνοντας, ήθελα και να ρωτήσω βασικά. Είπατε ότι η Εργοσέ έχει ένα brand name 23 χρόνια. Θεωρείτε λοιπόν λάθος να καταληφθεί έτσι, να κατάλαβα καλά? Ναι. Είπα λάθος. Ναι. Είπα ότι πρέπει να μελετηθεί. Είναι μια απόφαση σοβαρή. Πρέπει να μελετηθεί σε βάθος. Και είπα ότι θα ήταν κρίμα μια εταιρεία με το brand name της Εργοσέ. Brand name εννοώ έχει εκτελέσει έργα τα οποία. Δεν βρίσκεις κάθε μέρα εταιρείες να έχουν ολοκληρώσει έργα, να έχουν παραδώσει έργα 7 δισεκατομμυρίων. Ίσως μπορούσαμε να σκεφτούμε να μην την καταργήσουμε, να ενισχυθεί η ΟΣΕ, αλλά να διατηρηθεί κάποιος πυρήνας της ΕργοΣΕ, ο οποίος θα μπορούσε να παίξει κάποιο ρόλο αξιοποιώντας τη τεχνογνωσία που έχει η ΕργοΣΕ στο εξωτερικό, κάνοντας μελέτες, κάνοντας έργα. Αυτό είπα, ότι... Εγώ θα στεναχωριόμουν να βλέπα σε μία νύχτα να καταργηθεί η ΕργοΣΕ. Αυτό είπα. Και τελειώνοντας, θέλω να πω το εξής. Πρόσφατα βγήκε ένα βίντεο με αφορμή ένα δυστύχημα που κόντεψε να γίνει με ένα κρωμό δέντρο που έπεσε στο δίκτυο βασικά, στον ΟΣΕ. Είδαμε λοιπόν την εξής εικόνα. Αυτό έγινε στο κανάλι Open, μεταδόθηκε. Μία αμαξοστοιχεία να πηγαίνει, να διέχεται τα αμαξοστοιχεία, να κινείται και τα κλαδιά, λόγω των κλαδιών, να μην έχουν οι μηχανοδηγοί ορατότητα βασικά. Αυτό συνάδει με 100% ασφαλές δίκτυο, όταν ο μηχανοδηγός δεν έχει ορατότητα βασικά? Όχι, αυτό είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα, είναι θέμα κυκλοφορίας. Άρα, αυτό λοιπόν, δηλαδή το πόσο έχει η βλάστηση αφαιθεί να καταλάβει τη γραμμή είναι ένα πρόβλημα κυκλοφορίας. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχουν θέματα ασφαλείας, δεν είναι 100% ασφαλές, υπάρχουν θέματα ασφαλείας λοιπόν. Μα το είπα και πριν, ότι θέματα υπάρχουν, δεν θα τα έλεγα ασφαλείας, θα έλεγα θέματα. Καθημερινώς υπάρχουν. Δηλαδή, προφανώς θα υπάρχουν δυσλειτουργίες, προφανώς θα υπάρχουν ελλείψεις, οι οποίες πάντα μπορούν να διορθωθούν. Αυτό που είπα είναι ότι δεν υπάρχουν τέτοιες δυσλειτουργίες και τέτοια θέματα που να βάλουν σε γραμμή διπλή εν λειτουργία δύο τρένα να συγκρουστούν με τοπικά. Αυτό δεν δικαιολογείται. Εγώ πάντως θα πω, τελειώνοντας, δεν έχω άλλη ερώτηση, να πω ότι δυστυχώς αυτοί οι οποίοι προειδοποιούσαν επαληθεύτηκαν. Δυστυχώς με τραγικό τρόπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Δημητριάδη.
Ναι, από την Νέα Αριστερά η κυρία Πέρκα έχει το λόγο, την οποία δεν τη βλέπω. Ο κύριος Βρετός. Α, ναι, ναι. Ο κύριος Βρετός από την Νίκη. Καλημέρα και από εμένα. 36 χρόνια στον ΟΣΕ. Φαντάζομαι η ζωή σας και η αγωνία σας και η επιστημονική σας αναγνώριση και κατοξίωση, έτσι, μας είπατε με το σύντομο βιογραφικό σας, ότι προσφέρατε ό,τι μπορείτε και όχι εσείς και όλοι όσοι στελεχώνατε τον ΕργοΣΕ, με αποτέλεσμα αυτή η τεχνογνωσία πραγματικά με δαπάνες του ελληνικού λαού να την έχετε αποκτήσει, για μην το ξεχνάμε, και να είναι τέτοια που είναι περιζήτητη ή, εν πάση περιπτώσει, αξιοποιείται θετικά στο παγκόσμιο, έτσι, σιδηροδρομικό δίκτυο. Πώς αισθάνεστε εσείς όταν στην περίοδο που πάτε στην Ευρώπη αναβαθμίζετε, κάνει δήλωση ο αρμόδιος υπουργός, ότι ο κύριος Ζέπας, ότι αν υπάρχει περίπτωση, αν κάποιος ήθελε να κάνει διατροφή στη διαφθορά, θα έπρεπε να μελετήσει τον ΟΣΕ. Και μάλιστα είναι ακριβώς 3η 18 Μαΐου 2010 το δημοσίευμα, δεν ξέρω αν έχετε φύγει για την Ευρώπη ήδη, αλλά αφορά για την περίοδο που είσαστε ενεργός τέλεχος στην ΟΣΕ, έτσι. Και είπε συγκεκριμένα, χαρακτηρίζοντας τον οργανισμό πολύπαθο λόγω της διαφθοράς και της κακοδιαχείρισης, όποιος θα ήθελε να κάνει διατριβή πάνω στους τομείς της διαφθοράς και της κακοδιαχείρισης θα έπρεπε να πάει στον ΟΣΕ. Εσείς δηλώσατε προηγούμενα ότι δεν δέχεστε ότι ήταν διαφθαρμένος. Ήταν από κύμα, δεν τα είπε μόνο ο κύριος Ρέπας, τα είπε και ο Χατζηδάκης, ο κύριος Χατζηδάκης. Είναι από κύμα της φαντασίας των υπουργών. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω δηλώσεις υπουργών, αλλά μπορεί να συνδέονται αυτές οι δηλώσεις. Είχαμε τότε, σας το είπα, είχαμε απανωτά 2-3 μεγάλα σκάνδαλα στον ΟΣΕ. Να στα θυμίσω, είχαμε τα σκάνδαλα με τα μαύρα βαγόνια. Είχαμε δηλαδή, είχαμε ανακαλύψει στον ΟΣΕ, ήταν φυσικά η Τρενοσέ τότε, ότι διακινούνται στο δίκτυο βαγόνια που δεν δηλώνονται στον ΟΣΕ, αλλά έχει σχέση και ο ΟΣΕ. Είχαμε ένα σκάνδαλο με το σκραπ, δηλαδή εκποιούνταν μεγάλες ποσότητες από σκραπ με ψεύτικα δικαιολογητικά. Είχαμε τέτοιου είδους θέματα. Τότε είχαν έρθει απανωτά σε 2-3-4 χρόνια αυτές οι υποθέσεις. Οπότε πιθανότατα οι κύριοι υπουργοί που κάναν τις δηλώσεις να ήταν επηρεασμένοι από αυτά. Εγώ ζώντας στο ΟΣΕ 37 χρόνια δεν μπορώ να πω ότι είδα συναδέλφους που ήταν διεφθαρμένοι, δεν μπορώ να πω ότι δεν είδα συναδέλφους οι οποίοι κάναν ό,τι μπορούσαν για τον οργανισμό. Δεν θα έλεγα ποτέ ότι ο ΟΣΕ είναι ο πιο διεφθαρμένος οργανισμός της Ευρώπης. Ότι είχαμε προβλήματα ήρθαν στην επιφάνεια, ναι, θα το έλεγα. Και το κυριότερο, να επαναλάβω πάλι το χρέος. Ένας οργανισμός, μια οποιαδήποτε εταιρεία, η οποία έχει συσσωρεύσει χρέη 11 δις ευρώ και λειτουργεί κάθε χρόνο με έλλειμμα 1 δις, είναι προβληματικός. Αλλά άλλο η διαφθορά, άλλο η προβληματική λειτουργία. Είδα ότι υποτιμήσατε, κύριε Μάρτης, τα δύο σημαντικά σκάνδαλα που είναι γνωστά, τα μαύρα βαγόνια. Όχι, τα υποτιμήσατε στην αξιολόγηση, γιατί και το θέμα το σκραπ της μαφίας του Χαλκού, που ήταν η αιτία να είναι ατελείς όλες τις συμβάσεις και να επανέλθετε εσείς ως ΕργοΣΕ να αποκαθίσετε μία γάγρενα τελικά και μη ανάδειξη του δικού σας έργου. Έτσι, γιατί εγώ δέχομαι τη δήλωσή σας ότι δεν είναι αυτός ο ΕργοΣΕ. Το θέμα είναι ποιοι τελικά κυριαρχούν. Γιατί αν κάποιοι υπάρχουν ως άλοθοι σε μια τρύπα χωρίς πάτο, τότε, και γιατί το λέω αυτό, γιατί η θέση σας ήταν, είδα εδώ, σύμβουλος για θέματα υποδομών σε δύο υπουργούς. Άρα ένας άνθρωπος με το ήθος που περιγράφεται, ή το δικό σας μόνο, αλλά και των συνεργατών, όλων αυτών που έχουν απόλυτη, έτσι, έχουν απόλυτο σεβασμό στο διεθνές γίγνεσθε το σιδηροδρομικό, πώς δέχεστε και δεχόσαστε από τόσο επίσημες θέσεις τέτοιες προσβλητικές για την αξιοπρέπεια όλων εσάς που τελικά είστε ο άλλος ΟΣΕ
και δεν αντιδράσατε. Ή αντιδράσατε με κάποιο τρόπο, ή απλώς αν πηγαίνατε σε καλύτερες θέσεις δεν μπορούσα να το αλλάξετε. Δηλαδή αυτό δεν το ξέραν οι υπουργοί όταν το δηλώνουν επισήμως. Εσείς που το ξέρατε και σας πρόσβαλαν, αντιδράσατε επισήμως. Είσαστε στελέχη προβεβλημένα. Δεν τις ήξερα αυτές τις δηλώσεις. Τώρα τις άκουσα πάλι εδώ στην επιτροπή σας. Δεν θέλω να σχολιάσω δηλώσεις που έχουν πάλι σας είπα. Εγώ δεν ζήτησα να σχολιάσετε. Μου κάνει εντύπωση που δηλαίνετε ότι δεν τις ξέρατε. Άρα δηλαδή είναι δυνατόν εσείς σε αυτά τα ανώτερα επίπεδα διοίκησης που οι δηλώσεις ήταν κατεξοχήν για το δικό σας έργο, δηλαδή αυτό που επιτελούσατε, όχι για το θέμα αν είναι ασφαλής ή δεν είναι ασφαλή. Έτσι, εσείς παίρνατε τις συμβάσεις και τις υλοποιούσατε. Παίρνατε τις υποδομές και τις τακτοποιούσατε όταν παίρνατε σήμα. Δεν μάθετε σε πραγματικό χρόνο αυτές τις δηλώσεις έτσι ώστε να διαμαρτυρηθείτε. Συγγνώμη, μιλάτε για τον ΟΣΕ τώρα. Μιλάω για την. Ή για την ΕΡΓΟΣΕ. Κοιτάξτε, όταν λέμε για θέματα ΕΡΓΟΣΕ όσον αφορά τη ασφάλεια, το συμβάσεων και όλα αυτά. Είναι του ΕΡΓΟΣΕ και των υποδομών, δεν είναι του ΕΡΓΟΣΕ. Όχι. Οι δηλώσεις έχουν γίνει για τον ΟΣΕ. Όχι, δεν ξέρετε αν αυτό. Όχι, από ό,τι. Αφού είπατε δεν τις ξέρατε τις δηλώσεις σε πραγματικό χρόνο, τώρα μου λέτε ότι ήταν για τον ΟΣΕ. Μα τις άκουσα, μιλάω για τον ΟΣΕ. Εμένα μου έκανε εντύπωση ότι δηλώσατε ότι δεν τις ξέρατε σε πραγματικό χρόνο. Και τώρα λέτε ότι ήταν για τον ΟΣΕ. Εντάξει. Ότι ο ΟΣΕ ήταν η πιο διεφθαρμένη εταιρεία της Ευρώπης δεν το ήξερα. Τώρα το άκουσα. Αλλά μιλάμε για τον ΟΣΕ. Τα μαύρα βαγόνια δεν τα ξέρατε, εσείς τα είπατε. Τα θεωρείτε δηλαδή ότι αυτά τα βαγόνια έτσι. Για πέστε μας, τι σημαίνει μαύρα βαγόνια, για να κατατεθεί η άποψη. Μαύρα βαγόνια είναι ότι υπάρχει ένα κύκλωμα το οποίο κάνει μεταφορές χρησιμοποιώντας το σιδηρόδρομο χωρίς να δηλώνει αυτές τις μεταφορές. Δηλαδή υπάρχει κάποιο κύκλωμα το οποίο δρομολογεί βαγόνια, μεταφέρει βαγόνια χωρίς να δηλωθούν στις επίσημες φορτωτικές, χωρίς να πληρωθούν δηλαδή στον ΟΣΕ ή στην ΤΡΕΝΟΣΕ. Αυτό ήταν η διακίνηση βαγονιών, είναι θέμα της ΤΡΕΝΟΣΕ. Αλλά φυσικά έχει να κάνει και ο ΟΣΕ, διότι ο ΟΣΕ είναι ο υποδοχέας σε κάθε σταθμό. Αυτό ήταν ένα σκάνδαλο όντως που ξέσπασε τότε. Αλλά δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας οργανισμός είναι διεφθαρμένος επειδή ήρθαν δύο σκάνδαλα. Εγώ όταν μπήκα στον ΟΣΕ, μπήκα σε έναν οργανισμό με 17.000 άτομα, ο οποίος λειτουργούσε με στρατιωτική πειθαρχία, υποδειγματικά, κανονικά. Δεν μπορώ να πω ότι λοιπόν ότι ο ΣΕ αυτών των χιλιάδων ατόμων είναι διεφθαρμένος επειδή έχουμε 2, 3, 4 σκάνδαλα. Προφανώς, φαντάζομαι, χωρίς να θέλω να κρίνω τις δηλώσεις των υπουργών, έχουν να κάνουν με τα σκάνδαλα αυτά και έχουν να κάνουν και με το μεγάλο πρόβλημα του χρέους που έχει συσσωρευτεί, που είναι τεράστιο. 11 δισεκατομμύρια και κάθε χρόνο να μπαίνεις μέσα άλλο ένα δισεκατομμύριο, αυτό είναι ένα πρόβλημα που δεν είναι τιμή για το σιδηρόδρομο, όντως. Αλλά να κρίνω εγώ χιλιάδες άτομα και να τα κρίνω όλα ως διεφθαρμένα, ότι δουλεύουν σε ένα διεφθαρμένο οργανισμό, δεν θα το κάνω. Κάνετε όμως το άλλο, να λέτε ότι από όταν μάθατε για αυτά 3-4 σκάνδαλα, τα οποία δεν είναι χαρακτηριστικά για να αποδοθεί όρος διεφθαρμένος οργανισμός. Αλήθεια, από πόσα σκάνδαλα και πάνω κατά εσάς πιστεύετε ότι θα ήταν διεφθαρμένος οργανισμός? Και το λέω αυτό για να σας βοηθήσω, ίσως το ερώτημά μου να είμαι πιο σαφής. Είπατε εσείς ότι κάθε χρόνο έμπαινε 1,5 δις μέσα. Για ποιο λόγο, άστα τα παλιά συσσωρευμένα, τα δανειοδοτήσεις που μέσω του ΟΣΕ έπαιρνε το κράτος, αυτή είναι η μία πλευρά. Το να είναι ελλειμματικός κάθε χρόνο κατά 1,5 δις, για ποιο λόγο εσείς πιστεύετε ότι είναι ελλειμματικός? Εδώ θέλει ειδική μελέτη και δεν μπορώ να το πω τώρα από το βήμα αυτό, δεν μπορώ να πω τώρα γιατί ήταν ελλειμματικός και γιατί αφέθηκε ο ΟΣΕ να διαχειρίζεται τέτοια ελλείμματα, δεν μπορώ να τα πω τότε. Τα έχουν πει προηγούμενοι μάρτυρες, είναι θέμα δανεισμού. Όταν έχεις να εξυπηρετήσεις δάνεια τα οποία έχεις πάρει, τα οποία είναι της τάξης των 10-11 δισεκατομμυρίων και πρέπει να αποπληρώνεις τα δάνεια αυτά, προφανώς θα έχεις ελλείμματα. Προφανώς αναγκάστηκε ο ΣΕ μετά να πάρει μέτρα
Προφανώς δυστυχώς είχαμε μετατάξεις προσωπικού, κλείστηκε το μισό δίκτυο, μην το ξεχνάμε αυτό. Το 2010 έκλεισε το μισό δίκτυο του ΟΣΕ. Αυτά όλα ήταν θέματα πολύ σοβαρά για ένα σιδηρόδρομο προς την πλευρά της εξυγίανσης. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι ήταν η αληθινή εξυγίανση για ένα σιδηρόδρομο. Όλοι οι σιδηρόδρομοι στην Ευρώπη λειτουργούν με χρέη, όλοι οι σιδηρόδρομοι λειτουργούσαν με ελλείμματα όταν ήταν η παλιά κατάσταση σιδηροδρόμων, που ήταν οι μονολιθικοί σιδηρόδρομοι που κάνανε την κυκλοφορία, είχαν την ιδιοκτησία των βαγονιών και των τρένων, ήταν υπεύθυνοι για τα πάντα. Όλοι σε όλη την Ευρώπη είχαν μεγάλα χρέη. Ωραία. Ωραία, ευχαριστούμε για την ιστορική αναδρομή. Όμως τα ερωτήματα είναι πιο σαφή. Εσείς ήσασταν μια περίοδο των 17.000 ανθρώπων εντύμων και φτάσατε σε ένα σημείο, τα 3-4 σκάνδαλα, εσείς να μην τα θεωρείτε χαρακτηριστικά, με υποστελέχωση βέβαια και όλα αυτά. Είπατε εσείς ότι ήταν υπεύθυνη το κλείσιμο γραμμών, δηλαδή μεταφορικού έργου, το οποίο ήταν ασύμφορο, φαντάζομαι, από τη μη συμμετοχή επιβατών, έτσι, ή εμπορικών διαδικασιών. Εσείς πώς υποτιμάτε για δεύτερη φορά και αναφέρετε, και προηγούμενες φορές το ίδιο αισθάνθηκα ότι υποτιμάτε, ότι το πρόβλημα του ΟΣΕ τελικά ήταν τα δάνεια και δεν ήταν τα μαύρα βαγόνια και η μαφία του χαλκού, τα οποία ως δαπάνες αναγκαζόντουσαν ο ΟΡΓΟΣΕ να μην υλοποιούν τις συμβάσεις, γιατί μέχρι να τις υλοποιήσει υπήρχε κλοπή υλικού, άρα θα έπρεπε ξανά και ξανά παρατάσεις και όλα αυτά τα γνωστά. Τα μαύρα βαγόνια δεν επέφεραν σημαντικό κέρδος σε αυτούς τους υπαλλήλους του ΟΣΕ, οι οποίοι ακριβώς κάνανε λαθρεμπόριο, γιατί για να είναι μαύρα ή λαθρεμπόριο κάνανε ή επικίνδυνα υλικά, και δεν το λέω τυχαία, χωρίς προϋποθέσεις, νύχτα. Εσείς το κόστος αυτό το υποτιμάτε στη ζημία του ΕΡΓΟΣΕ και ήταν ερήμην εσάς που είστε στα ανώτατα διοικητικά κλιμάκια, ήταν ερήμη των υπουργών. Μα οι υπεύθυνοι οδηγήθησαν στην δικαιοσύνη. Για τα μαύρα βαγόνια έγιναν δικαστήρια και πήγαν και φυλακή ορισμένα άτομα, ορισμένοι υπάλληλοι του ΟΣΕ. Δηλαδή δεν έμειναν ατιμόρυτα. Όλα... Καταλογισμός έγινε η ζημία στον ΕΡΓΟΣΕ. Να αφήστε το ποινικό. Καταλογισμός για τη ζημία, έτσι, γιατί βάσει σε αυτά τα προβλήματα όσον αφορά όχι τα μαύρα βαγόνια, όσον αφορά τη μαφία του χουλκού, ο ΕΡΓΟΣΕ αποτίμησε ποια ήταν η ζημία σε πραγματικές τιμές. Η ΕΡΓΟΣΕ δεν έχει ζημιές. Η ΕΡΓΟΣΕ λειτουργεί χωρίς ζημιές. Η ΕΡΓΟΣΕ χρηματοδοτείται 100% από τον ΟΣΕ και κάνει τα έργα. Δεν έχει ζημιές. Μα όταν αναγκάζεται για το ίδιο έργο να ξαναεπανέλθει, δεν είναι ζημιές του ελληνικού λαού? Δηλαδή, ο ΕΣΟΕ τι είναι? Μια μηχανή που δεν χρηματοδοτείται από το ελληνικό λαό? Πώς το λέτε αυτό? Εσείς είναι ένα καθαρό τμήμα, αγνό, άσφυλο και αμόλυντο, που χαίρεται να αποκτά τεχνογνωσία και εμπειρία τεχνική, επειδή ξαναφτιάνει τις ίδιες γραμμές, δηλαδή ηθικά? Πώς το αποδέχεστε εσείς? Μα δεν τις διαχειρίζεται τις γραμμές η ΕΡΓΟΣΕ. Η ΕΡΓΟΣΕ είναι αποδέκτης αιτήματος του ΟΣΕ να φτιαχτούν οι γραμμές. Ο ΟΣΕ έχει διαπιστώσει ότι ακριβώς επειδή το δίκτυο δεν εφυλάσσεται το καλά, είχαμε προβλήματα στα συστήματα, στην υποδομή, στην επιδομή, δεν ξέρω. Και ο ΟΣΕ λέει στην ΕΡΓΟΣΕ να κάνει αυτό το έργο. Η ΕΡΓΟΣΕ ούτε το δίκτυο διαχειρίζεται, ούτε έχει τη φύλαξη του δικτύου, ούτε κυκλοφορία κάνει. Εγώ ερώτησα πώς αισθανόσαστε εσείς ως ΕΡΓΟΣΕ όταν πηγαίνατε και αποκαλυστούσατε έργο που μόλις πριν λίγο είχατε παραδώσει, με αποτέλεσμα τα χρήματα του ελληνικού λαού να πηγαίνουν σε ένα πιθάρι χωρίς πάτο. Πώς αισθανόσαστε? Ανώτατο διοικητικό στέλεχος είσαστε, που είχατε τιμηθεί ως σύμβουλος υπουργό σε θέματα υποδομών 2 φορές, είχατε τιμηθεί σε θέματα μεταφοράς συγκοινωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, πώς αισθανόσαστε εσείς, τι συμβουλεύατε τους υπουργούς όταν ξανά ερχόσαστε σαν σύμβουλος να πείτε πρέπει να το κάνουμε το έργο αυτό, γιατί είναι για την ασφάλεια του επιβατικού κοινού και της ασφάλειας των μεταφορικών διαδρομών? Πώς αισθανόσαστε? Αυτό λέω εγώ. Θέλω, τιμηθήκατε εσείς από τον ΕΡΓΟΣΕ? Μα δεν έγινε ποτέ αυτό από την ΕΡΓΟΣΕ. Η ΕΡΓΟΣΕ ποτέ δεν ήρθε στη θέση να ξυλώνει ή να κάνει οτιδήποτε του ΟΣΕ.
η εργοσία κατασκευάζει. Εντάξει, δεν είμαι σαφής και απαντάτε έτσι. Δεν είπα ότι εσείς ξυλώνατε. Η μαφία του Γαλλικού που ήταν σημαντικό σκάνδαλο σας υποχρεώνει να ξανααποκαταστείτε τις ίδιες γραμμές που είχατε φτιάξει πριν. Και πώς αισθανθήκατε εσείς όταν παραδώσατε ως υπεύθυνος το 88 σειρμούς με το σύστημα ETS και καμία εμπορευματική κανένα εμπορευματικό σειρμό σας έκανε εσάς ένα ειδικό που είχατε εξελιχθεί και σε θέματα ασφαλείας που τα συζητάγατε, σε θέματα μεταφορικότητας, διαδραστικότητας και διαλειτουργικότητας, το άνοιγμα της αγοράς, δηλαδή είχατε και ως μάνατζερ πλέον εξελιχθεί. Αυτή η τεχνογνωσία δεν ήταν μόνο καθαρά τεχνική. Πώς αισθανόσαστε όταν πήρατε ένα έργο που είχατε το ETS εγκαταστήσει μόνο σε σειρμούς επιβατικούς και σε κανένα εμπορευματικό, γνωρίζοντας ότι το σκάνδαλο των μαύρων βαγονιών γινόταν κύρια, αν μην πω αποκλειστικά, από τους σειρμούς. Μισό λεπτάκι, θα μου δώσετε, πρόεδρε. Δεν συνδέονται τα δύο θέματα μεταξύ τους. Όσον αφορά τώρα την ολοκλήρωση της σύμβασης, γιατί το βάλαμε σε επιβατικές αμαξοστοιχίες, διότι έτσι έλεγε η σύμβαση. Εμείς είχαμε μία σύμβαση την οποία πρέπει να ολοκληρώσουμε, που έλεγε θα βάλεις το ETCS σε αυτές τις αμαξοστοιχίες που ήταν επιβατικές. Ωραία. Εσείς πιστεύατε ότι δεν χρειαζόταν. Υλοποίησαν τη σύμβαση κατά γράμμα. Άλλο λέω. Θέλω εγώ του εμπειρογνώμονα, του τεχνικού, του σύμβουλου, έτσι δύο υπουργών σε θέματα υποδομών. Πιστεύατε ότι οι εμπορικές αμαξοστοιχίες δεν είχαν ανάγκη. Εγώ θέλω την γνώση σας εμπειρογνώμων. Δεν είχαν ανάγκη να εγκατασταθεί το σύστημα ETCS. Ήταν σε άλλο δίκτυο που υπήρχε κίνηση των εμπορευματικών ή στο ίδιο? Δεν έχω άποψη γι' αυτό. Ωραία. Και να πω το τελευταίο. Εσείς, ας πούμε, πιστεύετε, επειδή το αναφέρετε πολλές φορές, ότι ακόμα και αν υπήρχαν όλα τα συστήματα, αυτό το ανθρώπινο λάθος δεν μπορεί να αποφευχθεί. Είπατε και σας θυμάμαι ότι ακριβώς δεν γίνεται με την ίδια, με το ίδιο βαθμό πιθανοτήτων. Έτσι, και ότι όσο πιο ηλεκτρονικά και σύγχρονα είναι τα συστήματα, τόσο ακριβώς δορυφορικά εξελίσσεται ακριβώς τα θέματα ασφαλείας επάνω σε αυτό το μέσο. Πιστεύετε εσείς, επειδή τοποθετηθήκατε με σχετική βεβαιότητα, ότι είναι το ανθρώπινο λάθος κυριαρχεί? Πιστεύετε ότι το ανθρώπινο λάθος μπορεί να είναι προϊόν αδιαφορίας ή ανθρώπινης παράληψης λόγω σκοπιμότητας, λόγω των μαύρων βαγονιών το λέω, γιατί εδώ τίθεται και ένα θέμα και εκεί είναι και ακριβώς η αναγκαιότητα εξέτασης από την Επιτροπή μάρτυρες που έχουν τέτοια εμπειρία σαν και εσάς. Το είπατε, στην ίδια γραμμή με όλα αυτά τα συστήματα ήταν δύο τρένα. Μήπως τελικά ήταν μαύρο τρένο το εμπορευματικό? Γιατί υπάρχουν δηλώσεις, μιας και βλέπω ότι ενημερώνεστε τακτικά από τις εφημερίδες. Ξέρετε ότι από τους γονείς, τους οικείους, τους συγγενείς, αυτών των φωνευθέντων, 57 ανθρώπων, είναι σημαντικό θέμα η μεταφορά παράνομου υλικού, τέτοιου που πέρα του αρχικού δυστυχήματος, του τρομακτικού, ήταν και το μέγεθος. Αν δηλαδή υπήρχε ξυλόλιο επάνω, δηλαδή στηρίζοντας αυτή τη θεωρία που δεν σταμάτησε τότε όταν μπήκαν φυλακοί. Άρα όλα τα συστήματα που λειτουργούσαν και που ήταν σε γνώση των πάντων και εσάς, ας είσαστε εργοσέ και όχι οσέ, και των υπουργών, έτσι, πώς είναι δυνατόν τα μαύρα βαγόνια? Γι' αυτό και δεν λειτουργεί κανένα σύστημα, γιατί προφανώς πριν τα συστήματα αυτά λειτουργούσαν τα τρένα. Το πρόβλημα είναι όταν υπάρχει μαύρο βαγόνι, είναι συνέπεια φυσική, στατιστικά αυξημένη, να συμβεί ένα τέτοιο ατύχημα. Εκεί κανείς δεν ξέρει, απλώς βολεύεται στις θέσεις του και να ενδιαφέρεται. Τελειώσαν τα μαύρα βαγόνια? Υπήρχαν οι διαδικασίες αυτές? Κατά δική σας γνώμη, σαν επιρρογνώμονα σας ζητά, όχι για κάτι άλλο, έτσι κι αλλιώς δεν έχει άλλη αρμοδιότητα. Πιστεύετε ότι για να είναι στην διαγραμμή, χωρίς να λειτουργεί κανένα σύστημα, ούτε παλιό ούτε καινούργιο, όχι από λάθος, είναι προϊόν μαύρου βαγονιού? Δεν μπορώ να ξέρω. Τη γνώμη σας, το ξέρω ότι δεν το ξέρετε. Αλλά είπατε μόνος σας ότι θεωρείτε απίθανο, ακόμα και χωρίς κανένα σύστημα σύγχρονα ασφαλείας, το είπατε, να γίνει στην ίδια γραμμή δύο τρένα. Εγώ σας ρωτώ, όταν δεν λειτουργεί κανένα σύστημα,
Δεν λειτουργεί κανένα κινητό τηλέφωνο, κανένα ραδιοβοήθημα, κανένα ETS, τουλάχιστον από το ένα. Θεωρείται ως εμπειρογνώμονας ότι αυτό, σβησμένα τα αρχεία στα καταγραφικά όσον αφορά το υπορρυθμιστικό σταθμό στη Θεσσαλονίκη, πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να είναι προϊόν? Αυτό λέω, από τη γνώμη σας. Δεν θέλω να μου πείτε αν ξέρετε. Προφανώς δεν ξέρετε. Καταρχάς τα ραδιοτηλέφωνα λειτουργούσαν. Θα μπορούσε να γίνει επικοινωνία με ραδιοτηλέφωνα. Γιατί ραδιοτηλέφωνο τώρα. Δεν λειτουργούσαν. Γιατί κανένας δεν θέλει να σκοτωθεί. Κανένας από τους συναδέλφους σας, μηχανοδηγούς, δεν ήθελε να σκοτωθεί. Αυτό είναι θέμα κατά πόσο τηρήθηκε ο κανονισμός κυκλοφορίας. Δεν είναι δυνατόν να θέλουν να αυτοκτονήσουν. Κινητά πέναν να πάσα ώρα και στιγμή, το ξέρετε, γιατί δεν έχουν εμπιστοσύνη. Εδώ οι αστυνομικοί έχουν κινητά για να επικοινωνούν, πόσο μάλλον οι μηχανοδηγοί. Γι' αυτό. Άρα σας λέω τη γνώμη σας. Πιστεύετε, αφού δεν λειτουργήσε το ένα, δεν λειτουργήσε το άλλο ενώ μπορούσε να λειτουργήσει. Δεν λειτουργήσε το άλλο ενώ μπορούσε να λειτουργήσει. Δεν λειτουργήσε το άλλο το σύστημα ασφαλείας, ότι μπορεί να είναι προϊόν μαύρων βαγονιών? Δεν μπορώ να ξέρω. Δεν μπορώ να ξέρω. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Τώρα ο λόγος στην κυρία Καραγεωργοπούλου. Κύριε Μάρτυρα, στο διάστημα που υπήρξατε διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ, στο τρίτο συνέδριο υποδομών και μεταφορών, καταθέσατε τις απόψεις σας για την κατάσταση που επικρατούσε στον σιδηρόδρομο. Είχατε επισημάνει όλες αυτές τις παθογένειες του κρατικού μηχανισμού που λίγος πολύ μας αναφέρατε και σήμερα. Δηλαδή εργολαβίες που έρχονταν από πολύ παλιά, πλήθος κρατικών υπηρεσιών οι οποίες έπρεπε να μεσολαβήσουν, να εκφράσουν απόψεις ώστε μέσα από ένα πολύ αργό γραφειοκρατικό σύστημα να καταλήξει στο αποτέλεσμα το επιθυμητό, και αναφερθήκατε στις απαλωτριώσεις, στις συνεχείς τριβές σε θέματα διεκπαιρεώσεων ΑΔΜΙΕ, οικοδομικών αδειών, περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, δασαρχείων, αρχαιολογίας, πολλές δηλαδή εμπλεκόμενες υπηρεσίες, ακόμα και για τις πηγές χρηματοδότησης, για τις ελλείψεις στα τελικά πιστοποιητικά CE που εκδίδονταν από τους κοινοποιημένους οργανισμούς νόμπου, για τα έργα που παραδίδονταν στον ΟΣΕ, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η έγκριση θέση σε λειτουργία αυτών και από τη ΡΑΣ ακόμα. Ωστόσο, ανάμεσα σε όλα αυτά που δηλώσατε τότε, είχατε δώσει μεγάλη έμφαση στο γεγονός ότι υπήρχαν πολλά εσωτερικά προβλήματα ανάμεσα στην ΕΡΓΟΣΕ και τον ΟΣΕ. Θέλετε να μας πείτε κάτι γι' αυτά? Δεν θυμάμαι ακριβώς τι είχα πει τότε στην εισήγησή μου σε αυτό το συνέδριο μεταφορών. Προφανώς θα είχα επισημάνει πάγια θέση μου, είναι το λέω παντού αυτό, τα προβλήματα αυτά που επανέλαβα και σήμερα. Τώρα όσον αφορά τις τριβές με τον ΟΣΕ, δεν θυμάμαι να είχα επισημάνει κάποιο πρόβλημα με τον ΟΣΕ, διότι οι σχέσεις μας με τον ΟΣΕ ήταν πάντα αρμονικές. Η κατάθεσή σας τότε, έτσι όπως προκύπτει από το συνέδριο αυτό, δείχνει ότι είχατε επισημάνει και είχατε σταθεί σε αυτό πάρα πολύ, ότι υπήρχαν σημαντικά προβλήματα στις σχέσεις. Μπορεί να μην το θυμάστε, εγώ δεν έχω περισσότερες πληροφορίες πάνω σε αυτό και γι' αυτό με πολύ ειλικρίνεια ζητώ να μάθω τον λόγο που σήμερα λέτε κάτι άλλο και το έχετε πει από την αρχή της κατάθεσής σας, ενώ από το συγκεκριμένο δημοσίευμα προκύπτει αυτό. Και υπάρχει και σχετικό βίντεο, ωστόσο. Επόμενη ερώτηση. Μπορούσε ο σταθμάρχης να δει ότι τα δύο τρένα, θα μπορούσε μάλλον να δει ότι τα δύο τρένα ήταν στην ίδια γραμμή επί 12 λεπτά, εάν το σύστημα δεν δούλευε? Ο σταθμάρχης ο συγκεκριμένος είχε να κάνει με έναν τοπικό πίνακα κυκλοφορίας, αφού δεν υπήρχαν όλα τα άλλα συστήματα, σωστά? Αν αυτό το σύστημα δεν δούλευε, θα μπορούσε να έχει δει ότι τα δύο τρένα και σταμάτησε να δουλεύει την τελευταία στιγμή, εκείνη τη στιγμή, την κρίσιμη στιγμή που το ένα από τα δύο τρένα μπήκε στην αντίθετη κατεύθυνση, στην κάθοδο, το επιβατικό τρένο? Θα μπορούσε λοιπόν από κάπου αλλού να το έχει δει, να το έχει καταλάβει? Σας το είπα, ξέρω ότι μέχρι το 2019 που έγινε η πυρκαγιά θα μπορούσε να βλέπει όλο το διάστημα μέχρι την Κατερίνη που είναι το τρένο και πώς κινείται, σε ποια γραμμή. Τώρα τον τοπικό πίνακα χειρισμού, ο οποίος εγκαταστάθηκε τον Νοέμβριο του 2022 από διάβαση σε εφημερίδες, δεν τον έχω δει, δεν το έχω δει το μηχάνημα. Διάβασα πολύ να καταλάβω τι είναι τι μηχάνημα αυτό και κατάλαβα από περισσότερο από την έκθεση εμπειρογνωμόνων ότι στο μηχάνημα αυτό, στο οποίο μπορούσε να κάνει αυτόματη χάραξη
της πορείας της αμαξοστοιχίας στο σταθμό και μπορούσε να βλέπει για 5 χιλιόμετρα περίπου, δηλαδή για 3-4 λεπτά, θα μπορούσε να βλέπει ότι το τρένο είχε μπει στη λάθος γραμμή. Αλλά πάλι, χωρίς να θέλω να πω κάτι, χωρίς να θέλω να αποδώσω σε κανέναν ευθύνη, διαβάζοντας, έρχομαι στο συμπέρασμα, να το επαναλάβω κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να δώσω σε κανέναν ευθύνη. Δεν είμαι εδώ για να δώσω ευθύνη. Αλλά διαβάζοντας, ο σταθμάρχης δεν είχε καταλάβει ότι οδήγησε το τρένο στη γραμμή καθόδου. Αυτή είναι η άποψή μου. Οι μηχανοδηγοί και στα δύο τρένα, πώς θα μπορούσαν να είχαν μάθει εάν ο σταθμάρχης, για ποιους λόγους, είχε συμβεί να έχει πάθει μια ανακοπή καρδιάς και λόγω της υποστελέχωσης ή λόγω της αριθμίας της εσωτερικής δεν υπήρχε δεύτερος σταθμάρχης. Πώς θα μπορούσε να είχε μάθει αν ο συγκεκριμένος σταθμάρχης δεν ήταν στη θέση του για ποιους λόγους και έστω ότι ο πίνακας λειτουργούσε, δεν υπήρχε κανείς για να ενημερώσει τους μηχανοδηγούς ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει. Πώς θα μπορούσαν μεταξύ τους από τα υπόλοιπα συστήματα και τον κανονισμό ασφαλείας που όλοι είπατε ότι όταν υπάρχει ένας κανονισμός ασφαλείας υπάρχουν και δικλείδες ασφαλείας για κάθε περίπτωση. Εδώ τι προβλέπει ο κανονισμός? Ναι. Δεν ξέρω τι έγινε εκείνη τη μεραία νύχτα. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι σύμφωνα με τον κανονισμό είναι ότι όταν βλέπει ο μηχανοδηγός ότι οδηγείται η αμαξοστοιχεία σε μία γραμμή η οποία δεν είναι αυτή που πρέπει να είναι, καταρχάς δεν ξεκινάει, δεν φεύγει από την αποβάθρα. Πρέπει να πάρει ένα ειδικό έντυπο, είναι το 1001 από ό,τι θυμάμαι, ένα ειδικό έντυπο, είναι χαρτί. Να πάρει το χαρτί στα χέρια του από τον σταθμάρχη που θα του πει ότι λόγω οτιδήποτε, χωρίς, δεν ξέρω αν πρέπει να εξηγήσει τους λόγους, θα οδηγηθείς σε μία γραμμή η οποία δεν είναι κανονική. Θα το πάρει γραπτός. Αλλιώς δεν ξεκινάει. Παρ' όλα αυτά ξεκινάει χωρίς να πάρει το χαρτί αυτό. Θέλετε να πείτε ότι ο μηχανοδηγός της επιβατικής αμαξοστοιχίας δεν είχε το υπόδειγμα 1001 που μας είπαν προηγούμενοι μάρτυρες? Έτσι πρέπει. Δεν ξέρω τι έγινε εκείνη τη νύχτα. Σας λέω ότι λέει ο κανονισμός κυκλοφορίας. Λοιπόν, ο κανονισμός κυκλοφορίας λέει ότι εφόσον λοιπόν πάρεις το χαρτί, ξεκινάς και μπαίνεις σε μία άλλη γραμμή από τη συνηθισμένη. Αυτό ο μηχανοδηγός το βλέπει αμέσως. Δεν είναι κάτι που του ξεφεύγει. Δηλαδή βλέπει. Γιατί βλέπει όλα τα φωτόσημα αριστερά, δεν τα βλέπει δεξιά. Βλέπει ότι έχει μπει στη γραμμή καθόδου. Πάλι λέει ο κανονισμός ότι πρέπει να επικοινωνήσεις με το σταθμάρχη, ακινητοποιώντας το τρένο και να του υποβάλεις πάλι το ερώτημα, ώστε να πάρεις πάλι έγκριση ότι πηγαίνεις στη γραμμή καθόδου. Αυτό πλέον, από ό,τι πάλι διαβάζω, δεν είμαι σίγουρος, διάβασα σε μερικά site ότι δεν του απάντησε ο σταθμάρχης, σε άλλα site διάβασα ότι του απάντησε, αυτό είναι και η άποψη της Επιτροπής, ότι του απάντησε ο σταθμάρχης λέγοντάς του προχώρα είσαι στη σωστή γραμμή. Αλλά σας λέω, δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε εκεί. Αλλά ο κανονισμός κυκλοφορίας είναι σαφής. Δεν ξεκινάς το τρένο για να μπεις στη γραμμή καθόδου χωρίς να έχεις το έντυπο μπροστά σου. Μόλις χθες ή προχθές στο Μεσολόγγι βρέθηκε η σωρός ενός ανθρώπου που δολοφονήθηκε και η έβρεση του πτώματος έγινε από ένα συνεργείο θελοντών με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά της Αγγελικής Διακομανόλη, μιας ιδιώτη που απασχολεί τους ανθρώπους αυτούς, η οποία είχε ζητήσει τις ημέρες του εγκλήματος των Τεμπών να επιμεληθεί όλου του χώρου προκειμένου να προσφέρει υπηρεσίες τέτοιου είδους και εμπλεκόμενη σε έναν τραγελαφικό μαραθώνιο απευθυνόμενη σε πυροσβεστική και υπουργεία τελικά κατέληξαν άπαντες να τις αρνηθούν να αναλάβει το οποιοδήποτε έργο στη συγκεκριμένη περιοχή. Ταυτόχρονα, στο διάστημα μεταξύ 10 με 16 Μαρτίου απομακρύνθηκε ένας τεράστιος όγκος χωμάτων. Οι δειγματοληψίες από τον χώρο έγιναν στις 30 Μαρτίου και στο σημείο αυτό ήταν που εξαιτίας του εγκλήματος των Τεμπών 28 από τους 57 νεκρούς απανθρακώθηκαν λόγω μιας τεράστιας πυρκαγιάς. Στο μεταξύ, μεταφέροντας τα συντρίμια, μπάζωσαν, τσιμέντωσαν τον χώρο του
του εγκλήματος. Αντί ποσού 785.000 ευρώ, ένα τεράστιο ποσό για τους Έλληνες φορολογούμενους. Και κατά αυτή την έννοια σκεπάστηκαν τα όποια ευρήματα θα μπορούσε αυτή η κυρία, η οποία επιτυχώς οδήγησε τις αστυνομικές αρχές στη λύση του άλλου εγκλήματος. Πώς εξηγείται ότι συνέβη όλη αυτή η μεθόδευση? Σε αντίστοιχη περίπτωση στο Άδεντρο, όταν είχε γίνει η άλλη σύγκρουση, είχε άμεσα παρέμβει οποιοσδήποτε μηχανισμός κρατικός στον τόπο συμβάντος? Είσαστε τότε στον ΟΣΕ ή αντίστοιχα μεθοδεύθηκε απομάκρυνση στοιχείων αμέσως και η μεθόδευση ή όλη τέλος πάντων που επιχειρήθηκε εδώ πολύ δεικτικά ώστε να μην υπάρχουν ευρήματα? Στην άλλη περίπτωση πώς είχε λειτουργήσει ο κρατικός μηχανισμός? Δεν ξέρω τι έγινε στα Τέμπη. Δεν ξέρω πώς μπαζώθηκε, δεν ξέρω τι διαδικασίες ακολουθήθηκαν. Δεν το ξέρω. Διαβάζω πολλά, δεν ξέρω τι έγινε. Για το Άδεντρο είναι τελείως άλλη περίπτωση. Είχαμε άλλη περίπτωση όπου διερευνήθηκαν, δεν θυμάμαι να είχαν μπαζωθεί τίποτα. Διερευνήθηκε από ειδική επιτροπή στον ΟΣΕ ακριβώς τα αίτια του δυστυχήματος. Η παρέμβαση έγινε άμεσα? Ναι, φυσικά. Ωραία. Όταν σταματούν τα τρένα στη μέση του πουθενά, σε όλα αυτά τα χρόνια που είσαστε στον ΟΣΕ, τι είχε πέσει την αντίληψή σας? Γιατί συμβαίνει να σταματούν τα τρένα για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα? Για πάρα πολλούς λόγους. Ένα τρένο σταματάει για πάρα πολλούς λόγους. Υπάρχει ένα εμπόδιο μπροστά, υπάρχουν κλαδιά, λιθοβολισμός, έχουμε και τέτοια δυστυχώς, πρόβλημα μηχανικό. Χαλάει αμαξοστοιχεία, χαλάνε κάποια όργανα ελέγχου της αμαξοστοιχείας και αμέσως φυσικά ενημερώνονται οι σταθμάρχες με ραδιοτηλέφωνα κανονικά και αμέσως ενημερώνεται κανονικά ο διαχειριστής της υποδομής και παίρνει όλα τα μέσα να έρθει η άλλη αμαξοστοιχεία να το τραβήξει, να το ρημουλκίσει, να δει τι θα κάνει με τους επιβάτες και όλα αυτά. Είναι όλα αυτά προβλέπονται στον κανονισμό λειτουργίας, κανονισμό κίνησης, όλα τα πάντα. Γιατί καθυστέρησα την υλοποίηση ολοκλήρωσης της σύμβασης 717 στον βαθμό που εάν υπήρχαν αυτά τα συστήματα, γιατί δεν θέλω να σας ρωτήσω για την 717 αυτή καθεαυτή, αλλά εάν υπήρχαν τα συστήματα που προβλεπόντουσαν στην σύμβαση αυτή, θα ήταν πιο άνετη η διακίνηση παράνομου υλικού? Τα συστήματα αυτά θα κατέγραφαν το πότε σταματούν τα τρένα? Δηλαδή, ώστε η μη ολοκλήρωση αυτής της σύμβασης θα μπορούσε να έχει εξυπηρετήσει όχι μόνο τη διασπάθηση και κατασπατάληση του χρήματος, αλλά και μια παραοικονομία γύρω από τα παράνομα εμπορεύματα. Δεν μπορώ να απαντήσω τίποτα για την 717. Οι υπάλληλοι του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ είπατε κάποια στιγμή ότι παραιτήθηκαν σωρευτικά. Γιατί παραιτήθηκαν και πώς αντικαταστάθηκαν? Δεν είπα τέτοιο πράγμα ποτέ. Σήμερα σας άκουσα να λέτε ότι κάποια στιγμή παραιτήθηκαν οι υπάλληλοι και δίνανε τεχνογνωσία στο εξωτερικό κτλ. Αν μάλιστα, ναι, παραιτήθηκαν διότι βρήκαν προφανώς καλύτερες ευκαιρίες στο εξωτερικό. Αντικαταστάθηκαν άμεσα? Φυσικά. Η μείωση του αξιόμαχου, ωστόσο, ανθρώπινου δυναμικού ήταν αιτία μείωσης του επίπεδου ασφάλειας. Η ασφάλεια δεν εξαρτάται από τους μηχανικούς τόσο πολύ όσο εξαρτάται από τους σταθμάρχες και τους κλειδούχους. Η καρδιά του σιδηροδρόμου είναι ο κανονισμός κυκλοφορίας, ο οποίος εκτελείται από εκπαιδευμένους, πολύ εκπαιδευμένους σταθμάρχες και κλειδούχους. Δηλαδή, αυτή είναι η καρδιά. Σε όλη την Ευρώπη, στην Ελλάδα, δεν είναι ελληνική ιδιαιτερότητα. Ο σιδηρόδρομος είναι ένα σύστημα το οποίο βασίζεται στον ανθρώπινο παράγοντα. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, που έχουμε ταξιδέψει όλοι στην Ευρώπη στους μεγαλύτερους σταθμούς. Πάντα βλέπουμε στους μεγαλύτερους σταθμούς με τα τελειότερα συστήματα. Πάντα υπάρχει ένα γραφείο που είναι ο επικεφαλής σταθμάρχης, ο Σεφ Ντεγκάρτ, και πάντα βλέπουμε τον σταθμάρχη
με το καπέλο και τη στολή, με τη σημαία, να δίνει τα σήματα. Πάντα δηλαδή είναι μια οικία εικόνα. Ο σιδηρόδρομος βασίζεται στους ανθρώπους του. Τι θα λέγατε σήμερα στο επιβατικό κοινό, αν είχατε μια τέτοια εξουσία, κάτι να συστήσετε, ότι είναι ασφαλή τα τρένα, θα λέγατε να μπαίνουν στα τρένα οι άνθρωποι? Εγώ θα ταξιδέψω στη Θεσσαλονίκη μεθαύριο, διότι σπουδάζει ο γιος μου, ο οποίος πάντα με τρένο ταξίδευε. Του έχω πει να ταξιδεύει πάντα με τρένο και εγώ θα πάρω το τρένο μεθαύριο. Ο σιδηρόδρομος είναι ασφαλές μέσο. Σας ευχαριστώ. Και κλείνουμε τους συζητητές με τον κύριο Φλόρο. Καλησπέρα, κύριε Μάρτης. Σας άκουσα νωρίτερα να αναφέρετε διαρκώς για το γενικό κανονισμό κίνησης και για το πώς θα μπορούσε να επικοινωνήσει κάποιος εάν δεν λειτουργούσε, ας πούμε, η ραδιοεπικοινωνία. Σωστά. Το GSMR λέτε. Ναι. Ναι, θα μπορούσε να επικοινωνήσει με τα ραδιοτηλέφωνα. Όπως κάνουν οι στον εάν δεν λειτουργούν τα ραδιοτηλέφωνα, γνωρίζετε τι προβλέπει ο Γενικός Κανονισμός Κίνησης για την επικοινωνία? Νομίζω ότι δεν γίνεται κυκλοφορία. Άμα δεν λειτουργούν τα ραδιοτηλέφωνα, σας μεταφέρω την εμπειρία ότι είχαμε πρόβλημα κίνησης στις σύραγγες, στις μεγάλες σύραγγες, διότι δεν είχε τελειώσει στη νέα γραμμή, μιλάω, στην 635, τη Θωρέα Δομοκός. Όταν τελείωσε η υποδομή και η υποδομή ήταν έτοιμη στις σύραγγες και μπορούσαν να κυκλοφορήσουν τα τρένα, προφανώς δεν κυκλοφόρησαν τρένα, διότι δεν είχαν μπει ακόμα κεραίες οι οποίες να διασφάλιζαν ότι υπήρχε σήμα στη ραδιοεπικοινωνία. Προφανώς, όταν δεν υπάρχει ραδιοεπικοινωνία, δεν γίνεται κυκλοφορία. Εάν ταυτόχρονα διακοπεί η τηλεγραφική και τηλεφωνική επικοινωνία, γνωρίζετε τι προβλέπει ο Γενικός Κανονισμός Κίνησης? Δεν το γνωρίζω, αλλά φαντάζομαι ότι δεν γίνεται κυκλοφορία. Δηλαδή, άμα δεν έχουμε επικοινωνία μεταξύ σταθμών με τηλέγραφο με τηλέφωνο, πώς θα γίνει η κυκλοφορία? Προβλέπει να αποστέλλονται μέσω αγγελιοφόρου. Δεν το γνωρίζω αυτό. Αυτό είναι για μια χώρα του 2023, ευρωπαϊκή χώρα. Συνεχίζουμε. Υπήρξαν συμβάσεις οι οποίες μπορεί να περιείχαν ασάφειες με αποτέλεσμα να ευνοούνται μελλοντικές αξιώσεις των εταιριών εργολάβων, δηλαδή, ώστε να ζητηθούν μελλοντικά νέες συμπληρωματικές συμβάσεις και άρα να αυξηθεί και το κόστος του έργου? Ασάφειες υπάρχουν πάντα στις συμβάσεις, είναι θέμα παλιών μελετών, είναι θέμα ελλειπών μελετών. Δεν θα μπορούσα να πω ότι αυτό είναι επειδή ακριβώς κάποιος θέλει να ευνοήσει κάποιον άλλον, δεν θα το έλεγα αυτό. Αλλά πάντα υπάρχουν ασάφειες όταν κάνεις έργα της τάξης των 500 εκατομμυρίων, κάνεις σύραγγες, κάνεις γέφυρες με μελέτες οι οποίες πιθανόν να έχουν γίνει πριν από 10 χρόνια. Έχουν αλλάξει τα γεωτεχνικά δεδομένα, έχουν αλλάξει πολλά σημεία, τα οποία απαιτούν κατά τη διάρκεια του έργου να γίνονται καινούργιες μελέτες, μελέτες εφαρμογής λέγονται, στις οποίες συμφωνεί η ΕργοΣΕ και η ΓΕΟΣΕ. Τώρα να γίνεται αυτό για να ευνοηθούν κάποιοι, δεν θα το έλεγα και δεν το λέω. Η ΕργοΣΕ δηλαδή τι θα μπορούσε να κάνει? Γιατί μου είπατε τώρα μπορεί να έχουν περάσει 10 χρόνια. Γιατί να περάσουν 10 χρόνια, ας πούμε, για να υλοποιηθεί μια σύμβαση η οποία μπορεί να έχει διάρκεια 2-3 χρόνια μέχρι την ολοκλήρωσή της? Εξήγησα, διότι για να γίνει η ΕργοΣΕ, να αρχίσει η ΕργοΣΕ κάποιο έργο, πρέπει η σύμβαση να μπει σε γραμμή χρηματοδότησης. Αυτό είναι μια καθυστέρηση, δηλαδή να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση. Μια καθυστέρηση της τάξεως. Και 2-3 χρόνια. Και χρόνια. Και βέβαια. Δηλαδή εγκρίνεται μια σύμβαση, υπογράφεται, έχει μια παράδειγμα. Όχι, δεν εγκρίνεται η σύμβαση για να αρχίσει να προκηρυχθεί το έργο. Το έργο θα προκηρυχθεί με βάση κάποιες μελέτες οι οποίες έχουν οριμάσει. Mm-hmm. Προκηρύσσεται η σύμβαση. Διαγωνισμός ουσιαστικά. Διαγωνισμός προφανώς. Μπράβο. Ο διαγωνισμός μπορεί να κρατήσει και 3 χρόνια, διότι προφανώς έχουμε ενστάσεις, έχουμε τον δεύτερο που έρχεται και πάει στο δικαστήριο, τον πρώτο. Έχουμε δικαστικές διαμάχες και τελικά έχουμε να ξεκινήσουμε ένα έργο το οποίο καταλήγουμε ότι θα βασιστεί σε κάποιες μελέτες που έχουν γίνει προ δεκαετίας. Αυτό δηλαδή είναι φυσιολογικό?
δεν είναι ελληνικό φαινόμενο μόνο. Είναι φαινόμενο το οποίο το έχουν περιγράψει. Εντάξει, εγώ θέλω να σταθούμε στο ελληνικό φαινόμενο. Ναι. Δεν θέλω να επεκταθούμε εσείς γύρω. Εγώ με ενδιαφέρει πώς λειτουργεί η δική μου η χώρα, η Ελλάδα. Το κράτος, το δικό μας, πώς λειτουργεί. Κοιτάξτε, άμα θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει διαφάνεια σε κάθε φάση της διαδικασίας, νομίζω ότι δεν είναι παράλογο. Άμα θέλουμε, δηλαδή δεν μπορούμε να αγνοήσουμε όταν κάνει έσταση μία άλλη κοινοπραξία για το έργο και να πούμε ότι όχι, δεν την αγνοούμε. Πρέπει να πάνε στις διαδικασίες. Θέλουμε διαφάνεια πάνω απ' όλα. Άρα δηλαδή υπογράφουμε μία σύμβαση με βάση μελέτης που έχει γίνει προδεκαετίας. Την πληρώνει κάποιος αυτή τη σύμβαση μετά, τη δίνει σε μια κοινοπραξία και λέμε ότι είναι λογικό αυτό. Να δοθούν έτσι δημόσια χρήματα. Μα προφανώς η μελέτη. Κρατικά. Η μελέτη που έχει γίνει προδεκαετίες ξαναελέγχεται. Δηλαδή όταν δεν παίρνουμε μία μελέτη τυφλά και λέμε αυτή είναι, τι ξαναελέγχεται, περνάει από πολλά κόσκινα. Και από τον ΟΣΕΚΑ, από την ΕΡΓΟΣΕΤ την ξαναβλέπουμε. Πριν βγει δηλαδή μια διακήρυξη, προφανώς έχει ξαναελεγχθεί. Και προφανώς σας είπα ότι οτιδήποτε ατέλεια ευρεθεί, που δεν νομίζω ότι υπάρχει σύμβαση μεγάλη χωρίς να ευρεθεί κάποια ατέλεια, κάτι που δεν προβλέπεται, κάτι που να έχει αλλάξει, υπάρχει δυνατότητα να γίνονται οι μελέτες εφαρμογής με έγκριση πάντα του ΟΣΕΚΑ και της ΕΡΓΟΣΕ και να συνεχίζει το έργο. Μάλιστα. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο σε αυτό, γιατί θα αγγίξουμε τη σύμβαση 717, η οποία παρατάθηκε δύο φορές με συμπληρωματικές συμβάσεις για τους λόγους που ανέφερα. Και αγγίζουμε το δικαίωμά σας εκ του νόμου να σιωπήσετε στην προκειμένη. Εάν λοιπόν σε μια κοινοπραξία υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ των εταιριών που έχουν αναλάβει το έργο και άρα είναι και προβληματική εξ αρχής, θα μπορούσε ο ΕΡΓΟΣΕ να κηρύξει έκτοτε τους εργολάβους? Ανάλογα την περίπτωση. Ανάλογα την περίπτωση. Βλέπουμε ότι για παράδειγμα έχει ξεκινήσει μία σύμβαση το 10, έχουμε φτάσει 2017, μέσα σε αυτό το διάστημα 7 ετών υπάρχουν διαρκώς διαμάχες, συγκρούσεις μεταξύ των δύο εργολάβων. Και το έργο δεν προχωράει, βαλτώνει. Η ΕΡΓΟΣΕ και η κάθε ΕΡΓΟΣΕ και ο κάθε ΟΣΕ, γιατί και ο ΟΣΕ εκτελεί έργα, δεν εκτελεί μόνο η ΕΡΓΟΣΕ, και ο ΟΣΕ εκτελεί έργα. Εγώ αναφέρομαι στις ΕΡΓΟΣΕ. Θέλω να ξέρω η ΕΡΓΟΣΕ. Ανάλογα των συνθήκων θα κινηθεί. Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω τους πάντες είναι ότι θα κινηθεί με βάση τη διαφάνεια και την νομιμότητα. Ναι, έκτοτους θα μπορούσε να τους κηρύξει τους εργολάβους. Πώς θα τους κηρύξει έκτοτους? Δηλαδή πρέπει, άμα υπάρχει λόγος, ναι, αλλά αν δεν υπάρχει λόγος. Αυτό λέω. Μπορούσε να κηρύξει έκτοτους εργολάβους, εφόσον το. Δεν υπάρχει το θέμα μπορώ και δεν μπορώ. Υπάρχει θέμα ποια είναι η νομιμότητα, ποιες συνθήκες επικρατούν. Οι αρμοδιότητες της ΕΡΓΟΣΕ. Και να έχεις διαφάνεια και νομιμότητα. Οι αρμοδιότητες της ΕΡΓΟΣΕ. Οι αρμοδιότητες της ΕΡΓΟΣΕ, ναι, θα μπορούσε. Θα μπορούσε αυτό. Ναι, έχει αρμοδιότητα να την κηρύξει έκτοτο. Πάρα πολύ ωραία. Σύμβαση 10.004, αν δεν κάνω λάθος, είναι με το ETCS. 2004 είναι το ETCS on board, ναι. Σωστά. Μας προέβλεπε, αν δεν κάνω λάθος, 120 τρένα και μπήκε σε 88. Ναι, διότι τα άλλα τρένα τα κρατήσανε για ανταλλακτικά σε αυτές. Είναι ρύθμιση που είχε γίνει πριν τη δικιά μου θητεία. Mm-hmm. Ήταν μια ρύθμιση που τελικά είχε ζητήσει η ΓΕΑΟΣΕ, δηλαδή αυτός που ήθελε τα τρένα, να βάλουμε σε 88. Και μπήκανε. Από αυτά τα 88 τρένα έχει αποσυρθεί κάποιο, γνωρίζετε? Δεν το γνωρίζω, όχι. Εάν αποσυρώταν κάποιο τρένο από αυτά τα 88, πού αποθηκευόταν? Δεν το γνωρίζω. Γιατί τα τρένα της ΓΕΟΣΕ ανήκουν στη ΓΕΟΣΕ, αλλά τα νοικιάζει η Hellenic Train. Άρα τα χρησιμοποιεί η Hellenic Train. Ο εξοπλισμός του ETCS, ας πάρουμε ένα. Ο εξοπλισμός είχε μπει στα τρένα αυτά. Εάν αποσυρώταν κάποιο τρένο που έφερε αυτόν τον εξοπλισμό, ποιανού αρμοδιότητα ήταν να ξυλωθεί ο εξοπλισμός, αφού μιλάμε για ένα μη λειτουργικό τρένο, αλλά ο εξοπλισμός δεν είχε κάποια βλάβη προφανώς? Υποθέτω, χωρίς να είμαι σίγουρος, δεν ξέρω, αλλά θα έλεγα ότι η ΓΕΟΣΕ. Η ΓΕΟΣΕ είναι ο ιδιοκτήτης των τρένων, η ΓΕΟΣΕ είναι ιδιοκτήτης όλη του ETCS που έχει μπει στα τρένα, άρα ιδιοκτήτης είναι η ΓΕΟΣΕ. Άρα η ΓΕΟΣΕ έχει την ευθύνη τι θα κάνει με τα τρένα και τον εξοπλισμό του. Αυτά τα 88 τρένα καταγράφονται κάπου, αν δεν κάνω λάθος, στο εθνικό? Φυσικά υπάρχει πλήρης κατάλογος. Όταν δώσαμε το έργο, δώσαμε με πρωτόκολλα παραλαβής και παράδοσης ακριβώς σε ποια τρένα τα δώσαμε. Αλίμονο. Ναι, πού καταγράφονται αυτά τα τρένα?
Στο Εθνικό Μητρό Οχημάτων, κάπως έτσι. Ναι. Η εμπορική αμαξοστοιχεία 63503, γνωρίζετε τον αριθμό Μητρώου που είχε? Όχι. Σας άκουσα πριν με βεβαιότητα να λέτε ότι η σύμβαση 10.004 για το ETCS on board ουσιαστικά προβλεπότανε μόνο σε επιβατικές αμαξοστοιχίες. Ναι, είπα με βεβαιότητα ότι το ETCS on board που παραδώσαμε με πρωτόκολλα πράγματος παραλαβής, σύμφωνα με τη σύμβαση, ήταν σε 88 επιβατικές αμαξοστοιχίες. Οι 88 λοιπόν αυτές αμαξοστοιχίες που δεν ήταν επιβατικές, γι' αυτό σας διορθώνω και σας δεν ήταν επιβατικές και σας εγκαλώ να θυμηθείτε και τον όρκο που έχετε δώσει στην αρχή της εξετασής σας. Συμπεριλαμβάνεται μέσα η ηλεκτρομηχανή Siemens Ελλάς Sprinter νούμερο 120-022 στον αριθμό 39 της λίστας. Γνωρίζετε σε ποια αμαξοστοιχεία ήταν εγκατεστημένη αυτή η μηχανή? Όχι, δεν το γνωρίζω. Ήταν στην εμπορική αμαξοστοιχεία 63503, στην οποία μόλις πριν μας είπατε ότι δεν ήταν εγκατεστημένο το ETCS. Άρα το ETCS έχει εγκατασταθεί και σε εμπορικές αμαξοστοιχίες. Και θα μπορούσε να αποτραπεί, επειδή σας άκουσα πριν να λέτε στον συνάδελφο ότι δεν φέραν και τα δύο τρένα, φέραν λοιπόν βάσει του Εθνικού Μητρώου και τα δύο τρένα. Ήταν εγκατεστημένο. Σας εγκαλώ λοιπόν ξανά να θυμηθείτε τον όρκο και να προσέχετε πάρα πολύ καλά τι απαντάτε. Δεν το γνώριζα. Άμα έχω κάνει λάθος, λυπάμαι. Ποιες ήταν οι βασικές δυσκολίες και εμπόδια που προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης συμβάσεων? Προέκυψαν. Όπως είπα και πριν, ο βασικότερος λόγος ήταν οι ατέλειες στις μελέτες, ήταν οι απαλωτριώσεις, ήταν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, ήταν θέματα έκδοσης αδειών, ήταν θέματα κτηματολογίου και ήταν θέματα διαδικαστιών που έχουν να κάνουν με περιβαλλοντικούς όρους. Αυτές ήταν οι βασικότερες αιτίες. Υπήρχαν πολιτικές πιέσεις σε κάποια έργα να πάρουν προτεραιότητα? Όσο ήμουν εγώ, ποτέ. Το ρωτάω γιατί και μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Ο κύριος Βούρδας είχε δηλώσει κάτι αντίστοιχο, το οποίο μας το επιβεβαίωσε και στην κατάθεση του την Πέμπτη, ότι υπήρξαν πιέσεις που, πολιτικές που άλλαζαν ουσιαστικά τη σειρά προτεραιότητας σε έργα. Δηλαδή αυτό το φαινόμενο υπήρξε μόνο την περίοδο του κυρίου Βούρδα, 15 με 17 ήταν τσακωμένη με τον κύριο Βούρδα και του δημιουργούσαν προβλήματα στην εκτέλεση των καθηκόντων του? Όχι, εγώ αυτό που θέλω να βεβαιώσω είναι ότι όσο ήμουν εγώ δεν είχα ποτέ καμία πολιτική πίεση για τέτοιο πράγμα. Μάλιστα. Πώς διαχειρίζεται η Εργοσέ τους πόρους και τις επιχορηγήσεις που λαμβάνει για τα σιδηροδρομικά έργα? Της διαχειρίζεται σύμφωνα με τις συμβάσεις που έχει υπογράψει, σύμφωνα με την ροή των εργασιών που πρέπει να γίνουν για να ολοκληρωθεί το έργο και πάντα σε καθημερινή, το επαναλαμβάνω, σε καθημερινή συνεργασία με τον ΟΣΕ, τη Διαχειριστική Αρχή και τα Υπουργεία. Δεν λειτουργεί αυτόνομα η Εργοσέ, λειτουργεί υπό καθεστώς ελέγχου. Άρα υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου και λογοδοσίας για την αποφυγή απιστίας ή απάτης? Καθημερινά. Πού λογοδοτούν? Τι εννοείται που λογοδοτούν? Έχετε, ποιος σας ελέγχει? Ποιος ελέγχει την Εργοσέ? Σας είπα, ελεγχόμαστε σε καθημερινή βάση από τη Διαχειριστική Αρχή, από τον ΟΣΕ, από το Υπουργείο και έχουμε ελέγχους. Έγινε ο έλεγχος. Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών. Ναι, και το Υπουργείο Οικονομικών. Αλλά έχουμε και ελέγχους από άλλες εθνικές αρχές, όπως είχαμε έλεγχο από την ΕΔΕΛ, από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας για την 717. Είχαμε ελέγχους, η ΕΔΕΛ έρχεται σε κάθε σύμβαση. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ήρθε για την 717. Αλλά έχουμε ελέγχους καθημερινούς. Πώς εξασφαλίζεται ότι τα έργα που υλοποιούνται είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας? Υπάρχει η διαδικασία στις συμβάσεις, μετά το τέταρτο συνδρομικό πακέτο, υπάρχει υποχρέωση κάθε έργο
να πάρει βεβαίωση και ειδική σφραγίδα από ειδικές εταιρείες, ειδικούς φορείς που λέγονται Notified Bodies, είναι τα νόμπος. Αυτές είναι οι ειδικές εταιρείες που έχουν πάρει άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι αδειοδοτημένοι φορείς, οι οποίοι μόλις τελειώνει το έργο, το ξέρουμε από τη σύμβαση, έρχονται, σφραγίζουν το έργο, λένε ότι είναι, το έργο είναι σύμφωνο με τις αρχές διαλειτουργικότητας και ασφάλειας και μετά, αφού σφραγίσουν το έργο αυτοί οι φορείς, αυτοί οι νόμποι, πάει και κατατίθεται ο πλήρης φάκελος θυράς. Άρα υπάρχουν και κάποιες διαδικασίες που ακολουθούνται για να αποφευχθούν λάθη ή παραλήψεις. Και βέβαια, είναι αδύνατο να παραδοθεί έργο. Καταρχάς δεν το παραλαμβάνει ο ΣΕ. Αν δεν έχει γίνει τέλεια, σύμφωνα με τους κανόνες και σύμφωνα... Αν δεν έχει γίνει, δεν άκουσα. Αν δεν έχει γίνει έργο. Α, ναι. Δεν το παραλαμβάνει ο ΣΕ και μετά δεν μπορεί να το παραλάβει, δεν μπορεί να το πάει στην στηράς. Χρειάζεται βεβαιώσεις από αυτούς τους ειδικούς φορείς, οι οποίοι βεβαιώνουν ότι το έργο είναι διαλειτουργικό και ασφαλές. Ο ρόλος της ΕργοΣΕ στη διαπραγμάτευση και τη διαχείριση των σχέσεων με τους αναδόχους και τους εξωτερικούς συνεργάτες, ποιος είναι? Δεν έχουμε διαπραγμάτευση με αναδόχους. Διαπραγμάτευση είναι τυπικά από τον νόμο, διακήρυξη, προσέρχεται αυτός που θέλει να αναλάβει το έργο, κρίνεται, έχουμε ενστάσεις και μετά έχουμε μία συνεργασία με τον ανάδοχο, δεν έχουμε διαπραγμάτευση για να γίνει το έργο με τον καλύτερο τρόπο. Δεν διαπραγματευόμαστε με κανέναν ανάδοχο. Στη διαχείριση των σχέσεων? Δεν υπάρχουν σχέσεις με τους αναδόχους. Δεν υπάρχουν σχέσεις με τους αναδόχους. Γιατί σας ρώτησα πριν αν μπορούσατε, αφού έχετε δει ότι υπάρχουν προβλήματα στη συμβάση, αν μπορούσατε να τους κηρύξετε και έκτοτους. Εκεί στέκομαι. Μα και να κηρυχθεί έκτοτος ένας ανάδοχος, δεν είναι θέμα απόφασης της ΕργοΣΕ. Υπάρχει ο νόμος για τα δημόσια έργα, ο 44-12 είναι νομίζω, τώρα έχει τροποποιηθεί, ο οποίος με κάθε λεπτομέρεια σου λέει αν γίνει αυτό, αν δεν γίνει αυτό, αν γίνει αυτό, τότε μπορεί να κηρυχθεί ένοχος έκτοτος ο ανάδοχος. Είναι διαδικασίες πολύ αυστηρές και πολύ αυστηρά ορισμένες. Μπορείτε να περιγράψετε τη φύση της συνεργασίας σας με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών? Η συνεργασία μας ήταν πάρα πολύ καλή. Ενημερώναμε καθημερινώς. Όσο ήμουνα εγώ στη θητεία μου, είχα τη μεγάλη τύχη ότι ήταν Γενικός Γραμματέας ο κ. Βούρδας, που ήξερε πάρα πολύ καλά τα θέματα της ΕργοΣΕ. Αυτό ήταν πολύ μεγάλη βοήθεια για την ΕργοΣΕ. Ο οποίος ήταν πριν από εσάς, οπότε ουσιαστικά... Ακριβώς, οπότε ήξερε τα θέματα, οπότε δεν είχα να ενημερώσω για προβλήματα και όλα αυτά. Τα ήξερε πάρα πολύ καλά, οπότε είχα αυτή την τύχη. Υπάρχουν όμως παραδείγματα που πολιτικές αποφάσεις ή κυβερνητικές οδηγίες επηρέασαν την ασφάλεια ή την αποδοτικότητα των έργων? Όχι, κατηγορηματικά όχι. Όχι. Υπάρχουν περιπτώσεις που οι προτεραιότητες αυτές, ως μια διαχείριση πόρων, ας πούμε, εκεί θέλω να σταθούμε λίγο, σε διαχείριση πόρων και προτεραιότητες υλοποίησης έργων. Αν υπάρχουν περιπτώσεις που αντικατοπτρίζουν ή υπονομεύουν την ασφάλεια των σιδηροδρόμων? Όχι. Όχι. Είχατε λάβει ποτέ προειδοποιήσεις ή εκθέσεις από συνδικαλιστικά σωματεία ή άλλες οντότητες σχετικά με την ασφάλεια ή την εγκυρότητα των σιδηροδρομικών δικτύων? Όχι. Εξ όσων θυμάμαι, έγγραφα δεν έχω λάβει ποτέ. Πολλές φορές είχαμε συναντήσεις, πολύ πυκνές συναντήσεις, συζητάγαμε για τα προβλήματα. Αλλά τότε τα προβλήματα επικεντρωνόντουσαν στη νέα γραμμή. Είχαμε δηλαδή να δώσουμε τη νέα γραμμή, την 635, το θεωρία Δομοκός. Οπότε είχαμε πολλά θέματα να λύσουμε. Σας είπα ένα παράδειγμα. Δεν θυμάμαι κάτι περισσότερο. Μάλιστα. Τελευταίες ερωτήσεις. Πώς αξιολογείτε την απόδοση και την αποτελεσματικότητα των έργων που υλοποιεί η ΕργοΣΕ? Κλίμακα, δεν καταλαβαίνω την ερώτηση. Κατασκευής. Σε τι κλίμακα, δηλαδή πώς την αξιολογήσω? Προφανώς ό,τι κάνει η ΕργοΣΕ πρέπει να είναι τέλειο, αλλιώς δεν θα το παραλάβει ο ΣΕ. Υπάρχουν μετρήσιμοι δείκτες, δηλαδή απόδοση και ποιότητα. Το μετράνε κάπως? Υπάρχουν οι αρχές διαλειτουργικότητας, υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές.
όταν τελειώσει ένα έργο πρέπει να τσεκαριστεί μία-μία. Μιλάμε για εκατοντάδες, όχι ένα και δύο. Εκατοντάδες σημεία τα οποία πρέπει να ελεγχθούν ότι είναι διαλειτουργικά. Για να το παραλάβει ο Σελιό, ο Σελιό δεν το παραλαμβάνει. Μάλιστα. Δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπω τώρα ότι έχουν ζητήσει το λόγο η κυρία Κομινάκα από το ΚΚΕ, ο κ. Λαζαρίδης, ο κ. Βρετός για μια ερώτηση συμπληρωματική και να ολοκληρώσουμε το μάρτυρα. Κυρία Κομινάκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μάρτης, να σας ρωτήσω συμπληρωματικά λίγο σε αυτά που είπατε μέχρι τώρα. Είπατε και καταθέτετε και στο υπόμνημά σας ότι το 2018, αν δεν κάνω λάθος, είχε παραδοθεί το GSMR. Γιατί, για ποιο λόγο μέχρι και σήμερα αυτό δεν έχει εγκατασταθεί στο σύνολο των σειρμών, γνωρίζετε? Όχι, αυτό δεν το γνωρίζω. Ενδιαφερθήκατε να παρακολουθήσετε αν αδειοδοτήθηκε, αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα? Ήξερα ότι ήταν στη διαδικασία να το πιστοποιήσει η ΡΑΣ και να το εγκαταστήσει ΟΣΕ. Αυτό ήξερα, αλλά σας λέω, αυτό το ήξερα δημοσιογραφικά. Μπορεί να υπήρχαν θέματα συμβατότητας με το υπόλοιπο δίκτυο, με τα τρένα, με λοιπά? Όχι, δεν υπήρχε κανένα τέτοιο θέμα. Επίσης, ολοκληρώθηκε η παράδοση του ETCS, το on-board, είπατε, όχι, το επιτρόχιο. On-board είναι πάνω στις αμαξοστοιχίες. Το παρατρόχιο, συγγνώμη, ναι. Το on-board είχε δοθεί για το σύνολο του έργου. Για τις 88 αμαξοστοιχίες. Είχε τοποθετηθεί στις 88 αμαξοστοιχίες. Και 75% είπατε το παρατρόχιο. Το παρατρόχιο, ναι. Αυτό μέχρι λειτουργήσε ποτέ στο κομμάτι αυτό έστω που παραδόθηκε? Νομίζω έχει παραδοθεί το έργο τώρα, έχει ολοκληρωθεί το έργο. Λειτουργεί σήμερα για το σύνολο του... Σήμερα μετά τον Ντάνιελ, μετά την καταιγίδα, νομίζω δεν λειτουργεί. Αλλά ολοκληρώθηκε. Υπήρξε ποτέ χρονική στιγμή που να λειτουργήσε το ETCS? Εξώς το γνωρίζω, όχι. Πού το αποδίδεται αυτό? Δεν γνωρίζω. Για το σύστημα, για το τμήματα αυτά που υποτίθεται ότι είχε το 75% του δικτύου, μπορούσε να λειτουργήσει, να το πούμε έτσι, το ETCS σύστημα για το τμήμα του δικτύου αυτό που είχε παραδοθεί? Δεν θέλω να πω στις λεπτομέρειες, γιατί θα αγγίξουμε την 717, κύριε Πρόεδρε. Αυτό είπατε προηγούμενα στην τοποθέτησή σας, ότι το 717 δεν είχε καμία σχέση με το GSMR και το ETCS. Αυτό απαντήσατε σε προηγούμενη ερώτηση που σας έκανε. Ναι, αλλά ήταν προαπαιτούμενο για το ETCS και δεν θέλω να απαντήσω σε αυτό περισσότερο. Άρα, γιατί μίλησα, προηγούμενα δώσατε, ναι, την εικόνα με την απάντησή σας, κύριε Μάρτης, ότι ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό η σύμβαση 717 που αφορούσε τη φωτοσύμανση και σας ρωτήσαμε, ήταν προαπαιτούμενο και είπατε όχι. Αυτή την απάντηση όχι, δώσατε. Όχι, είπα, δεν ήταν για το GSMR και για το ETCS on board. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με το 717, ούτε το GSMR, ούτε το ETCS on board. Αλλά αυτό που καταλαβαίνω εγώ, άσχετα τώρα δεν θέλετε να απαντήσετε, ότι ήταν προαπαιτούμενο για να μπορέσουν να λειτουργήσουν όλα αυτά και με το παρατρόχιο. Όχι, και... το GSMR μπορούσε να λειτουργήσει. Κανονικά δεν θέλω. Μπαίνουμε σε συζητήσεις για το 717 και δεν θέλω να συνεχίσω. Να σου ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Επειδή κατά τη γνώμη μας εντυπωσιάζει η απάντηση που δίνεται, ότι ουσιαστικά κάτι λίγο θα προσέφεραν τα συστήματα του GSMR και του ETCS, κάτι λίγο θα προσέφεραν στην ασφάλεια των τρένων. Το ETCS, σε περίπτωση που λειτουργεί και το on-board και το παρατρόχιο, μπορεί να φρενάρει αυτόματα την αμαξοστοιχεία σε περίπτωση που ο μηχανοδηγός ή ο σταθμάρχης, ο μηχανοδηγός δεν εντοπίσει κάποιο κίνδυνο, δεν φρενάρει την αμαξοστοιχεία? Σας είπα, μπορεί να το κάνει αυτό, αλλά δεν σημαίνει ότι χωρίς το ERTMS, δηλαδή όλα αυτά τα συστήματα, μιλάμε για μία ασφαλή κυκλοφορία. Και σας έδωσα το παράδειγμα ότι η ETCS σήμερα λειτουργεί σε λιγότερο από 20% στις γραμμές της Ευρώπης. Και γι' αυτό υπάρχουν και πάρα πολλά ατυχήματα και στις γραμμές της Ευρώπης, κύριε Μάρτης. Δεν λέει
Το θέμα είναι ότι αν σήμερα υπάρχουν οι δυνατότητες αυτά να αποφεύγονται και δεν χρησιμοποιούνται. Αυτό είναι το ερώτημα. Εντάξτε, θεωρητικά αν σε μία γραμμή λειτουργεί πλήρως το ERTMS, δηλαδή λειτουργεί και το GSMR και το ETCS και, το, και, και όλα τα πάντα, προφανώς θα έχουμε πιθανότητες πολύ λιγότερες να γίνει κάποιο ατύχημα. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό έχει να κάνει με ατυχήματα άλλου είδους, όχι με ατύχημα σύγκρουση σε διπλή γραμμή. Που συμβαίνουν, όπως έδειξε η πραγματικότητα. Και να σας ρωτήσω, είπατε για να γίνει, να διευκρινιστεί, ότι λειτουργούσε, είπατε το διάστημα αυτό, η τηλεδιοίκηση, το διάστημα που ήσασταν εσείς. Δεν μιλάμε προφανώς για, καλά, για το ολοκληρωμένο σύστημα, όχι. Δεν μιλάμε ούτε όμως, αν καταλαβαίνω καλά, και για κάτι που παρακολουθεί το κεντρικά. Μιλάμε για τοπική κάτι όπως αυτό, για παράδειγμα, που υπήρχε στη Λάρισα. Μιλάμε για την τηλεδιοίκηση της Λάρισας, η οποία καταστράφηκε το 2019, η οποία μπορούσε να δει το δίκτυο από τη Λάρισα και βορείως. Υπήρχαν προηγούμενα στο σύστημα αυτό της τηλεδιοίκησης της Λάρισας, έχετε γνώση αν υπήρχαν προβλήματα λειτουργίας πριν την πυρκαγιά? Αυτό είναι παλιά εργολαβία του ΟΣΕ, δεν ήταν της ΕργοΣΕ, την είχε καταστήσει η ΟΣΕ, δεν ξέρω αν υπήρχαν προβλήματα. Εγώ που την είχα δει, με τα μάτια μου την είχα δει να δουλεύει. Μάλιστα, εντάξει, σε ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ο κύριος Λαζαρίδης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μάρτης, και πριν λίγο μας είπατε ότι επί ημερών σας λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση, σωστά? Μάλιστα. Από την καταγραφή των μέχρι τώρα στοιχείων που έχει να κάνει με τη λειτουργική κατάσταση της τηλεδιοίκησης, βλέπω τα εξής. Στις 21 Απριλίου του 2017 λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση στους σταθμούς Λάρισα, στον εμπορικό Η Ζάχαρη, Ευαγγελισμό, Νέοι Πόροι και Λεπτοκαριά. Στις 7 Σεπτεμβρίου του 2017, λόγω της 7-17, κλείνει Λάρισα. Στις 12 Εβδόμου του 2018 κλείνει και η Λεπτοκαριά. Στις 19 Ιουνίου του 2019 κλείνουν και οι Νέοι Πόροι. Πώς μας λέτε λοιπόν ότι επιμερών σας λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση, και είπατε και μόλις πριν από λίγο ότι λειτουργούσε από τη Λάρισα και βορείως? Λειτουργούσε δηλαδή στο Λιτόχωρο, λειτουργούσε στην Κατερίνη, λειτουργούσε στον Μακρύ Γυαλό, λειτουργούσε στο Αιγίνιο? Κάτι για θέματα 7-17 δεν θα απαντήσω τώρα. Τι θα πείτε να απαντάτε? Σας λέω, μας λέτε ότι λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση. Το είπατε. Άρα λοιπόν θα απαντήσατε. Θα έπρεπε να μην απαντήσετε και πριν, αν ήταν έτσι. Μα σας είπα ότι λειτουργούσε. Πώς λειτουργούσε? Σας λέω στοιχεία συγκεκριμένα. Άρα δεν λειτουργούσανε. Είπα προηγουμένως ότι δεν ξέρω τι προβλήματα μπορεί να είχε η τηλεδιοίκηση στη Λάρισα βορείως από τον ΟΣΕ. Γιατί δεν τη λειτουργούσε η ΕργοΣΕ τη τηλεδιοίκηση της Λάρισας. Τη λειτουργούσε ο ΟΣΕ. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό και να σας πω για κάτι, τώρα είστε έμπειρος. Είστε, μην μπερδεύουμε, σε έργο σε σιροδρομικός είστε. Πάρα πολλά χρόνια. Άρα, αυτά τα οποία λέτε δεν ισχύουν. Αυτό καταλαβαίνω. Για πάμε τώρα και σε κάτι άλλο. Η τηλεδιοίκηση, με τον όποιο τρόπο υπήρχε και σταμάτησε το 19, έβλεπε, όπως σας είπα, ένα σταθμό μόνο. Δεν έβλεπε το σταθμό της Λάρισας. Έβλεπε μόνο τον επόμενο σταθμό, Ζάχαρη Εμπορικός, δηλαδή 3 χιλιόμετρα μετά τη Λάρισα. Το δυστύχημα έγινε μεταξύ Ευαγγελισμού και Νέων Πόρων, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Δηλαδή 2 σταθμούς μετά τη Λάρισα. Για να σας ρωτήσω κάτι. Ακόμα και αν λειτουργούσε με τη μορφή του 19, θα έβλεπε την περιοχή του δυστυχήματος? Έχω την εντύπωση πως ναι. Δεν το ξέρω. Αλλά... Πώς θα την έβλεπε? Έχω την εντύπωση ότι το έβλεπε. Όχι την εντύπωση, δεν θέλουμε εντυπώσεις. Θέλουμε ναι ή όχι. Συγγνώμη, δεν μπορώ να απαντήσω ναι ή όχι. Αυτή είναι και βεβαιότητα θέλουμε. Δεν έχω βεβαιότητα γι' αυτό. Μάλιστα. Να σας πω και κάτι ακόμα. Είστε πάρα πολλά χρόνια στον ΟΣΕ. Σωστά? Όλη σας τη ζωή σχεδόν. Μάλιστα. Σας άκουσα πριν να λέτε ότι για πρώτη φορά ακούσατε ότι ο ΟΣΕ ήταν η πιο διεφθαρμένη εταιρεία στην Ευρώπη. Αυτό δεν είπατε? Είπα ότι δεν θα σχολιάσω δηλώσεις υπουργών και είπα
ότι εγώ δεν θα το έλεγα αυτό, διότι μάλιστα. ήταν σαν να λέω ότι ο οργανισμός στον οποίο δούλευα και οι συνάδελφοί μου ήταν διεφθαρμένοι. Δεν θα το έλεγα εγώ. Αλλά δεν θα σχολιάσω δηλώσεις υπουργών. Ότι είχαμε σκάνδαλα, ναι. Υπήρχε διαφθορά. Δηλαδή, να σας ρωτήσω κάτι. Τον διευθύνοντα σύμβουλο της Τρενοσέ, τον κύριο Ζηλιασκόπουλο, 10 με 15, δεν τον ακούσατε ποτέ να κάνει συγκεκριμένες καταγγελίες, και όχι μόνο για τα μαύρα βαγόνια. Αυτά τα οποία γινόταν στη Βόρεια Ελλάδα με την στάση του τρένου και το άδειασμα πετρελαίου, με την εταιρεία την οποία λέγεται Πρόοδος, την οποία είχαν συστήσει οι συνδικαλιστές από το 1995. Αυτά δεν τα ξέρατε. Με αυτά αφορούν όχι τον ΟΣΕ, αυτά αφορούν την Τρενοσέ. Η Τρενοσέ από το 2000 είναι άλλη Μάρτης, εταιρεία. Είστε σιδηροδρομικός για πάρα πολλά χρόνια. Άρα λοιπόν αυτό αφορούσε τον ΟΣΕ. Όχι. Εσείς λοιπόν δεν έχετε ακούσει ποτέ τίποτα γι' αυτά. Δεν ξέρατε ποτέ τίποτα. Με ρωτήσατε για τον ΟΣΕ και απαντάω για τον ΟΣΕ. Ναι, αυτό λέω. Τα προβλήματα που μου είπατε, που είπε ο κύριος Ζηλιασκόπουλος, και φυσικά ξέρει τι λέει ο κύριος Ζηλιασκόπουλος, αφορούν την Τρενοσέ. Σωστό. Αλλά εσείς ως σιδηροδρομικός δεν ακούσατε ποτέ τίποτα. Σας είπα, άκουσα πολλά σκάνδαλα. Όχι από την εμπειρία σας μέσα στην εταιρεία τώρα, μισό λεπτάκι. Είστε τόσα χρόνια σιδηροδρομικός και μου λέτε ότι δεν έχετε ακούσει τίποτα. Την εταιρεία Πρόοδος δεν την ξέρετε δηλαδή. Αυτό μου λέτε. Η εταιρεία Πρόοδος, ναι. Πώς να την ξέρω. Έχετε ακούσει, λέω κύριε. Η εταιρεία Πρόοδος κάνει μεταφορές. Η εταιρεία Πρόοδος χρησιμοποιεί την Τρενοσέ. Την έχω ακούσει φυσικά στις εφημερίδες, διαβάζω εφημερίδες. Διάβαζα τι γίνεται, άκουσα την κατάθεση του κ. Ζηλιασκόπουλου, ξέρω ακριβώς, ενημερώθηκα το τι γίνεται, αλλά σαν ΟΣΕ δεν έχει σχέση η κίνηση και το άδειασμα του πετρελαίου που είπε ο κ. Ζηλιασκόπουλος με τον ΟΣΕ. Πάντως παραδέχεστε ότι υπήρχε διαφθορά. Σε ποιον βαθμό δεν το ξέρατε προφανώς, δεν συμμετείχατε σε αυτό. Ότι υπήρχαν σκάνδαλα, υπήρχαν, σας το είπα πρώτος. Αυτό που είπα και τονίζω και ξαναλέω, δεν μπορώ να χαρακτηρίσω τον οργανισμό που δούλευα τόσα χρόνια και τους συναδέλφους μου ότι ήταν όλοι οι πιο διεφθαρμένοι της Ευρώπης. Αυτό δεν το κάνω. Ωραία, να σας κάνω και μια τελευταία ερώτηση. Το Μάρτιο του 19 τροποποιήθηκε ο Γενικός Κανονισμός Κυκλοφορίας, σωστά. Την βραδιά του τραγικού δυστυχήματος που χάσαμε παιδιά μας, γιατί αυτό είναι, χάσαμε 57 ανθρώπους. Εάν υπήρχαν τα δύο επίπεδα, δηλαδή το επίπεδο 1 που είναι ο μηχανοδηγός και υπήρχε το δεύτερο επίπεδο του προϊσταμένου της αμαξοστοιχίας, είναι πιθανό ή εκ των δύο ή κυρίως ο προϊστάμενος της αμαξοστοιχίας να είχε εντοπίσει κάτι και να είχαμε αποφύγει αυτή την τραγωδία, αυτή την ανίποτη εθνική τραγωδία. Αναλάβω αυτά που άκουσα εδώ στην Επιτροπή σας. Άκουσα τη μία άποψη να λέει ότι ναι, θα βοηθούσε από τον κύριο Ζηλιασκόπουλο, και άκουσα και την κυρία την Τζιαπαρίκου, η οποία έλεγε ότι τα καθήκοντα της αρμοδιότητας είχαν μεταφερθεί σε άλλον. Οπότε δεν μπορώ να ξέρω. Δεν μπορώ να έχω άποψη γι' αυτό. Σας ευχαριστώ, κύριε Μαρκάκη. Ευχαριστούμε και εμείς τον κύριο Λαζαρίδη. Μία ερώτηση συμπληρωματική από τον κύριο Βρετό και ολοκληρώνουμε. Αν και προέκυψαν και άλλες ερωτήσεις, δεν θα καταχρωστώ τον χρόνο. Γιατί όταν ακούμε έναν μάρτυρα τόσο σοβαρό που έχει υπηρετήσει τους σιδηροδρόμους να αναιρεί μέσα σε μισή ώρα ότι πρώτη φορά άκουσε εδώ περί διαφθοράς, αλλά μετά να λέει ότι δεν το αξιολογεί τόσο σημαντικό, είναι και η αξιοπιστία. Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο, αυτό το αρχικό. Όταν υλοποιήσατε τη σύμβαση για τοποθέτηση του συστήματος ATS όσον αφορά όχι στο παρατρόχιο αλλά στον board, αυτό από ό,τι κατάλαβα είναι πάνω στις μηχανές. Και είπατε εσείς ότι οι μηχανές ήταν, η σύμβαση που υλοποιήσατε ήταν για 88 επιβατικών αμαξοστοιχειών. Οι μηχανές χρησιμοποιούνται μόνο για αμαξοστοιχίες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως ακούστηκε και για εμπορευματικούς σειρμούς. Προηγουμένως με διόρθωσε ο συνάδελφός σας και παραδέχτηκα ότι πιθανόν να έκανα λάθος και το... Όχι, άλλο λέω ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι γραμμές. Γιατί λάθη έχετε κάνει αρκετά, αλλά λέω εσείς, όταν είπατε καταβατικά ότι ήταν γι' αυτό, σας ρωτώ, μπορούν οι μηχανές των εμπορευματικών αμαξοστοιχειών να χρησιμοποιηθούν και αντίστοιχα στις επιβατικές?
Όχι όλες. Άλλο, μπορούν. Μπορούν, αλλά ωραία. Όχι όλες. Ναι. Εσείς η σύμβαση επομένως λέτε ότι σας περιέγραφε, και τελειώνω, σας περιέγραφε σαφώς ότι μόνο για μηχανές αμαξοστοιχειών επιβατικών ήταν η σύμβαση. Η σύμβαση είχε τους τύπους των μηχανών και από ό,τι θυμάμαι από τις συζητήσεις παρακολουθούσα τη σύμβαση, είχα την εντύπωση, το παίρνω πίσω άμα έχετε άλλα στοιχεία, ότι αυτοί όλοι οι τύποι ήταν μόνο για επιβατικές. Αλλά η σύμβαση περιέγραφε τους τύπους των αμαξοστοιχειών. Ωραία, άρα είναι τελείως διαφορετικό αυτό, γιατί είχαμε. Όχι, μισό λεπτό, ποια ήταν η σύμβαση. Κύριε, για να την ανατρέξετε. Όχι, τον αριθμό της σύμβασης. Είπατε μια ερώτηση και έχετε κάνει. Ναι, αλλά η ανακολουθία του μάρτυρα όμως μας υποχρεώνει, με συγχωρείτε, γιατί όταν ανακαλεί. Όμως, θα μου επιτρέψετε όμως, επειδή έχω άλλους δύο μάρτυρες. Ναι, όχι, μισό λεπτό, μόνο αυτό. Τη σύμβαση, τον αριθμό της. Μόνο αυτό. Τον αριθμό της σύμβασης συγκεκριμένης που περιέγραφε τους τύπους των μηχανών όπου θα εγκαθιστούσατε το ATS on board. Ποια ήταν ο αριθμός για να τρέξουμε εμείς. Το κύριο Μάρτυρα. Η 10.004. Ορίστε. Η 10.004. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Διονέλη. Κύριε Διονέλη, εντός των επόμενων ημερών θα σας καλέσει η γραμματεία για να υπογράψετε την κατάθεσή σας. Σας αποδεσμεύουμε. 10 λεπτά διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με τον κύριο Ντίτσα, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς. Και μόλις ολοκληρωθεί η κατάθεσή του, θα πάμε με τον κύριο Παναγιώτη Παρασκευόπουλο, τέως πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς. Το λέω για να κάνετε και τον προγραμματισμό των ερωτήσεών σας. Θα τελειώσουμε σήμερα και τους δύο μάρτυρες. Ευχαριστώ.